κανάλι 1. 90,4. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Σήμερα Τρίτη, 29 Οκτωβρίου του έτους 2013, άρχεται η 30η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πόλεως. Παρακαλεί τον κύριο Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου να αναγνώσει τον κατάλογο των κυρίων Δημοτικών Συμβούλων. Κύριε Γραμματέα, έχετε το λόγο. Ο κύριος Αγγελόπουλος Ιωάννης. Παρόν. Είναι στην αίθουσα ο αναπληρωτής δήμαρχος. Αθανασιάδης Λάζαρος. Αλεξανδράτου Ευαγγελία. Απούσα. Αμανατίδης Γεώργιος. Απών. Αμοριανός Νικόλαος. Παρόν. Αστεριάδη Καλλιόπη. Απούσα. Βλαχάκος Νικόλαος. Απών. Δικαιολογημένα απών ο κύριος Βλαχάκος. Βοηδονικόλας Γεώργιος. Είναι δικαιολογημένα απών ο πρώην αντιδήμαρχος Πρασίνου. Βουγιουκλάκης Χρήστος. Απών. Βουράκης Ιωσήφ. Απών. Γρυπαίος Νικόλαος. Απών. Δαβάκης Γεώργιος. Παρών. Δανιήλ Ιωάννης. Παρών. Δελιγιάννης Ιωάννης. Απών. Διαβολάκης Αθανάσιος. Απών. Είναι δικαιολογημένα απών ο κύριος Διαβολάκης. Δρυμηλής Σπυρίδων. Απών. Ευσταθόπουλος Αράντος. Απών. Ζερβουλάκος Παναγιώτης. Παρών. Θεοδόρου Αντώνιος. Απών. Καλαγιά Καραμαλάκου Πασχαλίνα. Παρούσα. Παρούσα. Καλαϊτζάκης Μύρων. Απών. Καλογερόγιαννης Αντώνιος. Απών. Καμπούρης Φίλιππος. Απών. Καρδαράς Ιωάννης. Παρών. Κάρλες Αναστάσιος. Παρών. Κατσαφάδος Ηλίας. Παρών. Καψοκόλης Γρηγόρης. Παρών. Κούβαρη Ελένη. Απούσα. Κουβάτσος Παναγιώτης. Παρών ο κύριος Κουβάτσος. Κωνσταντούζος Ευστάθιος. Παρών. Παρών. Λαουλάκου Κυριακή, δικαιολογημένα απούσα. Μανολάκος Κυριάκος. Παρών. Μαστρονικόλας Ιωάννης. Παρών. Μελάς Ιωάννης. Παρών. Παρών. Μίχας Ιωάννης, δικαιολογημένα απών. Μόφορης Γρηγόρης. Απών. Προσήλθε ο κύριος Βουράκης. Ξυπολιάς Ιωάννης. Παρών. Παντελάκη Ελπίδα. Παρούσα. Παπάς Ιωάννης. Παρών. Ευχαριστώ. Πουλικαράκος Πέτρος. Δικαιολογημένα απών ο κύριος Πουλικαράκος. Ρέπας Παναγιώτης. Παρών. Παρών ο κύριος Ρέπας. Συγχαρητήρια για την επιλογή σας κύριε Ρέπα. Το. Ρούσου Ζωή. Παρούσα. Σαλπέας Ηλίας. Απών. Σαρή Γόγο Βαγγελία. Παρούσα. Συγχαρητήρια κυρία Σαρή. Σιγαλάκος Κυριάκος. Παρών. Παρών. Σιγάλας Γεώργιος. Παρών. Παρών. Σταθάκη Μαρία. Παρούσα. Τουμπέκης Χαράλαμπος. Παρών. Παρών. Φίκια Αμαλία Μελίνα. Παρούσα. Προσήλθε ο κύριος Καλογερόγιαννης. Κατάλογος Προέδρων Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων. Πρώτη Δημοτική Κοινότητα. Μοσχοβάκος Ιωάννης. Παρών. Δεύτερη Δημοτική Κοινότητα. Ανδριανοπούλου Ελένη. Δικαιολογημένα απούσα. Τρίτη Δημοτική Κοινότητα. Πουλικαράκος Σταύρος. Παπών. Τέταρτη Δημοτική Κοινότητα. Γαρδούνη Κατερίνη. Απούσα. Πέμπτη Δημοτική Κοινότητα. Σκορδίλης Θεόδωρος. Έχει έρθει αυτή τη φορά ο κ. Σκορδίλης. Παρόν ο κύριος Κορδίλης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ξεκινάνε οι εργασίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω πάλι να είμαι πολύ σύντομος. Είναι αυτονόητο και αναμενόμενο ασφαλώς ότι θα αναφερθώ στη μεγάλη μέρα για τον Πειραιά, την 22 Οκτωβρίου. Τελικά επεκράτησαν οι αισιόδοξοι και όχι οι τοπαθείς και οι μυρολάτρες. Το δημοτικό μας θέατρο, το καλύτερο όπως έχουμε μάθει να τα αγαπάμε και να το πιστεύουμε της Ευρώπης, σήκωσε αυλαία. Με μία εντυπωσιακή έως και συγκινητική, αλλά σε κάθε περίπτωση ποιοτική παράσταση, και ο Πειραιάς έζησε στιγμές δόξας και προβολής. Αισθάνομαι την ανάγκη και στο Δημοτικό Συμβούλιο να ευχαριστήσω πρώτα τον Θεό που με αξίωσε να ζήσουμε τέτοιες στιγμές και εγώ να είμαι και δήμαρχος σε αυτές τις στιγμές. Αλλά θέλω και εδώ να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στο να επιτευχθεί αυτός ο πολύ μεγάλος στόχος. Πριν από όλους και πάνω από όλους τους πειραιώτες που δεν παραιτήθηκαν της ελπίδας. Τους εργαζόμενους στο Δήμο του Πειραιά, στις τεχνικές υπηρεσίες, στη διεύθυνση πολιτισμού. Τους προκατόχους μου, τον κύριο Αγραπίδη, τον κύριο Φασούλα, τον Μπάμπη τον Μπουγά, που ως τεχνικός αντιδήμαρχος συμπλήρωσε το πρώτο τεχνικό δελτίο. Τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, που ή το φορέας που προκήρυξε το έργο, τους υπουργούς πολιτισμού που το παρακολούθησαν με αγάπη για τον Πειραιά και με πάθος, ασφαλέστατα τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Αντώνη Σαμαρά, που έλυσε το γόρδιο δεσμό της χρηματοδότησης για την επαναλειτουργία του, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που λάμπρινε με την παρουσία του και τη γιορτή, και όλους όσους με το δικό τους τρόπο συνέβαλαν σε αυτή τη λαμπρή μέρα για τον Πειραιά. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το Δημοτικό Θέατρο, μαζί με τα έργα που γίνονται και θα γίνουν στον Πειραιά τα προσεχή 3 χρόνια, με το μετρό και όλα τα έργα αναπλάσεως, ελπίζω και με επενδύσεις που θα έρθουν με υγιείς και διαφανείς τρόπους, θα ξαναείνει ο Πειραιάς της λάμψης, της αρχοντιάς, της αυτοεκτίμησης, της δημιουργίας, της εργασίας. Να ευχαριστήσω ακόμη με την ευκαιρία αυτή τον Παναγιώτη τον Λασκαρίδη και τον Βασίλη τον Κορκίδη. Ο Παναγιώτης ο Λασκαρίδης είναι ο πρόεδρος του Ιδρύματος Λασκαρίδη, που ενισχύει τη λειτουργία του θεάτρου μας με 40.000 για την Ιλιάδα. Έχει συγκεκριμένη στόχευση αυτή η ενίσχυση και είναι απολύτως θεμητό και ελπίζουμε να έχει πάλι μιμητές, τον ευχαριστώ. Το Βασίλη τον Κορκίδη που ενισχύει για το 2013 με 5+5, με 10.000 δηλαδή, και για τα εγγένεια και για την λειτουργία του, και παρετείται και των αποδοχών του ο ίδιος για να ενισχύεται το Δημοτικό Θέατρο, των αποδοχών του ως Προέδρου του Επιμελητηρίου. Και έχει ένα πολύ σημαντικότερο ποσό, σημαντικό ποσό, πιο μεγάλο, μεγάλο, σοβαρό ποσό, για το 2014. Προσωπικά είμαι αισιόδοξος ότι κάθε μέρα το Δημοτικό Θέατρο θα είναι εκεί για να τονίζει ότι ο Πειραιάς δεν είναι μόνο το κέντρο της ναυτοσύνης και της ναυτιλίας, αλλά είναι και το λιμάνι του πολιτισμού. Δεν θα πω άλλα. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι χθες είχαμε 28 Οκτωβρίου. Να πω και στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό που και δημοσίως εδήλωσα. 28 Οκτωβρίου 1940 είναι μια από τις πιο κορυφαίες στιγμές του ελληνικού έθνους. Σύσσωμος ο ελληνικός λαός είπε όχι στο φασισμό, όχι στο ναζισμό, και δεν το είπε χωρίς να γνωρίζει το τίμημα. Τίμημα που ήσαν εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί για την ελευθερία και τη δημοκρατία όλων των λαών της Ευρώπης. Είπα και λέω και εδώ ότι κανονικά αυτή η γιορτή έπρεπε να γιορτάζεται σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης με επίκεντρο το Βερολίνο.
αλλά προφανώς οι φίλοι μας και οι σύμμαχοί μας τιμούνται μόνο την Ελλάδα των 30 τελευταίων ετών που τους χρωστάει, όχι την Ελλάδα που τις χρωστάνε. Θα τα βρούμε και αυτά στον δρόμο. Εδώ στον Πειραιά είχαμε μια πάρα πολύ όμορφη γιορτή. Τα τελευταία 24-25 χρόνια που είμαι στον ενεργό δημόσιο βίο, ως βουλευτής, ως υπουργός, ως δήμαρχος, ίσως ήταν η καλύτερη. Η το πάνδημη συμμετοχή του πειραϊκού λαού, βοήθησε και ο καλός Θεός με τον καλό καιρό, πολύ όμορφη παρέλαση των παιδιών, με σεβασμό στη μνήμη, έλειψαν εντελώς οι γνωστές ασχήμιες του παρελθόντος. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή μέρα και σε αυτό φαίνεται ότι όλα αλλάζουν προς το καλύτερο. Αυτά τα δύο ήθελα να αναδείξω και που αφορούν τον Πειραιά και την Ελλάδα. Θα πω και λίγο, 2-3 κουβέντες, που αφορά τη μεγάλη υποκρισία της διεθνούς εξουσίας. Όχι μόνο των δικών μας καναλιών ή των δικών μας μέσων ενημέρωσης ή των δικών μας πολιτικών ή μόνο όλων. Ξαφνικά στο όνομα ενός μικρού κοριτσιού, ενός πραγματικά πανέμορφου κοριτσιού, της Μαρίας, που τα αγαπήσαμε όλοι, ανακαλύψαμε ευαισθησία για τα φτωχά παιδιά. Λες και πριν από αυτό δεν το εγνώριζαν, ότι εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν από πείνα και από έλλειψη φαρμάκων και εμβολίων. Λες και χρόνια πολλά και στην Ελλάδα και αλλού δεν γνωρίζουν το καθεστώς διαβίωσης των Ρωμά και όχι μόνον. Ας είναι όμως, ας κάνω μια ευχή. Η περιπέτεια της μικρής Μαρίας να τους ενεργοποιήσει έτσι ώστε να ασχολούνται για όλες τις Μαρίες, για τα εκατομμύρια της Μαρίες, αγόρια και κορίτσια που υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη Γη, και ας δείξουν την τρυφερότητα και την αγάπη που οφείλουν. Αυτά κύριε Πρόεδρε, και είμαι στη διάθεση των συναδέλφων των παρατάξεων να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση θέλουν. Κύριε Γραμματέα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Προσήλθε ο κύριος Γρυπαίος. Κύριε Αθανασιάδη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, συγγνώμη. Θα βάλω 2-3 ζητηματάκια επιγραμματικά που θα πάρω πιθανόν κάποιες απαντήσεις. Θέλω να αναφερθώ κι εγώ στο Δημοτικό Θέατρο, το στολίδι του Πειραιά που ξαναλειτουργήσε. Είναι φυσικά σημείο αναφοράς για την πόλη μας. Έχει δεσπόζουσα θέση στην ιστορία μας και πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε ανάμεικτες αναμνήσεις. Το θέμα και το στίχημα για μας, για την πόλη μας, είναι να απευθυνθεί ξανά στην πόλη χωρίς να κλείσει. Τώρα θέλω να βάλω και ένα ζητηματάκι που πάει και επί προσωπικού όσον αφορά τα οργανωτικά. Είναι το μελανό σημείο. Το μελανό σημείο όσον αφορά τα οργανωτικά, με το ψιλομπάχαλο, να το πω έτσι, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, μια γενιά της μόδας, σε σχέση με τα οργανωτικά, με τις προσκλήσεις και όλα αυτά που έγιναν. Σας καταγγέλλω την απαράδεκτη συμπεριφορά και την απαξίωση στο πρόσωπό μου του Προέδρου του ΟΠΑΝ, του κ. Σιγάλα. Απαράδεκτη συμπεριφορά. Και δεν την ανέχουμε από έναν περαστικό από την πόλη μας. Το φέρνω στο Δημοτικό Συμβούλιο, από έναν περαστικό πολίτη της πόλης μας δεν επιτρέπω τέτοιες συμπεριφορές και δημόσια. Αυτό ήθελα να πω. Το κλείνω εκεί και συνεχίζω στα υπόλοιπα. Να τελειώσω. Δεν σας διάκοψα ποτέ. Πάω στα υπόλοιπα θέματα. Θα γίνω πιο σαφής στο τέλος, όταν μου γίνουν ερωτήσεις. Μα με διακόπτει. Θέλω τώρα να μπω σε 3 ζητηματάκια επιγραμματικά. Το ένα είναι να το βάλω το ζήτημα όσον αφορά, επειδή θα έρθουν οι βροχές, θα μου πείτε ότι είναι του ΑΕ, του ΟΑΠ, θα πρέπει να δούμε τους υπονόμους, γιατί με τις βροχές και με όλη αυτή την ανοβρία που υπάρχει, μην έχουμε πάλι μπλοκαρίσματα και μικροπλημμύρες στις διάφορες περιοχές του Πειραιά. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι για τα κινητοποιημένα αυτοκίνητα. Είχε περάσει ένας διαγωνισμός εδώ, είχε πάρθει κάποια απόφαση και όταν εγώ στο τρίτο δημοτικό διαμέρισμα από κατοίκους της περιοχής μου είπαν για αυτοκίνητα κινητοποιημένα που έχουν επικολληθεί τα χαρτιά του Δήμου που λέει ότι αυτά άμα δεν τα πάνε δεν θα μεταφερθούν. Όταν πήρα την αρμόδια υπηρεσία πριν περίπου 2 εβδομάδες μου είπαν ότι επειδή δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία
δεν μπορεί να γίνει ακινητοποίηση. Το έψαξα λιγάκι, όντως δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία και υπάρχει πρόβλημα. Φέρνω τώρα ένα παράδειγμα, όχι στα καλύτερά του, αλλά ξέρω ότι επειδή η εργασία μου είναι στο Δήμο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο κέντρο της Αθήνας, Ακαδημίας, Υποκράτους κλπ. Εκεί τα κινητοποιημένα αυτοκίνητα έχει βρει κάποιο τρόπο ο κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Καμίνης, και τα κινητοποιημένα, και εκεί δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία, τα μαζεύουν. Αυτό το βάζω καλοπροαίρετα, θα πρέπει να το δει η Δημοτική Αρχή, γιατί γίνεται εστία μόλυσης και όχι τίποτα άλλο, καταλαμβάνουν και θέσεις που μπορούσαν να παρκάρουν άλλοι δημότες του Πειραιά. Και πάω στο τρίτο και τελευταίο, είναι όσο αφορά την καθαριότητα. Καταρχήν επανέρχομαι στους μπλε κάδους, το είχα βάλει και παλαιότερα. Δεν ξέρω, από εκεί μαζεύονται, τι γίνεται. Εκεί είναι όλο σκουπίδια. Γίνεται ανακύκλωση. Κάποια απάντηση πρέπει να πάρουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι σαν Δήμος. Από άλλους δύο Δήμους που έχω άποψη, Παλαιού Φαλήρου και Αγίου Δημητρίου, εκεί γίνεται ανακύκλωση. Δεν ξέρω τι γίνεται με εμάς. Και ρωτάω κάτι πιο επίσημο, αν μπορείτε να μου πείτε. Τώρα, όσον αφορά την καθαριότητα, θέλω να πω το εξής. Θα σας δώσω την εικόνα στο Μικρολίμανο ή Τουρκολίμανο, όπως θέλετε το λέμε. Εκεί είναι τα μαγαζιά, τα ψαρομάγαζα και όλα άλλα τα μαγαζιά. Αν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι που είναι και φίλοι και περνάνε από εκεί και συναντιόμαστε, θα δούνε ότι γίνεται αποκομιδή, υπάρχει καθαριότητα όσον αφορά τους κάδους, αλλά το είχα πει και παλαιότερα. Όταν αδειάζονται αυτοί οι κάδοι και τα σκουπίδια, κύριε Πρόεδρε, τα μισά σκουπίδια πέφτουν κάτω. Μπορούν να έχουν μια σκούπα και ένα φαράσι να τα ρίχνουν μέσα. Και τελειώνοντας θέλω να πω, αν κάνετε μια βόλτα όπου υπάρχουν μαγαζιά, στο Μικρολίμανο, προς τη Ζέα και λιγότερο προς την Πειραϊκή, εκεί που ρίχνουν τα σκουπίδια είναι μια τρομερή κατάσταση. Η μυρωδιά, η βρώμα και η λισωδία που υπάρχει είναι απαράδεκτη. Προκαλώ όποιον θέλει δημοτικό σύμβουλο από οποιαδήποτε παράταξη να κάνουμε μια βόλτα. Τι μπορούμε να κάνουμε εκεί? Να βγάλουμε κάποιες ανακοινώσεις στα μαγαζιά της περιοχής. Να ασβεστώσουμε όπως κάναμε στο Καραϊσκάκι που ασβεστώσαμε τους υπονόμους. Κάτι πρέπει να γίνει. Είναι το Μικρολίμανο, το Τουρκολίμανο, το Πασαλιμάνι, είναι η βιτρίνα. Και όταν άκουσα σε προηγούμενη συνεδρίαση από το φίλο τον Τάσο, τον Γκάρλε, ότι θα πέσει η καθαριότητα και ότι θα πέσουν δημοτικοί τρίμηνα, πεντάμηνα, δεν ξέρω τι θα είναι αυτά, να καθαρίσουν τον Πειραιά, δεν είναι να καθαρίσουμε μόνο το κέντρο. Ας πάμε και σε αυτές τις περιοχές του τρίτου, του πέμπτου και του τέταρτου διαμερίσματος. Αυτά όλα είναι καλοπροαίρετα, κύριε Δήμαρχε. Τα βάζω στο Δημοτικό Συμβούλιο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τις επόμενες μέρες, εβδομάδες κλπ. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πρώτον, για άλλη μια φορά παρέλειψα να ευχαριστήσω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου όμως τον Γιώργο το Σιγάλα και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΝ, που αναθέσαμε διοικητικά και οικονομικά τη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου. Ορίστε. Άσε με ρε Γιάννη να μιλήσω. Υπερέβαλαν εαυτούς. Και είναι για μένα μεγάλη τιμή να έχω τον Γιώργο του Σιγάλα αλλά και τα άλλα παιδιά που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΝ τόσο στενούς συνεργάτες. Είναι πολύτιμη η συμβολή του Γιώργου του Σιγάλα και των άλλων. Επίσης, θέλω να είμαι πολύ καθαρός. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής που επελέγει μέσα από καθαρή, διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία. Μέχρι στιγμής ο βηματισμός του καλύπτει τις προσδοκίες μας. Τον πήχει ψηλά και τον ευχαριστώ. Επίσης, τα μέλη της εφορίας που φροντίσαμε να μην είναι κομματικά στελέχη των διαφόρων παρατάξεων, αλλά να είναι άνθρωποι καταξιωμένοι στον χώρο του πολιτισμού και Πειραιώτες. Και με την ευκαιρία αυτή να πω με ποιους έχει διευρυνθεί η εφορία θεάτρου και με αυτά τα ονόματα κλείνουμε. Είναι ενδεκαμελής από εννεαμελής που είχαμε φροντίσει. Είναι ο Γιάννης ο Μετσικόφ, σκηνογράφος, ενδυματολόγος. Είναι ο Δημήτρης ο Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι και πρόεδρος, ο γνωστός μουσικός. Είναι ο σκηνοθέτης ο Νίκος ο Διαμαντής. Είναι ο μουσικός ο Γιώργος ο Κουρουπός. Και είναι
μια πολύ σημαντική τραγουδίστρια της λυρικής και ποιρεώτισσα, η Δάβου Ελένη. Και με αυτούς τελειώσαμε. Όλοι συνεισφέρουν το καλύτερο. Τώρα, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής και πολύ καθαρός. Το οργανωτικό κομμάτι της γιορτής για την επαναλειτουργία, εμένα προσωπικά που έχω τεράστια εμπειρία διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων, με είχε αγχώσει και τρομάξει. Υπερεύησαν τις προσδοκίες μας. Έγιναν πολύ λιγότερα λάθη από όσα μπορούσε κανείς να εκτιμήσει ότι μπορεί να γίνουν. Κάτι που το αναγνώρισαν όλοι. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, εγώ ξέρω ότι ο Γιώργος Σιγάλας είναι ένας άνθρωπος ευγενής από τη φύση του, σε καμιά περίπτωση δεν είναι περαστικός από την πόλη, είναι γέννημα θρέμα και την έχει υπηρετήσει με πολλούς τρόπους. Την υπηρετεί τώρα καταρχήν ως πρόεδρος του ΟΠΑΝ και ως εντεταλμένος στον πολιτισμό, με τον καλύτερο τρόπο, με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή δεν... τον απόλυτο βαθμό παίρνει. Και είναι, εύχομαι να είναι όλοι το ίδιο Πειραιώτης. Είναι πολύ άδικος ο χαρακτηρισμός του περαστικού από τον Πειραιά. Την καλή συμπεριφορά, παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν πρόκειται, και θέλω να παρακαλέσω τον Γιώργο τον Σιγάλα. Γιώργο! Γιώργο! Και θέλω να παρακαλέσω τον Γιώργο τον Σιγάλα να μην, δεν θέλω, και όλους τους συνεργάτες μου, να κρατήσουμε ψηλά το επίπεδο, γιατί αυτή η εκδήλωση του Δημοτικού Θεάτρου δεν πρόκειται να επιτρέψω εγώ να πάει σε μια αντιπαράθεση που θα την αδικεί. Είναι πολύ μεγάλη εκδήλωση. Πολύ μεγάλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την καθαριότητα. Εγώ περπατώ πολλές ώρες την ημέρα στο δρόμο. Και σηκώνω το γάντι. Σε προσκαλώ αύριο, όποια ώρα θέλεις. Να πάμε όπου θέλεις. Και αν δεν είναι όπως τα λέω εγώ, τότε θα το συζητήσουμε στην επιστροφή. Η άποψή μου είναι ότι ζούμε τον καθαρότερο Πειραιά των τελευταίων πολλών δεκαετιών. Λέω τα πάντα, και κάτω από τους κάδους και βάψιμο και στο Μικρολίμανο ιδιαίτερα, με προσωπική μου εντολή άλλαξαν όλοι οι κάδοι, άλλαξαν όλοι οι κάδοι, όλοι οι κάδοι. Και κάθε σημείο που ενδεχομένως ο εργάτης του απορριμματοφόρου δεν έχει σκουπίσει κάτω από τους κάδες, ελέγχεται την ίδια μέρα. Το θέμα της ανακύκλωσης είναι πολύ μεγάλο. Σε λίγες μέρες ή εβδομάδες θα έχουμε και ένα φυλάδιο που θα ενημερώνουμε όλους τους πολίτες τι πρέπει να κάνουν. Θα τους το προτείνουμε. Η κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας μας δυσκολεύει και εδώ, διότι υπάρχουν συνεργεία τα οποία λαιλατούν τους μπλεκάδους στην κυριολεξία. Και δεν είναι μόνο αυτό ότι μας κλέβουν τα υλικά προς ανακύκλωση, είναι τυρυπαίνουν κιόλας. Τώρα, όντως υπάρχει μια καθυστέρηση, και ευχαριστώ που το εντοπίζετε κι εσείς, με την απόσυρση των εγκαταλελειμμένων. Και υπήρχε και μια δύσκολη νομική γνωμοδότηση ότι δεν μπορούν να το κάνουν αυτά τα παιδιά που εμείς τα ορίσαμε έτσι. Με δική μου εντολή θα μπορούν και αναλαμβάνω την ευθύνη. Από σήμερα γίνεται οργανωμένη προσπάθεια γρήγορης απόσυρσης όλων των εγκαταλελειμμένων που έχουμε τηρήσει βεβαίως τα νόμιμα, που έχουμε κολλήσει το χαρτί κτλ. Κτλ. Αυτά ήθελα να πω και να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Για την καθαριότητα σηκώνουμε πολύ ψηλά τον πήχη, πολύ ψηλά. Τις επόμενες μέρες ενεργοποιούμε και τον καινούριο στόλο, τον οποίο χρηματοδοτεί η οικονομία σε καύσιμα και ανταλλακτικά, χωρίς να επιβαρύνουμε ούτε ένα ευρώ τον πειραϊκό λαό, και θα τα πούμε και αυτά με μαθηματικά. Και το στίχημά μας είναι Πειραιάς, η καθαρότερη πόλη όλων των εποχών και η καθαρότερη πόλη της Ευρώπης. Τόσο ψηλά. Πράγμα που το διαπιστώνουμε κάθε μέρα όλοι οι πολίτες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κρινόμαστε κάθε μέρα. Καθαριότητα, όπως ξέρετε, δεν είναι μια μέρα και τελειώσαμε. Είναι κάθε μέρα η ίδια προσπάθεια. Κύριε Σιγαλάκο, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Πράγματι, η έναρξη με τα εγγένεια της λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου ήταν ένα λαμπρό γεγονός για την πόλη μας. Σηματοδοτεί νέα δεδομένα τόσο στον τομέα του πολιτισμού και στις προοπτικές που ανοίγονται, εάν και εφόσον διαχειριστούν με τον ορθότερο και φαϊνότερο τρόπο, και φυσικά διαφορετικές προοπτικές ανοίγονται και για την πόλη μας. Πράγματι ήταν μια λαμπρή μέρα για τον Πειραιά. Και συγχαρητήρια διαχρονικά σε αυτούς που συνέβαλαν ώστε να έρθουμε εδώ. Αισθάνομαι την υποχρέωση να τονίσω για πρώτη φορά σε όλο το διάστημα που βρίσκομαι μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ήταν άριστη και απόλυτα επιτυχημένη η επιλογή του Υπουργείου Πολιτισμού να επισκευάσει, να ανακατασκευάσει και να διαμορφώσει το Δημοτικό Θέατρο. Πραγματικά είναι ένα αρχιτεκτονικό στολίδι το οποίο θεωρώ ότι ήταν μια επιτυχής απόφαση. Παρόλο που θα ήθελα να έχει υλοποιηθεί από τον Δήμο μας, από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου μας, η πραγματικότητα όμως αποδεικνύει ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Και βεβαίως να καταθέσω τα συγχαρητήρια σε αυτή την προσπάθεια που είχε κάνει ο Δήμαρχος ο Χρήστος ο Αγραπίδης, ώστε να ενταχθεί και να ολοκληρωθεί και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα με την χρηματοδότηση που είχε το έργο του Δημοτικού Θεάτρου. Βεβαίως, είναι σόφρον, νομίζω, πέρα από τα συγχαρητήρια, πέρα από τις ευχές, πέρα από το λαμπρό της όλης διαδικασίας, να κάνουμε και μια αυτοκριτική σε ό,τι ατέλειες, σε ό,τι τέλος πάντων δεν καταφέραμε να το φέρουμε σε πέρας με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια δεν θα γίνει δημόσια, δεν το θεωρώ το καλύτερο. Πάντως κύριε Δήμαρχε, πραγματικά να σταθούμε στο οργανωτικό, το τυπικό, το οποίο έπρεπε να είναι αποτελεσματικότερο και να μην έχουμε αυτό το αποτέλεσμα όλος ο κόσμος πλην του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πειραιός να είναι στιβαγμένοι πίσω από ένα έδρανο, να ψάχνουν να δούνε πού θα καθίσουν, να πάρουν ένα χαρτάκι το οποίο το γράφανε εκείνη τη στιγμή με τη θέση που θα βρεθούν. Και βέβαια κάποιοι δεν βρέθηκαν σε καμία θέση. Τέλος πάντων είναι ένα σημείο το οποίο η εμπειρία που φυσικά οι υπηρεσίες που θα επαντρώσουν τη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου θα φέρουν σε πέρας, θα έχουν αποτελέσματα και φυσικά τέτοια λάθη δεν θα γίνουν. Δεν πρέπει όμως να τα κουκουλώνουμε και να μην τα βλέπουμε. Η πραγματικότητα ήταν αυτή. Στο θέμα όσο αφορά, κύριε Δήμαρχε, την ανακύκλωση που κάνατε μία αναφορά, δεν θα αναφερθώ εκτενώς, γιατί σε ένα από τα επόμενα συμβούλια θα φέρω προτάσεις όσο αφορά την ανακύκλωση, αλλά αυτό που θέλω να καταθέσω, μια και αναφερθήκατε ότι θα βγουν φυλάδια ενημέρωσης των δημοτών κτλ., είναι λυπηρό να βγαίνω έξω από το σπίτι μου, Σκλαβούνου και Καρπάθου, να υπάρχουν 8 κάδοι μπλε με ταμπέλες ανακύκλωσης και απλά να δέχονται απορρίμματα και ανακυκλούμενα προϊόντα. Η πραγματικότητα είναι ότι δυστυχώς στην πόλη μας δεν μπορώ να καθορίσω ακόμη γιατί δεν έχουμε ανακύκλωση, πραγματική ανακύκλωση και οι προοπτικές δεν είναι ευίωνες. Σε ένα από τα επόμενα συμβούλια θα έχω την ευχαίρεια να καταθέσω κάποιες προτάσεις. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να θέσω είναι το θέμα των δικαστηρίων. Πραγματικά μεγάλο πρόβλημα για την πόλη μας και άκουσα προσεκτικά, κύριε Δήμαρχε, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεσμευθήκατε ότι δεν θα φύγουν τα δικαστήρια μετά από μια προσωπική παρέμβαση και επικοινωνία που είχατε, αν δεν κάνω λάθος, με τον Πρωθυπουργό. Το θέμα των δικαστηρίων εωρείται και δυστυχώς
διαισθανόμεθα ότι θα μετακινηθεί στο Δήμο Νικαίας και Ρέντι. Και το πρόβλημα είναι μέγιστο, όχι τόσο αυτό καθεαυτό ότι μετακινείται το δικαστήριο με όλα τα παρελκόμενα να θέσεις εργασίας και γενικά λειτουργία μέσα στην πόλη, αλλά ότι φεύγει ένας θεσμός από μια πόλη και μετακινείται σε μια άλλη. Γιατί ουσιαστικά αυτό θα γίνει αν συμβεί. Βέβαια υπάρχουν οι προσπάθειες και οι αντιδράσεις και από τους ίδιους τους δικηγόρους. Θεωρώ ότι οι κύριοι συνάδελφοι δικηγόροι θα είναι σε θέση να μας ενημερώσουν και για κάποιες παρεμβάσεις που έχουν εφαρμόσει και έχουν αναστείλει κάποιες λειτουργίες όσο αφορά την επισκευή ή την ολοκλήρωση εργασιών σε αυτό το κτίριο. Αλλά θέλω να μείνω, κύριε Δήμαρχε, ότι δεν μπορεί να επιτρέψουμε να μετακινηθεί ένας θεσμός μέσα από την πόλη μας, διότι είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά πέρα από τον ιδιωτικό τομέα που δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε, αν θα φύγει μια ναυτιλιακή εταιρεία ή αν θα επανέλθει στον Πειραιά, βεβαίως μπορούμε και εκεί να συνδράμουμε εάν δημιουργήσουμε μια πόλη λειτουργική που θα μπορεί να δεχθεί τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και όχι να τις διώχνει μέσα από την πόλη. Αλλά όλους τους θεσμούς που υπάρχουν στην πόλη πρέπει να τους κρατήσουμε, να τους διασφαλίσουμε και να τους αναδείξουμε. Θεωρώ ότι το πρόβλημα έρχεται από το παρελθόν, διότι γνωρίζαμε ότι το κτίριο δεν είναι το καταλληλότερο, αλλά δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε να μετακινείται ουσιαστικά, να μετακινούνται τα δικαστήρια από την πόλη μας για να έρθουμε να αντιδράσουμε. Θέτω το θέμα όχι τόσο προς εσάς, κύριε Δήμαρχε, όσο παρακαλώ να συντομεύετε, προς όλους μας, ότι πρέπει να αντιδράσουμε συλλογικά και να είστε βέβαιος ότι προσωπικά η παράταξή μας θα είναι δίπλα σας σε όποια παρέμβαση αποφασίσετε ή πάρετε πρωτοβουλία να υλοποιήσετε. Ευχαριστώ. Κύριε Παντελάκη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη και θα επικεντρώσω στο ζήτημα του Δημοτικού Θεάτρου που έγινε και αναφορά. Δεν νομίζω να υπάρχει ένα σύμβουλος κάποιος σε αυτή την αίθουσα που μάλλον δεν ήταν εκεί, ήταν όλος ο κόσμος εκεί, νομίζω όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, έτσι δεν είναι? Το θέμα όμως, και εμείς βεβαίως παραβρεθήκαμε, το θέμα δεν είναι η ίδια η λειτουργία αυτή του ανοίγματος του Δημοτικού Θεάτρου, αλλά τι θα γίνει μετά. Πριν από αυτό όμως επιτρέψτε μου να πω το εξής. Γιατί νομίζω ότι εδώ γνωριζόμαστε όλοι στον Πειραιά. Ξέρω εγώ τις τελευταίες δεκαετίες, δεν είμαστε και σε μικρή ηλικία όλοι μας. Και γνωρίζουμε την ιστορία του Δημοτικού Θέατρου. Το Δημοτικό Θέατρο, και έχουν ευθύνες διαχρονικά οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων, άργησε εξαιρετικά να ανοίξει τις πύλες του καταρχήν. Είδαμε και πάθαμε. Να ολοκληρωθεί το έργο, το ξεχάσατε? Τι γινόταν στα δημοτικά συμβούλια και στις, αποτελούσε, αν θέλετε, ειδικό ζήτημα στη, και δεν λέω μόνο για το δικό μας συνδυασμό, για τους περισσότερους συνδυασμούς στα προγράμματα τα προεκλογικά. Γινόντουσαν ειδικές συνεντεύξεις τύπου, ειδικές συγκεντρώσεις, συσκέψεις, άλλοι μερίδες κτλ. Για αυτό το θέμα. Καθυστέρησε τρομερά ένα έργο το οποίο στην τελική πήγε πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν είναι χρήματα τα οποία έπεσαν από τον ουρανό. Είναι χρήματα που έχουν έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία δεν είναι χρήματα που μας ήρθαν ξανά από τον ουρανό, αλλά είναι χρήματα δικά μας, τα οποία στηρίζονται στην ανισότιμη σχέση που έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έγινε επιλογή να πάνε εκεί και όχι σε άλλες ανάγκες στις πόλεις του Πειραιά. Και εμείς δεν λέμε κακώς έγινε αυτή η επιλογή. Και από αυτή την άποψη, δηλαδή, καταλαβαίνετε, μεγαλώνει και οι ευθύνες αυτή τη στιγμή. Και των κυβερνώντων και των δημοτικών αρχών διαχρονικά και αυτών που θα έρθουν, αλλά και όλων, για το τι μέλη γενέστε. Κοιτάξτε να σας πω. Επειδή ακούστηκε κατά κόρον, ο Πρωθυπουργός έδωσε 1 εκατομμύριο ευρώ. Ήταν υποχρεωμένη η κυβέρνηση να δώσει αυτό το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ξεχάσατε την προγραμματική σύμβαση, ποιοι το θυμούνται, που είχε ο Δήμος του Πειραιά με το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν μας χρωστάνε λεφτά? Πώς είναι η προγραμματική σύμβαση, πόσα ήταν, είναι πάνω από 1 εκατομμύριο, για να μην πω τόσο. Λοιπόν, δεν μας χάρισε κανείς τίποτα, βεβαίως. Και το 1 ευρώ εμείς δεν το υποτιμάμε, ούτε είμαστε της λογικής του μαύρου ή άσπρου.
Βεβαίως, το πρόβλημα ποιο είναι, άνοιξε το δημοτικό θέατρο, έτσι, μάλιστα, γιατί αν δεν είχαμε και αυτά τα χρήματα, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει. Το πρόβλημα είναι το δημοτικό θέατρο του Πειραιά. Με αυτές τις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί, ίσα ίσα τη βγάζει. Να το πω έτσι οικονομικά. Εάν δεν υπάρχει τακτική χρηματοδότηση, να αναλάβει την ευθύνη το κράτος, τακτική χρηματοδότηση, που να αναλάβει τη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου. Δεν είναι δυνατόν. Και ούτε είναι σωστό να βγει και ακόμα και η πλειοψηφία να πει ότι εμείς η πλειοψηφία θα αναλάβουμε με δική μας ευθύνη, θα δούμε πώς θα τα κάνουμε τα ζητήματα αυτά. Από πού? Ορίστε, σήμερα συζητάμε το τρίμηνο, το τέταρτο, το τελευταίο τρίμηνο πριν από το τελευταίο του χρόνου, τα οικονομικά. Τα έσοδα και τα έξοδα. Μπορεί να αναλάβει ο Δήμος του Πειραιά τη φύλαξη, τη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου? Νομίζω όχι αυτό. Πρέπει να το δούμε και να αποτελέσει σημείο διεκδίκησης. Η μόνιμη τακτική χρηματοδότηση απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό με ξεχωριστούς παράλληλους πόρους που θα έρχονται για αυτή τη δουλειά. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται πολιτισμός, δεν γίνεται ούτε με λόγους, ούτε με διαφημίσεις κτλ. Και είναι, δεν είναι απλά να λες ότι είναι ο καθρέφτης ας πούμε, του πολιτισμού το δημοτικό θέατρο. Αλλά εδώ χρειάζονται και οι πολιτικές προϋποθέσεις για να λειτουργήσει. Επομένως, ο γόρδιος δεσμός της χρηματοδότησης θα λυθεί μόνο αν υπάρχει μόνιμη κρατική χρηματοδότηση που να αφορά το Δημοτικό Θέατρο. Τώρα για να συντομεύω, δεν στέκομαι καθόλου σε οργανωτικά προβλήματα που μπορεί να υπήρχαν την πρώτη μέρα. Το θεωρώ πολύ μικρό να ασχολούμαστε με αυτό. Ξαλλού όλοι υποστήκαμε διάφορα προβλήματα για αυτό το θέμα, αλλά δεν αξίζει τώρα. Είναι να το κάνουμε αυτό το θέμα. Έκαναν ό,τι μπορούσαν και οι άνθρωποι να παρουσιάσουν αυτό που είδαμε. Είναι εργατόρες, είναι αγωνία, είναι κατάθεση ψυχής. Εντάξει. Το βλέπουμε έτσι. Και από αυτή την άποψη, νομίζω ότι δεν είναι το πρόβλημα αυτό που παρουσιάστηκε. Το παρουσιάστηκε είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαν να μας δώσουν εκείνη την ώρα. Γιατί άκουσα και πολλούς που με έκαναν παρατηρήσεις. Ο καθένας έλεγε για την ποιότητα, ήθελα κάτι άλλο. Εντάξει. Εντάξει, ας είναι και αυτά τα μικρά που μπορούν να ανοίξουν τους δρόμους για μεγαλύτερα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα για μένα είναι το εξής, ότι άνοιξε τώρα 3-4 μέρες. Η ψυχή του Πειραιά, οι άνθρωποι που ασχολούνται, αν θέλετε, με την τέχνη και τον πολιτισμό, δεν έχουν καταφέρει να μπουν μέσα ακόμη. Ψάξτε το να δείτε, ας πούμε, τι γίνεται. Ακόμη και οι άνθρωποι μέσα στα σχολεία που ασχολούνται, που είναι υπεύθυνοι για μεγάλες εκδηλώσεις, ερασιτεχνικά σχήματα, δεν έχουν καταφέρει έμαθα να έρθουν εδώ. Είναι ένα θέμα αυτό πώς θα το λύσουμε. Καλά, δεν το συζητώ για το κίνημα ήρθε, ας πούμε, το συνδικαλιστικό κίνημα, τι έγινε, πώς έχει καλυστεί κτλ. Δεν πρέπει να ξεχαστεί κανείς. Επειδή έχω δει και ένα κείμενο εδώ να λειτουργεί σε άλλες 4 μέρες, θα μπει προημερήσεις διάταξης. Δεν είναι θέμα, δεν είναι θέμα απόφαση του Συμβουλίου. Εξάλλου, πρωτοβουλία μπορεί να πάρει και το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο με το ΔΟΤΕΟΠΑΝ και να εγκριθεί. Το θέμα δεν είναι και 4 και 14 μέρες. Το θέμα είναι, όποιος μπαίνει θα πληρώνει εισιτήριο. Εγώ είμαι αρνητική σε αυτό. Ούτε συμβολικά 10 ευρώ. Θα πεις πώς θα βγούμε. Είναι ένα πρόβλημα. Βέβαια αυτή η παράσταση στοιχίζει, δεν λέω, εντάξει. Αλλά πρέπει να δούμε το Δημοτικό Θέατρο, να υπάρχει μια φόρμουλα. Είναι θέμα πολιτικής βούλης και του Συμβουλίου. Μην το αφήσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πρέπει να είναι πάμφθινο το εισιτήριο, ας πούμε, για τους εργαζόμενους. Ειδικές κατηγορίες, ας πούμε, να μπαίνουν δωρεάν, άνεργοι, ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει. Αλλά πρέπει να δούμε τέτοιες πλευρές που δεν αφορούν τον Πειραιά γενικότερα. Κλείνω την παρέμβαση αυτή, γιατί νομίζω θα μας δοθεί ευκαιρία και σε άλλα ζητήματα να πούμε γνώμη. Γιατί μέχρι τώρα, από ό,τι φαίνεται, όλο το πρόγραμμα έχει κλείσει της χρονιάς αυτής. Το ακούσαμε κι εμείς. Απλώς είμαστε θεατές κι εμείς αυτής της διαδικασίας. Λοιπόν, δεύτερο ζήτημα, πολύ σύντομα. Πέστε μας, κύριε Δήμαρχε, έχετε κάτι νεότερο για τα δικαστήρια του Πειραιά? Μόλον ότι ο Δήμος του Πειραιά, για να πούμε την αλήθεια, δεν έχει την ευθύνη αυτού του θέματος. Έχει μόνο τη δυνατότητα να συμβάλλει σε αυτή την ιστορία, εντάξει, να συμβάλλει κτλ. Λοιπόν, με την έννοια ότι υπάρχει εκφρασμένη βούληση να μείνουν, ας πούμε, τα δικαστήρια του Πειραιά, με την έννοια να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, όχι μόνο ο κόσμος του ίδιου του επαγγέλματος, αλλά και αυτοί που είναι αποδέκτες των υπηρεσιών του δικαστήριου του Πειραιά. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποια πρωτοβουλία ή κάποια κίνηση από εσάς, με πήραν και κάποια δικηγόροι και με ρώτησαν για αυτό το ζήτημα, το θέτω εδώ, το υποσχέθηκα στους ανθρώπους, μήπως έχουμε κάτι από αυτού. Τώρα για την ανακύκλωση δεν θέλω να κάνω. Μπήκαν ολόκληρα ζητήματα, προημερήσεις, επειδή τα βάλει, είναι μεγάλο το θέμα.
Ξόφαρτσα έρχεται και μέσω του ενός θέματος σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Δεν αφορά τον Πειραιά. Αφορά όλο αυτό το σχεδιασμό που έχει γίνει σε όλη τη χώρα με την ανακύκλωση και ιδιαίτερα σε επίπεδο Αττικής. Οπότε το αφήνω για άλλη φορά να το πούμε αναλυτικότερα. Ευχαριστώ. Κύριε Παντελάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Σταθάκη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και εγώ θα ξεκινήσω με το θέμα της επαναλειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου. Μια επαναλειτουργία που σίγουρα χαροποίησε όχι μόνο τους θεατρόφιλους, αλλά και όλους τους πειραιώτες και όλες τις πειραιώτισσες. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη και η προσέλευσή του τις επόμενες μέρες, δηλαδή εκτός από τα εγγένεια τις επόμενες μέρες που επαναλήφθηκε η παράσταση των εγγενείων. Αν και υπήρχε εισιτήριο και αν και στη συνέντευξη τύπου, κύριε Δήμαρχε, πριν από την έναρξη της λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου, είχατε πει ότι θα είναι χωρίς εισιτήριο, θα είναι δωρεάν η είσοδος των... Ναι, στη συνέντευξη τύπου αυτό είχε πει. Τέλος πάντων, μπήκε ένα εισιτήριο 10 ευρώ, υπήρξε πρόνοια ευτυχώς για τους άνεργους και για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και νομίζω ότι αυτό... Αυτή η πολιτική πρέπει, αυτή η πρόνοια και η πρόβλεψη να υπάρξει και στη συνέχεια της λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου για αυτή την κατηγορία των συνανθρώπων μας. Τα εγγένεια ευτυχώς απέφυγαν την υπερβολή. Κάτι που δεν αποφύγατε εσείς σήμερα, κύριε Δήμαρχε, αναφερόμενο σε αυτά. Τώρα, ένα θέμα που δημιουργήθηκε με τις θέσεις, με τους αριθμούς των θέσεων κτλ. Πραγματικά νομίζω ότι θα μπορούσε να μην είχε δημιουργηθεί καθόλου, αλλά δεν χρειάζεται καν να το συζητήσουμε. Θα μπορούσαμε πάντως να το έχουμε αποφύγει. Τώρα, ως προς την παράσταση, θέλω να πω ότι εμένα προσωπικά το πρώτο μέρος μου άρεσε πολύ, που αναφερόταν στην ιστορία του Δημοτικού Θεάτρου. Το δεύτερο μέρος ήταν μια παρέλαση αστέρων και μου φάνηκε λυπές, λείπανε πολλά πράγματα από αυτά, λίγο πρόχειρο, λίγο φτηνό σε σχέση με τα χρήματα που δαπανήθηκαν για τα εγγένεια. Διάβασα ότι αγνοήθηκε το Μουσικό Σχολείο του Πειραιά και ότι διαμαρτυρήθηκαν γι' αυτό και οι μαθητές, οι οποίοι κάνουν μια εξαιρετική δουλειά, οι μαθητές, οι μαθήτριες και οι γονείς τους και οι καθηγητές τους. Και παράλληλα σε αυτό το δημοσίευμα διάβασα ότι το Μουσικό Σχολείο του Πειραιά δεν βρίσκει χώρο να κάνει τις εκδηλώσεις του στην πόλη μας και φεύγει και πηγαίνει στο Δήμο Καλυθέας και το φιλοξενεί ο Δήμος Καλυθέας. Δεν πιστεύω ότι είναι ψέματα αυτό, αφού έχει βγει από το site του Μουσικού Σχολείου Πειραιά. Αλλά αν συμβαίνει αυτό, είναι πάρα πολύ κακό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να το δείτε και να μας ενημερώσετε και λίγο γι' αυτό. Τέλος πάντων, συνεχίζω με το Δημοτικό Θέατρο. Έχει ήδη δημοσιοποιηθεί το πρόγραμμα των παραστάσεων. Καταλαβαίνουμε ότι για τον καλλιτεχνικό διευθυντή και για την εφορία του Δημοτικού Θεάτρου, ο χρόνος που είχαν μπροστά τους ήταν πολύ λίγος. Ναι, μεν τα εγγένεια άργησαν. Αλλά από την ημέρα που ανέλαβαν εκείνοι μέχρι την ημέρα των εγγενείων ήταν πολύ λίγος ο χρόνος και έτσι δεν περιμένουν να γίνουν και θαύματα από μια στιγμή στην άλλη. Υπάρχουν κάποιες παραστάσεις που έχουν προγραμματιστεί, κάποιες είναι πεγμένες, έχει δει αρκετό κοινό. Πιστεύω όμως ότι θα υπάρξει προσέλευση κοινού και η συνέχεια και όλα θα είναι πολύ καλύτερη για το Δημοτικό Θέατρο. Αυτό όμως το οποίο αξίζει κανείς να αναφερθεί είναι ότι από την ημέρα που ξεκίνησε το Δημοτικό Θέατρο, την περασμένη Τρίτη μέχρι και στο τέλος αυτής της προηγούμενης εβδομάδας, η γύρω περιοχή από αυτό ζωντάνεψε. Δηλαδή είχα πάρα πολύ καιρό να δω τόσο κόσμο τέτοια ώρα, βραδινή ώρα δηλαδή, στο κέντρο του Πειραιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και επειδή, όπως λένε οι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του, η λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου θα διαχυθεί και σε όλα τα μέρη της πόλης, όπως έχει προαναγγελθεί, νομίζω ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό και θα συμβάλλει πολύ στο ζωντάνεμα της πόλης μας. Όμως, το ζωντάνεμα αυτό της πόλης μας και όλη αυτή η μαγική εικόνα που ήταν μέσα στο Δημοτικό Θέατρο και εκτός του Δημοτικού Θεάτρου εκείνη την ημέρα των εγγενείων, δεν ταιριάζει δυστυχώς με αυτή τη σκληρή πραγματικότητα και την καθημερινότητα που ζουν οι πολίτες αυτής της χώρας, οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι αυτής της πόλης. Είναι δυστυχώς το κοντράστ πάρα πολύ έντονο και η πραγματικότητα δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στα εγγένεια, ο οποίος μίλησε για προχώρημα της χώρας και ότι έτσι όπως πηγαίνουμε, μια χαρά θα τα καταφέρουμε. Αυτό διαψεύστηκε βέβαια μετά από δύο μέρες που του είπαν ότι πρέπει να πάρει νέα μέτρα και που τελικά, όπως ξέρετε, τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί και ψηφιστεί με τα μνημόνια αρχίζουν τώρα να εφαρμόζονται, δεν έχουν εφαρμοστεί. Και ήδη βρισκόμαστε στο σημείο. Παρακαλώ, συντομεύετε. Εντός του χρόνου να είσαστε, παρακαλώ. Πόσος είναι ο χρόνος, κύριε Πρόεδρε? Κύριε Σταθάκη, είναι 5 λεπτά. Μιλάτε 4 λεπτά. Μιλάω 4 λεπτά. Μπράβο μου.
Λοιπόν, τέλος πάντων, και παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί, οι άνεργοι αυξάνονται κάθε μέρα, η φτώχεια μεγαλώνει και οι αυτοκτονίες πληθαίνουν. Τώρα, και ήθελα να σας πω, επειδή αναφερθήκατε και εσείς στα εγγένεια στην ομιλία σας, κύριε Δήμαρχε, αλλά και ο Πρωθυπουργός, στους ανθρώπους, στους υπαλλήλους, στους αρχαιολόγους που βοήθησαν στην αποκατάσταση, που συμμετείχαν, που έκαναν την αποκατάσταση του Δημοτικού Θεάτρου, θέλω να σας πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, μόλις τελείωσε η απασχόλησή τους με το Δημοτικό Θέατρο, μπήκαν στην εφεδρεία και εκδιώθηκαν από τη δουλειά τους. Και ένας από αυτούς ήταν στα εγγένεια του Δημοτικού Θεάτρου και δεν βρέθηκε μία θέση για αυτόν και έφυγε απογοητευμένος. Και ένας άλλος από αυτούς δεν πρόλαβε να ζήσει τα εγγένεια του Δημοτικού Θεάτρου γιατί είχε πεθάνει λίγο καιρό πριν. Αυτά δεν τα λέω για να χαλάσω την ωραία εικόνα, ούτε για να γκρινιάξω. Το λέω για τα μεγάλα έργα που είναι απαραίτητα σε μια πόλη. Οι υποδομές που είναι απαραίτητες έχουν να κάνουν και κυρίως αυτές που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό προάγουν και το επίπεδο της ζωής μας, γίνονται για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Και γι' αυτό δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι απαραίτητη γι' αυτό προϋπόθεση είναι η ύπαρξη έστω και ενός ελάχιστα ικανοποιητικού βιωτικού επίπεδου ζωής που σήμερα δείχνει να έχει τάσεις επιδείνωσης. Μια ωραία βιτρίνα δηλαδή που πρέπει να ανταποκρίνεται όμως πίσω από αυτή να υπάρχει μια ίδια πραγματικότητα. Για τους ανθρώπους για τους οποίους φτιάχνεται και όλα σε αυτή η βιτρίνα. Τώρα, κάνω μια μικρή αναφορά, γιατί θα με διακόψει ο Πρόεδρος, για τους ελέγχους του ΕΟΦ και της δίωξης ναρκωτικών στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Ελληνικού και στους γιατρούς του κόσμου. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνετε. Βεβαίως τίποτα δεν επαληθεύτηκε και όλοι ξέραμε ότι δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση να συμβαίνουν, να δίνονται ναρκωτικές ουσίες εκεί πέρα. Φαίνεται ύποπτο κάθε τι που βοηθάει τους ανθρώπους να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους και την ελπίδα τους και γι' αυτό το λόγο θα είναι και κατηγορούμενοι και είναι διωκόμενοι οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό. Πάντως νομίζω ότι οι πολίτες είναι αποφασισμένοι να δυναμώσουν αυτές τις μορφές αλληλεγγύης και αλληλοϊποστήριξης και από αυτό το βήμα, κύριε Δήμαρχε, αλλά θα κάνουμε και όλες τις νόμιμες ενέργειες προς τούτο, η παράταξή μας, επειδή έχουμε ήδη τον εξοπλισμό και κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή εθελοντές, γιατρούς και πολίτες, αλλά δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να νοικιάσουμε κάποιο χώρο. Θέλουμε λοιπόν να ζητήσουμε να μας παραχωρήσει ο Δήμος ένα από τους χώρους που έτσι κι αλλιώς έχετε κατ' επανάληψη πει ότι υπάρχουν πολύ ελεύθεροι χώροι, ξενίκια δηλαδή στο Δήμο μας. Δεν θέλουμε να είναι πάνω από 50-60 τετραγωνικά μέτρα, δεν μας χρειάζεται, για να εγκαταστήσουμε και να λειτουργήσει εκεί πέρα ένα κοινωνικό ιατρείο. Εσείς και ως γιατρός το κιόλας καταλαβαίνετε τι σημαίνει υγειονομική κρίση και πιστεύουμε δεν θα το αρνηθείτε και βέβαια αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα λειτουργήσει, δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά σε αυτά που κάνει ή που δεν κάνει ο Δήμος μας. Έτσι λοιπόν περιμένουμε την απάντησή σας με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τελειώνοντας λέω πρώτον, έτσι επιγραμματικά, ότι ο Πειραιάς δεν είναι καθαρός, θα το συζητήσουμε σε άλλη κουβέντα. Ναι, ένα λεπτό θέλω, κύριε Δήμαρχε, μην διαμαρτύρεστε, επιγραμματικά θα τα πω. Ανακύκλωση δεν γίνεται. Στον κύριο Κατσαφάδο έχουμε κάνει εδώ και ένα χρόνο ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο δεν μας έχετε απαντήσει, κύριε Κατσαφάδε. Θα επανέλθουμε. Η αλήθεια είναι ότι είδα αυτοκίνητο της ανακύκλωσης για πρώτη φορά την προηγούμενη εβδομάδα, εκτός αν τα παραλλαγμένα και έκανα λάθος. Δεν έχω ξαναδεί στον Πειραιά. Την Κυριακή έχουμε την ένατη διάθεση, το λιμάνι της Αγωνίας, την ένατη διάθεση προϊόντων χωρίς μεσάζοντες. Μία πρωτοβουλία που αγκάλιασε και αγάπησε ο κόσμος και βέβαια συμμετέχει και επωφελείται από αυτό, με την καλή έννοια. Και ένα τελευταίο είναι εδώ η κυρία Αβραμίδου, η οποία είναι κάτοικος στον Προφήτη Λία, στην οδό Αρχιμίδους και Βενιζέλου, διασταύρωση των οδών Αρχιμίδους και Βενιζέλου, όπου υπήρχε ένα παρτέρι ή δύο παρτέρια, τα οποία γκρεμίστηκαν, αποξηλώθηκαν. Θέλει να λάβει το λόγο. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ας της το δώσουμε, κάτοικος του Δήμου μας είναι για το θέμα αυτό. Πολύ. Κύριε Καλογερόγιανη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω και εγώ με το Δημοτικό Θέατρο, που το γεγονός των εγγενείων και της λειτουργίας του Δημοτικού Θέατρου ήταν έτσι κι αλλιώς τόσο μεγάλο που επισκιάζει όλα τα οργανωτικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιάστηκαν εκείνη την ημέρα και ήταν απόλυτα δικαιολογημένο να παρουσιαστούν και να μην είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Απλά να θυμίσω ότι η πνευματική ζωή και πολιτιστική ζωή στην πόλη του Πειραιά δεν είναι μόνο το Δημοτικό Θέατρο, που σίγουρα είναι το κορυφαίο. Υπάρχουν και άλλα θέατρα και θέατρο μάλιστα του Δήμου μας που το επινοικιάζουμε. Σε πρόσφατη λοιπόν επίσκεψή μου, μια που είχε πρεμιέρα, το θέατρο κατά από τη γέφυρα, διαπίστωσα ότι η περιοχή
πάσχει αρκετά και σε καθαριότητα και σε ηλεκτροφωτισμό. Ειδικά η περιοχή στη Μυρτιδιώτισσα και κάτω από τη γέφυρα ήταν γεμάτη σκουπίδια. Καλό θα είναι να το δούμε και να εντείνουμε τις προσπάθειες. Ένα δεύτερο που θα ήθελα να ρωτήσω έχει να κάνει με την κλοπή που έγινε στην Πολεοδομία το καλοκαίρι με τους υπολογιστές και κάποιους φακέλους που χάθηκαν. Γράφτηκε σε κάποια site ότι υπήρξε ένας έλεγχος τους ΔΟΕ, ότι υπήρχαν κάποιοι φάκελοι οι οποίοι χάθηκαν. Αν αληθεύουν αυτά τα δημοσιεύματα, καλό θα ήταν να μας ενημερώσει ο υπεύθυνος της Δημοτικής Πολεοδομίας τι έχει γίνει πραγματικά, αν όντως υπήρξε έλεγχος τους ΔΟΕ, αν έγινε επανέλεγχος, εάν οι υπολογιστές και οι κλοποί σχετίζονται με αυτό το γεγονός και να μάθουμε κι εμείς την πλήρη αλήθεια. Ως προς τα πεζοδρόμια, τον τελευταίο καιρό και με την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας είναι σχεδόν αδύνατο για τους πεζούς να περάσουν με κάποιο καρότσι, ειδικά οι μητέρες, από πεζοδρόμια, διότι είναι γεμάτα αυτοκίνητα παρανόμως σταθμευμένα. Με δεδομένο ότι ο Δήμος Αθήνας ήδη ξεκίνησε και λειτουργεί τμήμα αντίστοιχο της Δημοτικής Αστυνομίας με πολύ γρήγορες διαδικασίες, αν θυμάμαι καλά, 23/9 πέρασε με ΦΕΚ λειτουργία του τμήματος αυτού, να μου πείτε τι πρόκειται να κάνουμε στο Δήμο Πειραιά, αν πέρασε με ΦΕΚ, αν πρόκειται να περάσει, και έτσι να κρατήσουμε τουλάχιστον τα 40-50 άτομα που είχαμε πει στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου. Επίσης, να ρωτήσω τι προβλέπετε να κάνετε με δεδομένο ότι στην έκθεση που βγήκε στη δημοσιότητα χθες από το Βήμα της Κυριακής προχθές, ο Δήμος Πειραιά με βάση την έκθεση αξιολόγησης που έχει γίνει από τους 1.553 περίπου εργαζομένους που έχει, του περισσεύουν περίπου 155 με 186. Αυτά είναι τα νούμερα που δίνονται από αυτή την έκθεση αξιολόγησης. Τι προβλέπετε να κάνετε για να διατηρήσουμε τους 155 ή 186 που κάποιοι στο Υπουργείο λένε ότι μας περισσεύουν και θέλουν να τους βάλουν σε πρόγραμμα κινητικότητας. Και ένα τελευταίο, για να μην σας κουράζω, πιστεύω ούτε 2 λεπτά δεν έχω μιλήσει, να δώσω συγχαρητήρια στην κυρία Σαρή για το έργο που κάνει βρεφονηπιακούς σταθμούς και ειδικά για αυτό που είδα σήμερα, ότι βγάλατε στο Διάβγη έναν πρόχειρο διαγωνισμό της τάξης μόνο 5.000 ευρώ, όταν άλλες υπηρεσίες του Δήμου πολύ μεγαλύτερα ποσά, 10, 12, 13.000, επειδή τους δίνει τη δυνατότητα ο νόμος, τα δίνουν με απευθείας ανάθεση και όχι με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Άκουσα με πολύ προσοχή τους εκπροσώπους όλων των παρατάξεων. Παρακαλώ, κύριε Παπά. Δεν πρόκειται να διολιστήσω σε ένα επίπεδο αντιπαράθεσης για το μέγα θέμα της επαναλειτουργίας του Δημοτικού μας Θεάτρου. Είναι γιορτή για ολόκληρο τον πειραϊκό λαό, είναι γιορτή για όλο τον κόσμο του πολιτισμού όλης της Ελλάδος, αλλά και για τους επισκέπτες μας. Και σε αυτό θα μείνω. Αλάνθαστος δεν είναι κανείς, τα όποια οργανωτικά λάθη μπορεί να έγιναν υπολείπονται της πρόβλεψής μας, έπρεπε να χωρέσουν πολλές χιλιάδες ανθρώπων που εδικαιούνται θέσεις σε 500. Και μάλιστα άνθρωποι διαφορετικών προελεύσεων και κατευθύνσεων. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω παρά να συγχαρώ όλους όσους ανέλαβαν αυτόν τον οργανωτικό ρόλο. Τώρα, να πέσω στο επίπεδο να κρίνω καλλιτεχνικά την πρεμιέρα, εγώ μένω στις εντυπώσεις που απεκόμισαν οι εξερχόμενοι, που ήταν οι καλύτερες. Και δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχει μια πολύ καλή ψυχολογία στον πειραϊκό λαό από αυτό το γεγονός. Ότι η πόλη θέλει κι άλλα πολλά έργα, αυτό είναι σίγουρο. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και θα ενισχύσουμε τη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου με κάθε τρόπο. Και ασφαλέστατα αποτελεί ύψιστο καθήκον της κεντρικής κυβέρνησης, γιατί ο πολιτισμός δεν είναι σπατάλι, δεν είναι πολυτέλεια, είναι καθήκον, δεν είναι βιτρίνα. Απορώ γιατί το είπε η κυρία Σταθάκη, ο πολιτισμός και το Δημοτικό Θεάτρο δεν είναι βιτρίνα. Είναι στάση ζωής, είναι ιδεολογία.
και ασφαλέστατα θα πιέζουμε και θα επιτυχάνουμε η κεντρική κυβέρνηση παρά την οικονομική κρίση να χρηματοδοτεί επαρκώς τη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου. Οι εκτιμήσεις μας είναι ότι μέχρι το Μάιο, δηλαδή σε ένα χρόνο, για αυτή τη σεζόν, τη θεατρική σεζόν, θα είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση, αλλά μην δεστεκόμαστε, θα επιδιώξουμε να μπει στον κρατικό προϋπολογισμό κάθε χρόνο το 1 εκατομμύριο τουλάχιστον. Και δεν θα μείνουμε εκεί. Έχουμε το λιμάνι μας και έχουμε και άλλες πηγές. Άρα θα αφήσουμε τον καλλιτεχνικό διευθυντή και την εφορία θεάτρου να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι μεγάλη τομή και περίμενα, είχα την προσδοκία ότι θα τα αναγνωρίσετε. Είναι μεγάλη τομή ότι δώσαμε τη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου στους ανθρώπους του πολιτισμού και δεν πήγαμε να το καπελώσουμε πολιτικά και κομματικά. Και είμαι σίγουρος ότι το Δημοτικό Θέατρο θα μας δικαιώσει αποδίδοντας θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και τα λοιπά υψηλού επίπεδου. Πρέπει να σας πω ακόμη ότι το Δημοτικό μας Θέατρο ήρθε πρώτο στο διαγωνισμό που έκανε το Υπουργείο Παιδείας για το ΕΣΠΑ, παίρνοντας το άριστα το 100 στο 100, και αυτό σημαίνει άλλες 800.000, άλλες 800.000, και σημαίνει ότι εμείς δεν μένουμε σταυρωμένα τα χέρια. Κράτησα πιο χαμηλούς τους τόνους σε αυτό το Συμβούλιο. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, από συνήθεις μάλιστα, να μην το πω φυσιολογικές, δεν θα είχαμε προλάβει ακόμη να το παραδώσει η εργολήπτρια εταιρεία στις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Όχι μόνο να το, και όχι να το παραλάβουμε εμείς διοικητικά από τις τεχνικές υπηρεσίες και να μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ο κόσμος θα κρίνει και το μέλλον θα κρίνει. Είναι ένα πολύ μεγάλο άλμα που σηματοδοτεί τις υποχρεώσεις μας στους υπόλοιπους τομείς. Όπως εκφράστηκαν τα συγχαρητήρια στην κυρία Σαρή και στις εργαζόμενες τους βρέφων υπηαγού σταθμούς που σε αυτή την συγκυρία, την τόσο κρίσιμη οικονομικά, δεν υπάρχει ούτε ένα παιδάκι που να ήθελε να μπει σε βρέφων υπηαγού σταθμό και να μην μπήκε. Τι να πω για άλλη μια φορά για τον βρέφων υπηαγού σταθμό του ΙΣΑΠ, που παρέμενε εκεί μόνο ως χώρος υποδοχής σκουπιδιών, απορριμμάτων, ψοφιμιών κτλ. και συρυγκών, και που τώρα μπορεί να φιλοξενεί 150 παιδιά. Να πω ότι δημοπρατήθηκε σήμερα και υπάρχει και μειοδότης για το νέο μεγάλο, ακόμη μεγαλύτερο βρεφονηπιακό σταθμό του Δηλαβέρη. Δεν θέλω να επεκταθώ. Το θέατρο από μόνο του είναι η ψυχή μας, είναι η πολιτιστική μας ταυτότητα που την είχαμε χάσει. Είναι η πολιτιστική μας αυτοεκτίμηση και αυτογνωσία. Από το καλό δεν υπάρχει το καλύτερο, ασφαλώς υπάρχει. Και θα έχουν όλη την άνεση αυτοί οι μεγάλης αξίας άνθρωποι του πολιτισμού που συμμετέχουν να το βρουν. Και η παρουσία του κυρίου Σιγάλα στον ΟΠΑΝ εγγυάται την απόλυτη διαφάνεια διαχείρισης των χρημάτων μαζί με τα μέλη της εφορίας. Ασφαλέστατα το μουσικό σχολείο θα έχει το χώρο του, την αγάπη μας, την αγκαλιά μας, και είναι και δέσμευση, γιατί εγώ στον αγιασμό των σχολείων εκεί επέλεξα να πάω και έχω αναλάβει τις δεσμεύσεις μου. Να πω και κάτι, γιατί περιθωριακή γραφίδα το αναφέρει κάθε τόσο, θεώρησα ότι είναι ανάξιο να απαντηθεί. Κλοπή στην πολεοδομία. Γνωρίζουν οι πάντες ότι πρόκειται για μία κλοπή την οποία κατά πάσα πιθανότητα έκαναν παιδιά ή ηλικιωμένοι εξαρτημένοι από ουσίες. Αυτό που έκλεψαν ήταν μόνο τα κομπιούτερς και 2 μπουκάλια ουίσκι από το κηλικείο, το οποίο και το κατανάλωσαν. Τίποτα δεν έχει κλαπεί που να μας είναι χρήσιμο, δηλαδή ο σκληρός δίσκος είναι στα χέρια μας. Και αυτό που είχε ζητήσει η ΣΔΟΕ να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο και κατ' επέκταση τον πειραϊκό λαό, είχαμε στείλει εμείς τα στοιχεία που ζητούσε ο ΣΔΟΕ πρώτης κλοπής. Όχι μόνο δεν εκλάπησαν δηλαδή, αλλά τα είχαμε στείλει και στη ΣΔΟΕ εκεί που οφείλαμε, εκεί που έπρεπε, πρώτης κλοπής. Τώρα, να πω για άλλη μια φορά με την καθαριότητα. Ορίστε.
Α, τζάμπα μάγκες. Με την καθαριότητα. Είναι μια μάχη καθημερινή. Ο Πειραιάς καθάρισε είναι το σλόγγαν που λένε οι απλοί πολίτες του Πειραιά. Εγώ συμπληρώνω. Κάθε μέρα θα είναι καθαρότερος από την προηγούμενη μέρα. Και η πρόσκληση που έκανα στον κύριο Αθανασιάδη ισχύει για οποιονδήποτε. Να πάμε οπουδήποτε. Λοιπόν, τώρα για τα δικαστήρια. Για άλλη μια φορά, να πω αυτά που έχουμε πει χίλιες φορές. Ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Πρόεδρος του Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου σήκωσαν το θέμα. Ήρθαν οι δικηγόροι που έχουν βαρύτερη γνώμη από το μέσο όρο των πολιτών, των λοιπών πολιτών, και έδωσαν το ισχυρό επιχείρημα σε μένα ως δημάρχο αυτής της πόλεως, που από την πρώτη στιγμή, χωρίς κραυγές, χωρίς παλινοδίες, χωρίς πομπόδεις λόγους, χωρίς ιστορίες, χωρίς φακέλους, είχα εκφράσει τη διαφορετική μου, την απόλυτη διαφωνία μου σε όλα τα επίπεδα. Και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να πείσω τον Πρωθυπουργό όπως επίστη, εάν δεν είχα αυτή την μοναδική Γενική Συνέλευση, που είναι η μόνη μέχρι τώρα που έχω ακούσει με δημοκρατικές διαδικασίες αυτής της εκπληκτικής πλειοψηφίας, να πω για άλλη μια φορά ότι το θέμα είχε ξεκινήσει εκ των κάτω προς τα άνω, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου, υποστηρίζοντας ότι εκφράζει τους δικηγόρους και την κοινωνία, είχε πείσει, ο κ. Καρδαράς είπε παραπλανήσει, φυσική και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και όλοι μαζί τον Πρωθυπουργό. Το θέμα τελείωσε. Όσοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι έχει τελειώσει και πάνε εκεί, ψεύδονται, το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Τέλειωσε. Τα δικαστήρια μένουν στο κέντρο της πόλης και κοντά στο λιμάνι. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι ο Δήμος, αυτό που είπε από την πρώτη στιγμή, δεσμεύεται και τώρα και πάντα, και τη δέσμευσή μας τη γνωρίζει ο Πρωθυπουργός. Δεν χρειαζόμαστε υποδείξεις, γιατί εμείς με πάθος το υποστηρίζουμε. Προσφέρουμε το σύνολο της περιουσίας μας σε κτηριακή υποδομή και σε οικόπεδα για να επιλέξουν οι έχοντες την ευθύνη ποιο προτιμούν και ποιο τους κάνει. Τελεία και παύλα. Και αν υπάρχει κάποιος στο Δημοτικό Συμβούλιο που να διαφωνεί με αυτό, να μας το πει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν θέλω να χρησιμοποιήσω μια κουβέντα που είναι του σειρμού. Είναι και καλή μέρα, γιορτινή μέρα. Πέρασαμε 28 Οκτωβρίου, γιόρτασε ο Πειραιάς, ούτε ένας. Που σημαίνει ότι και κάποιοι που έκαναν αταξίες εντός ή εκτός εισαγωγικών, κάποιοι που έκαναν αταξίες φρονίμευσαν. Πήραν το μήνυμα της κοινωνικής απομόνωσης. Λοιπόν, το τζάμπα μάγκες, θα κάνουμε έναν αγώνα για ένα θέμα που έχει λυθεί. Έχουμε άλλα θέματα που πρέπει να λυθούν. Που πρέπει να λυθούν. Μαζεύουμε την περιουσία του Δήμου Πειραιά κομμάτι-κομμάτι, οικόπεδο-οικόπεδο, που ήταν καταπατημένα. Που τα δίνωναν όλοι οι άλλοι στο δημοτολόγιο εκτός από εμάς. Κερδίζουμε τη μία δίκη μετά την άλλη. Λέμε σήμερα για τη Ράλιο. Όταν εγώ ανέλαβα δήμαρχος, η Ράλιο ανήκει στον Πειραιά, στο Δήμο του Πειραιά. Μου είχε πει μάλιστα ο Μιχάλης ο Μελισσινός, μην κουράζεσαι δήμαρχε. Θα το χάσεις το θέμα δικαστικά. Ένας πολύ σοβαρός δικηγόρος που ήταν και υπεύθυνος της νομικής υπηρεσίας. Το κερδίσαμε γι' αυτό. Και είναι ο μόνος λόγος που μπορεί να παρεκκλίνουμε από την οριστική μας πολιτική απόφαση για κατεδάφιση, εάν στους ειδικούς της δικαιοσύνης, τους δικηγόρους και τα λοιπά, κάνουν για δικαστήρια. Για τίποτα άλλο. Τελεία και παύλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας, ολοκληρώθηκε ο κύκλος τοποθετήσεων επί των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα από τους εκπροσώπους των δημοτικών παρατάξεων και τον κύριο Δήμαρχο. Παρακαλούνται, ποιοι κύριοι συνάδελφοι επιθυμούν να μιλήσουν, ο κύριος Βουράκης, η κυρία Ρούσου, ο κύριος Σιγάλας. Ο κύριος Γρυπαίος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύμφωνα με τον κανονισμό, 3 λεπτά. Κανένας συνάδελφος δεν θα περάσει αυτό το όριο.
Κύριε Βογιοκλάκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν για αυτό το υπέροχο θέατρο και καλά το είχε ονομάσει ο Δήμαρχος ότι θα είναι ο φάρος του πολιτισμού και πράγματι είναι. Κύριε Δήμαρχε, είχα πολλά παράπονα από πυριώτες που δεν βρήκαν εισιτήριο για τις τρεις παραστάσεις που έγιναν μετά τα εγκαίνια για το ίδιο θέμα. Δεν μιλάω για τα δωρεάν εισιτήρια που εξαφανίστηκαν από την αρχή, αλλά για εκείνα που ήταν με πληρωμή. Μήπως είναι δυνατόν οι παραστάσεις αυτές να επαναληφθούν επειδή τις θέλει τόσο πολύ ο κόσμος? Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πράγματι, η επιθυμία του κόσμου να δει την πρεμιέρα, να το πω έτσι, ήταν απόλυτη. Προσωπικά, έτσι να καταθέσω την άποψή μου, ήμουν υπέρ του να μην υπάρχει για κανέναν εισιτήριο. Αλλά δεν θα επεμβαίνω. Το εννοώ. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής και η εφορία θεάτρου έχουν την ευθύνη. Τελεία και παύλα. Επελέγει αυτή η λύση. Να είναι 10 ευρώ συμβολική συμμετοχή, όχι και τόσο συμβολική για πολλούς, αλλά κυρίως να είναι τόσο πολλά τα ελευθέρας που τελικά κάλυψαν όλη την πλατεία και τους εξώστες. Δηλαδή, όσοι είναι κάτω από 18 ετών, όσοι είναι άνεργοι, όσοι είναι αμαία, όσοι είναι από την ηλικία του Καρδαρά και πάνω, ας πούμε. Έτσι, όσοι... Λοιπόν, συγγνώμη Γιάννη, έτσι, θα γελάσουμε λίγο. Και δεν χρειάζεται να τα αποδεικνύει. Έλεγε, είμαι πάνω από 65 ετών. Ήταν δωρεάν. Λοιπόν... Και κάτω από 18. Δεν πλήρωνε, όχι. Παιδιά, άνεργοι, αμαία, κάτω από 18, πάνω από 65 δεν πλήρωνε. Τελεία και παύλα. Τώρα, εγώ θα παρακαλέσω τον κύριο Σιγάλα. Έχω και εγώ μια συνάντηση αύριο με τον κύριο Τσαμαριά, μαζί με τον κύριο Σιγάλα. Να δουν το θέμα των εμβόλυμων παραστάσεων, όπου έχουμε κενά, εάν το ενδιαφέρον του πειραϊκού λαού εξακολουθεί να είναι σφοδρό. Και αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Παράκληση θα κάνω. Θα αφήσουμε τους ανθρώπους του πολιτισμού, τον καλλιτεχνικό διευθυντή και την εφορία θεάτρου να λειτουργήσουν το θέατρό μας. Δεν θα αποφασίζουμε εμείς. Έτσι, λοιπόν, και εγώ πιστεύω ότι θα χρειαστεί να κάνουμε εμβόλυμες. Και γιορταστικές. Κύριε Βουράκη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, για το Δημοτικό Θέατρο να πω και εγώ δύο λόγια. Είπε ο κύριος Δήμαρχος όταν ξεκίνησε την ομιλία ότι κερδίσανε οι αισιόδοξοι, ενώ οι απεσιόδοξοι χάσανε. Δεν νομίζω ότι εδώ μέσα τουλάχιστον υπήρχε κάποιος ο οποίος έλεγε ότι δεν θα ανοίξει το Δημοτικό Θέατρο. Αυτό που λέγανε οι περισσότεροι, από ό,τι θυμάμαι και εγώ προσωπικά, είναι ότι το καθυστερεί ο Δήμαρχος προς όφελος δικό του για τις εκλογές, τις δημοτικές. Άλλωστε, αν. Ήταν εκ νέου τότε υποψήφιος δήμαρχος ο κύριος Φασούλας, θα το είχε εγκαινιάσει εκείνος. Οι διαδικασίες μπορεί να γίνουν γρήγορες, μπορεί να γίνουν και πολύ γοργές σε κάποια θέματα. Και επαληθεύτηκε αυτό. Βέβαια δεν μπορούμε να κρίνουμε... Ναι, να μιλάω, να ακούει και κάποιος. Τώρα μιλάνε όλοι... Α, ωραία. Κύριε Αγγελόπουλε, άμα θέλετε κάτι πείτε από το μικρόφωνο. Τώρα αυτό είναι... Εντάξει, αυτό είναι κουραστικό που κάνετε, αν μη τι άλλο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ. Δεν ακούτε καλά μάλλον. Εντάξει. Τώρα για το ότι η τέχνη δεν αποτιμάται, συμφωνούμε όλοι. Δεν νομίζω ότι κάποιος από εδώ μέσα έχει καλλιτεχνικές γνώσεις για να κρίνει την παράσταση που ανέβηκε στα εγκαίνια. Σίγουρα ήταν κάτι εντυπωσιακό. Ωραία, περάσαμε για μία ώρα. Τα υπόλοιπα, το τι στήθηκε, πώς στήθηκε στο οργανωτικό κομμάτι, εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν και κάποια ψηλολάθη, υπάρχουν κάποια καλά, τα καταφέρανε καλά όσοι ασχοληθήκανε. Από τη στιγμή που πρέπει να λάβουμε και υπόψη μας τα λόγια του καλλιτεχνικού διευθυντή στην συνέντευξη τύπου, που είχε πει ότι ευτυχώς που καθυστερήσαμε και είμαστε σχεδόν έτοιμοι, οπότε βάσει αυτού πήγε πάρα πολύ καλά. Σε αυτό που θα ήθελα εγώ να μείνω είναι το τι γίνεται την επόμενη μέρα, γιατί πάρα πολύ απλά
τα νούμερα δεν βγαίνουν. Οι παραστάσεις με τα εισιτήρια και τον κόσμο που χωράει το θέατρο, ακόμα και αν γεμίσει σε κάθε παράσταση, τα νούμερα απλά δεν βγαίνουν. Και όπως είχε πει και ο Δήμαρχος εδώ μέσα σε ερώτηση που έχουμε κάνει, όπως είχε πει και η συνέντευξη τύπου, όταν το ρωτήσαμε πώς εξασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα του θεάτρου μετά από ένα χρόνο, είχατε απαντήσει, κύριε Δήμαρχε, ότι σε ένα χρόνο δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την βιωσιμότητα της Ελλάδας, πώς θα το εξασφαλίσουμε το Δημοτικό Θέατρο. Μακάρι, μακάρι το Δημοτικό Θέατρο να μην ήταν μόνο τα εγγένειά του. Μακάρι. Για τα δικαστήρια που αναφερθήκαν και οι συνάδελφοι, είμαστε τυχεροί που έρχονται εκλογές με στην ατυχία μας. Γιατί ξαφνικά ο ευρύτερος Πειραιάς και ότι δεν πειράζει και ότι αν δεν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση θα στηρίξω το να πάει, να πάνε τα δικαστήρια στον ευρύτερο Πειραιά. Και όχι μόνο, δεν το έχει πει μόνο ο κύριος Δήμαρχος, το είχαν πει και άλλοι βουλευτές του Πειραιά. Ξαφνικά προχτές έγινε ότι ο Πειραιάς είναι μόνο το κέντρο και τα δικαστήρια οφείλουμε να μείνουν στο κέντρο του Πειραιά. Αυτό που θα ήθελα να πω, κύριε Δημαρχέ, είναι ότι όπως είχατε πει και για τη Δημοτική Αστυνομία, ότι όχι μόνο δεν θα φύγουν, αλλά θα πάρω και άλλους, και ότι ο λόγος είναι πολύ πιο δυνατός από τα γραπτά. Είδαμε το αποτέλεσμα, φύγαν όλοι οι δημοτικοί αστυνομικοί. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό που λέτε ότι διατίθεται όλη η περιουσία, κινητή και οικόπεδα και κτίσματα και κτίρια του Δήμου προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να διαλέξουν ποιο τους κάνει, να το καταθέσετε γραπτός. Γιατί μάλλον τα γραπτά έχουν μεγαλύτερη δύναμη από τα λόγια. Και αυτό έχει ζητήσει και ο Υπουργός. Έχει ζητήσει μια γραπτή αντιπρόταση. Όσο δεν γίνεται αυτό, δεν σταματάει τίποτα. Και γιατί σταμάτησε, όπως είπατε, απορώ πως δεν το είπε ο κ. Καρδαράς. Έχει γίνει μια επιτροπή αγώνα των δικηγόρων, όπου έχουν καταθέσανε στο τμήμα στην ασφάλεια Ρέντι, νομίζω, Νίκιας Ρέντι, ότι δεν υπάρχουν άδειες εργασίας για τις εργασίες που γίνονται στο κτίριο στη Θηβών. Και γι' αυτό το λόγο προχτές σταματήσανε η πολεοδομία του Ρέντι. Σταμάτησε τις εργασίες στο κτίριο στη Θηβών. Και γι' αυτό σταματήσανε. Για κανέναν άλλο λόγο δεν έχει επέμβει κανένας άλλος παρά μόνο γι' αυτό. Δεν έχετε επέμβει δηλαδή εσείς ή κάποιος άλλος από το Δήμο του Πειραιά ή από την Πολεοδομία του Πειραιά. Και για να κλείσω, επειδή τα λέω γρήγορα για να φτάσω το τρίλεπτο, κύριε Πρόεδρε, μιλάω πάρα πολύ γρήγορα σήμερα. Για την καθαρότητα μην κοροϊδευόμαστε, κύριε Δήμαρχε. Ο Πειραιάς είναι πάρα πολύ βρωμικός. Σίγουρα είναι πολύ πιο καθαρός από την εποχή Φασούλα. Και έχετε αυτό το αβαντάζ. Από εκεί που ήταν τα σκουπίδια εδώ πάνω, ξαφνικά. Εντάξει, υποτυπώδες καθαρός. Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Μέχρι πριν λίγους μήνες, το κουμάντο, ας πούμε, στην καθαρότητα το είχε ο κύριος Κατσαφάδος, ο οποίος έχει παραιτηθεί εδώ και 3 μήνες, 4, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ρωτάω εγώ τώρα, ρητορικό το ερώτημα, γιατί ξέρω κάποια πράγματα. Ποιος κάνει κουμάντο τώρα στην καθαρότητα, ποιος συντονίζει? Κάποιος υπάλληλος προφανώς, ο οποίος παίρνει ακόμα και νυχτερινά και δεν πατάει ποτέ το πόδι του? Και για την πρόσκληση που κάνατε στον κύριο Αθανασιάδη, στον Τάκη, σας προσκαλώ εγώ, όποτε θέλετε, εμείς την εβδομάδα, από αύριο μέχρι την Κυριακή, εγώ θα είμαι πάνω από το τηλέφωνό μου, να ξεκινήσουμε μια βόλτα στον Πειραιά με τα πόδια, ξεκινώντας από το Δημαρχείο. Δηλαδή, να κατέβουμε από τον 7ο όροφο μέχρι τη Σόγειο με τα πόδια, να δείτε τη βρώμα που έχει το Δημαρχείο μέσα. Για βρώμα μιλάμε. Για πάρα πολύ βρώμα. Στα σκαλιά, στους ορόφους, παντού. Λυπάσαι που πατάς. Δεν ξέρω αν έχετε ανέβει, αν έχετε κατέβει ποτέ με τα πόδια. Ντρέπεσαι που πατάς. Από τη βρώμα. Ντρέπεσαι που είναι δημαρχείο του Πειραιά αυτό. Από τη βρώμα. Από την είσοδο που είναι χυμένοι καφέδες πάνω από 20 μέρες. Από το προηγούμενο συμβούλιο, θυμάμαι εγώ, ότι έχει χυμένους καφέδες κάτω. Από καθαρσίες ζώων στις γλάστρες στην είσοδο του Δημαρχείου μέχρι τα σκαλιά. Ανέβηκα σήμερα και στεναχωρέθηκα. Και να ξεκινήσουμε μία βόλτα με τα πόδια πάλι, όχι με το αυτοκίνητο, στις γειτονιές μέσα στα στενά του Πειραιά, στα Καμίνια, στα Μανιάτικα, στην Πηγάδα, Χατζικυριάκη, όπου ο Πειραιάς βρωμάει. Και το ότι βάψατε τις αποχετεύσεις και τους κάδους κάτω από τους κάδους, δεν λέει κάτι. Καθαρότητα δεν σημαίνει ότι περνάει το σκουπιδιάρικο μία φορά στις 2 μέρες και μαζεύει τα σκουπίδια. Αυτό δεν είναι καθαρότητα. Καθαρότητα σημαίνει καθαρίζω τα πεζοδρόμια, να πάμε μία βόλτα στις Σωτήρες που είναι και κοντά, να ξεκινήσουμε από εδώ. Που τα παπούτσια όποιου περπατάει κολλάνε κάτω από τη βρώμα, κάτω στα Έβερες, στο τέρμα της Σωτήρος και στην αρχή της Σωτήρος, ότι καθαρίζω τους δρόμους, καθαρίζω τα πεζοδρόμια, καθαρίζω τα πάντα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, τελειώνω. Εγώ πραγματικά σας παρακαλώ να με πάρετε ένα τηλέφωνο, να πάμε μια βόλτα μαζί και εάν δεν είναι όπως θα περιγράφω εγώ, το έχω πει και άλλες φορές, θα βγω εδώ στο βήμα και θα πω ότι, κύριε Δήμαρχε, έχετε δίκιο. Ο Πειραιάς γιορτάζει, ο Πειραιάς πανηγυρίζει, όπως λέτε εσείς. Και το σύνθημα των Πειραιωτών είναι ότι ο Πειραιάς είναι η καθαρύτερη πόλη της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου και ό,τι άλλο θέλετε. Αλλά επειδή ισχύουν αυτά που λέω εγώ και έχω φωτογραφίες που μπορεί να στείλω αύριο το πρωί και να σας πω και τις διευθύνσεις, να πάτε να τα δείτε, να στείλετε εσείς κάποιον.
σας παρακαλώ να πάμε αυτή τη βόλτα και σας ξαναλέω ξεκινώντας από τα σκαλιά του Δημαρχείου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κατσαφάδο, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Θέλω επί τη ευκαιρία του να απαντήσω στον Λάζαρο. Μπορούμε, κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε, να μαζεύουμε τα αυτοκίνητα τροποποιώντας τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας από αύριο και όλα μεθαύριο, αλλά από σήμερα με εντολή δική σας. Αυτό είπα πριν, εδώ δεν είναι. Κύριε Αρούσου, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι. Καλησπέρα από μένα. Θα ξεκινήσω και εγώ με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ήταν πραγματικά ένα μοναδικό γεγονός που δεν αφορούσε μόνο το Δήμο Πειραιά, αλλά όλη την Ελλάδα. Πράγματι, στην εκδήλωση αυτή υπήρχαν κάποιες αδυναμίες, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό ήταν αποκλειστική ευθύνη του κυρίου Σιγάλα, που έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, ήταν έφηδρος, έτρεχε παντού να σώσει καταστάσεις, αλλά μεγάλη ευθύνη φέρει και η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Πειραιά. Θα έπρεπε κανονικά κατά την ημέρα των εγγενιών να υπάρχει και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν, των θεατρικών παραστάσεων, πράγμα το οποίο δεν το είδαμε στα εγγένεια. Βλέπω εδώ επίσης ότι υπάρχει ένας προϋπολογισμός για την επανάληψη εκδήλωσης του κυρίου Φωκά Ευαγγελινού, το οποίο κοστίζει 50.048.593. Από ό,τι θυμάμαι, ο κύριος Μελισανίδης είχε προσφέρει 50.000 ευρώ δωρεά για το Δημοτικό Θέατρο και θα ήθελα να μου πείτε πού απορροφήθηκαν αυτά τα χρήματα. Παρατηρώ επίσης ότι εδώ υπάρχουν έξοδα για υλικά μακιγιάς κομμωτηρίου 800 ευρώ, ενώ στη δεύτερη σελίδα βλέπω ότι έχουν υπολογιστεί 4 άτομα μακιγιάς και 4 άτομα στις κομμώσεις, που θεωρητικά θα είναι χορηγία. Εξ όσων γνωρίζω, Ευγενία Μπαρμπαγιάννη, η οποία έχει κάποιο Ινστιτούτο εδώ στον Πειραιά, είναι και Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Κερατσινίου, είχε κάνει χορηγία σχετικά με το μακιγιάζ και τις κομμώσεις. Επομένως, θέλω να μου πείτε αν αυτά είναι έξτρα, και από ό,τι γνωρίζω, όποιος μακιγιάρει έχει τα υλικά δικά του, και ο κομμωτής και ο μακιγιέρ. Άρα, 800 ευρώ έξτρα υλικά δεν μπορώ να καταλάβω πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Θα επανέλθω στο θέμα των δικαστηρίων Πειραιά. Την ημέρα των εγγενείων, συνεχάρη το Δήμαρχο για τη εγγένεια του Δημοτικού Θεάτρου και του ευχήθηκα σύντομα δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο να εγγενιάσουμε το κουφάρι της Ραλίου ως δικαστικό μέγαρο. Η απάντηση του Δημάρχου ήταν σαφέστατη. Ή δικαστικό μέγαρο θα το κάνω ή πάρκο. Άρα, τα όσα λέει μέχρι σήμερα εδώ, ότι είναι σαφής και ότι προσφέρει τις υπηρεσίες του Δήμου και τα κτίρια του Δήμου για να βρούμε δικαστικό μέγαρο στο κέντρο του Πειραιά, θεωρώ ότι είναι εντελώς υποκριτικό. Την προηγούμενη Πέμπτη, πριν τη συνεδρίαση που είχε ο κύριος Καρδαράς και μαζί με τον κύριο Κορκίδη στο ΕΒΕΠ... Όχι κύριος Καρδαράς, η Επιτροπή Αγώνα. Η Επιτροπή Αγώνα, λοιπόν, των δικηγόρων για τα δικαστήρια του Πειραιά. Εγώ βρισκόμουν, είχα ακροατήριο και βρισκόμουν στα δικαστήρια του Πειραιά, όπου είχα ένα πάρα πολύ έντονο διάλογο με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, ο οποίος δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι εγώ βρισκόμουν στο χώρο, γιατί ήμασταν στην αίθουσα των δικηγόρων, στον τρίτο όροφο. Κάποιοι συνάδελφοι το γνωρίζετε, ότι υπάρχει αίθουσα που πηγαίνουμε εκεί και έχει τα γραφεία και καρέκλες, ακριβώς από πίσω η κομπιούτερ. Εγώ βρισκόμουν λοιπόν στο χώρο που υπήρχαν τα κομπιούτερ και δεν έβλεπε. Τον άκουγα όμως, ο οποίος καθύβριζε σκαιότατα όλους τους συναδέλφους που τον κατηγορούσαν ότι εξυπηρετεί συμφέροντα. Βγήκα λοιπόν έξω και τον έπιασα, τον τζίμπησα κανονικά τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, λέγοντάς του ότι, ναι, μην γελάτε, πραγματικά οι φωνές που πάτησα στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου ακουστήκανε από την αίθουσα των δικηγόρων μέχρι τα ακροατήρια και βγήκαν οι συνάδελφοι έξω. Διότι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου ισχυρίστηκε ότι ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι τώρα. Τόνιζε ότι ούτε ο Φασούλας ούτε ο Αγραπίδης, του είπα, σήμερα έχουμε Δημαρχία Μιχαλολιάκου και τα τρία τελευταία χρόνια δεν απευθύνθηκες ποτέ στο Δήμαρχο Πειραιά για το τι πραγματικά μπορεί να σου προσφέρει. Και η απάντησή του ήταν η εξής, ότι ο Δήμαρχος Πειραιά δεν έστειλε ποτέ εγγράφος απάντηση. Αυτό δηλαδή που έλεγα εγώ όλο αυτόν τον καιρό από το καλοκαίρι, ότι πρέπει να στείλουμε έγγραφη απάντηση και να παριθμούμε τα κτίρια τα οποία προσφέρει ο Δήμος στο Υπουργείο για τη Στέγαση των Δικαστηρίων. Βέβαια, δεν θυμόταν ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου ότι είχα πάει και σε συνεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου, το οποίο του είπε δείκνια ότι έπρεπε να στείλει ο ίδιος έγγραφο προς τον Δήμαρχο, με τον οποίο να του ζητάει
να κατονομάσει και να απαριθμίσει τα κτίρια. Δηλαδή, ζητούσα και από τον Δήμαρχο να το κάνει αυτό και να στείλει έγγραφο, αλλά και από τον Πρόεδρο του Δικαιωρικού Συλλόγου, απευθυνόμενοι στον Δήμαρχο να μας απαριθμίσει ποια ήταν τα κτίρια που προσφέρει. Ή λοιπόν η στάση του εντελώς υποκριτική ότι τα προσφέρει, αν αυτό δεν τον κάνει και δεν δεσμευτεί εγγράφος. Και φυσικά, όσο δεν υπάρχει επίσημη απάντηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τα δικαστήρια του Πειραιά ότι αναστέλλονται οι εργασίες, οι εργασίες έχουν ανασταλεί διότι δεν είχε βγει άδεια για τις οικοδομικές εργασίες και για τις παρεμβάσεις που γινόταν στο κτίριο, υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς των δικαστηρίων και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μέχρι να βγει η επίσημη απάντηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τα δικαστήρια κινδυνεύουν να μεταφερθούν στο κτίριο της Θηβών. Και όσα έχουν ακουστεί, και αυτό είναι το παράλογο, ότι ναι, να πάει το πτεσματοδικείο, να πάει το ειρηνοδικείο, να πάει το διοικητικό πρωτοδικείο. Και εντάξει, τι σημαίνει γι' αυτό, 200.000 ευρώ, και μετά θα τα φέρουμε. Δεν περισσεύουν 200.000 ευρώ. Δώστε απάντηση, γραπτή τώρα, κύριε Δήμαρχε, αν θέλετε πραγματικά να μας πείσετε ότι εσείς ενδιαφέρεστε για την παραμονή των δικαστηρίων στον Πειραιά. Αλλά δυστυχώς δεν με έχετε πείσει ούτε εμένα ούτε τους υπόλοιπους Πειραιώτες και εσείς μαζί με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου παίζετε την κολοκυθιά. Γιατί να στείλω εγώ έγγραφο, γιατί να στείλω άλλο έγγραφο. Παρακαλώ, τελειώνετε. Έχετε υπερβεί τον χρόνο. Δεν έχετε χρόνο, έχετε υπερβεί τον χρόνο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ολοκλήρωσα. Απάντηση λοιπόν τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Σιγάλα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Παρακαλώ να απαντήσει όλα που αφορούν το θέατρο και ό,τι άλλο νομίζει. Ίσως να χρειαστώ ένα λεπτό παραπάνω. Θα μου επιτρέψετε, μιας και έχω το λόγο και δημόσια, να αναφερθώ σε κάποιους ανθρώπους για τα εγγένεια. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Φωκά, Ευαγγελινό, που με το ήθος και το ταλέντο του έκανε αυτή την προσέγγιση, την καλλιτεχνική προσέγγιση, και νομίζω ότι η επιλογή και του καλλιτεχνικού διευθυντή για αυτήν την παραγωγή, του κύριου Τζαμαριά, αλλά και δική μας δήμαρχη, γιατί και εμείς ασχοληθήκαμε με το θέμα της επιλογής, μας άφησε όλους ικανοποιημένους και μάλλον παραπάνω από ικανοποιημένους, όχι μόνο για το εσωτερικό αλλά και για το εξωτερικό θέαμα για το οποίο για πρώτη φορά προβλήθηκε στην Ελλάδα κάτι τέτοιο, με το video wall που, με το video art που αναρτήθηκε στην πρόσωψη του Δημοτικού Θεάτρου και για το οποίο θα το θυμούμαστε για πάρα πολύ καιρό και δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει και στη συνέχεια και είχαμε την τύχη να το είχαμε σε κτίριο της πόλης μας. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης στον κύριο Λαμπρόπουλο, τον παραγωγό του κύριου Φωκά Ευαγγελινού, ο οποίος πέρα από τη σύμβαση που έχει υπογράψει μαζί μας και τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει, έχει βοηθήσει πολύ περισσότερο σε πολλά άλλα θέματα, χωρίς βέβαια καμία αμοιβή. Θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Τζαμαριά, γιατί πραγματικά έτρεχε κάτι παραπάνω από καλλιτεχνικός διευθυντής, όπως και στη συνεργάτη δάτου την κυρία Παπαχριστοπούλου, που έκανε μια εξαιρετική δουλειά σε σχέση με την προβολή. Ήταν εκείνη η υπεύθυνη που, για το βιντεάκι που βλέπουμε στην τηλεόραση και στη δημόσια αλλά και σε ιδιωτικό κανάλι και για το οποίο ήταν κάτι το οποίο πραγματικά προσέλκυσε ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου πριν τα εγγένεια. Θα ήθελα να αναφερθώ στους εργαζομένους του ΟΠΑΝ, οι οποίοι δήλωσαν εθελοντές στην όλη προσπάθεια, πέρα από τα καθημερινά που έχουν να αντιμετωπίσουν, αλλά και στους εθελοντές που κάλυψαν το κομμάτι της ταξιθεσίας. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, τους το είπα και ιδιωτικά, σε μια συνάντηση που είχαμε, και χωρίς αυτούς, γιατί στο σύνολό τους ήταν 23 άτομα, χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι. Σε αυτό λοιπόν θα ήθελα και ένα τελευταίο, αλλά θα ήθελα να το κλείσω με το τελευταίο και μην μου παρεξηγείτε. Επειδή χρόνια αθλητής, έχω παίξει αρκετούς, είχα την τύχη να παίξω αρκετούς τελικούς, αλλά ο αθλητής έχει μια εύκολη δουλειά να κάνει. Ανάλογα με το ταλέντο του, αν κάνει τη σωστή προετοιμασία, ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει και το αντιμετωπίζει. Δυστυχώς, μόνο το ταλέντο και η διάθεσή μας, και είμαι πολύ περήφανος που δεν ήμουν πρόεδρος του ΟΠΑΝ την ημέρα εκείνη των εγγενείων, αλλά ταξιθέτης όπως και 23 ταξιθέτες, ταξιθέτριες, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το άγνωστο που προέκυψε και για το οποίο εγώ προσωπικά αναλαμβάνω την ευθύνη, ανεξαρτήτως ποιανού ευθύνη είναι. Γιατί εγώ είμαι ο πρόεδρος του οργανισμού. Αφού συνεχίσω για όλες τις υπόλοιπες απαντήσεις στα ερωτήματα, θα ήθελα να δώσω μια ευκαιρία ακόμα στον κύριο Αθανασιάδη να ανακαλέσει αυτό που είπε προσωπικού για μένα, γιατί απλά δεν έχει καμία απόδειξη ότι φέρθηκα άσχημα, ενώ όπως και ο κύριος Καλογερόγιαννης και κάποιοι άλλοι τους ζήτησαν απλώς να περιμένουν, γιατί απλά δημιουργήθηκε ένα χάος κάποια στιγμή και νομίζω στο τέλος όλοι κάθισαν. Όπως η πρεσβεία της Ουκρανίας. Οι κυρίες είχαν περισσότερη υπομονή από τον κύριο Αθανασιάδη και με περίμεναν στο φουαγέ που ήταν το video wall, τελικά κάθισαν.
Και τελικά όταν άνοιξε η αυλαία, όλοι κάθισαν. Δεν εκφράστηκα ποτέ και υπάρχουν μάρτυρες άσχημα σε κανέναν, παρόλες τις απαιτήσεις που είχε ο καθένας από εκεί, γνωστός ή άγνωστος, γιατί απλά έξερα εκείνη τη στιγμή ότι είχαν δίκιο. Και έπρεπε απλά να κάνουμε τη δουλειά μας. Και είμαι υπερήφανος που στο τέλος την κάναμε τη δουλειά μας, άσχετα αν υπάρχουν παράπονα για τα οποία αναλαμβάνω και την ευθύνη. Λοιπόν, για το μουσικό σχολείο που είναι πολύ σημαντικό. Πριν από την παράσταση που δώσαμε με την Καμεράτα, ήμουν την προηγούμενη, πριν τρεις μέρες από την παράσταση, ήμουν στο σχολείο, στο μουσικό σχολείο. Τους κάλεσα όλους, πρώτα-πρώτα τους ενημέρωσα για την παράσταση. Τους κάλεσα όλους να έρθουν, να βρεθούν. Ήταν δωρεάν η παράσταση, έπρεπε να πληρωθεί, αλλά ήταν δωρεάν. Θεωρούσα ότι ήταν κάτι σημαντικό για τα παιδιά και για τους καθηγητές. Σχεδόν μηδενική συμμετοχή. Για κάτι τόσο σημαντικό, με δύο τρομερά αξιόλογους μουσικούς παγκοσμίου βεληνικούς, που οι άνθρωποι μάλιστα έπαιξαν από μόνοι τους γιατί γινόντουσαν εργασίες. Εντυπωσιάστηκαν τόσο πολύ από το Δημοτικό Θέατρο, που όταν τους πήγαν να τους κάνουν μια ξενάγηση, που λένε ότι θέλουμε να έρθουμε να παίξουμε στον Πειραιά σε αυτόν τον χώρο. Είναι ανοιχτή η πρόσκληση, όχι απλώς να προσεγγίζουμε εμείς, αλλά να μας προσεγγίζουν και εκείνοι. Εγώ δεν έχω δει καμία προσέγγιση, κυρία Σταθάκη. Και πραγματικά σας το λέω, δυστυχώς, ακούστε με, και πραγματικά σας το λέω, δυστυχώς, παραδείγματος χάρη για την παράσταση που ακολούθησε, το τετραήμερο. Ελπίζω τα 3/4 που ήταν τα δωρεάν εισιτήρια και το 1/4 που ήταν τα 10 ευρώ, γιατί στην ουσία καλύψαμε όλες τις γκάμες, την γκάμα των ανθρώπων που θέλαμε πραγματικά να επισκεφτούν και ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, μακάρι να ήταν και νέοι. Δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν νέοι. Και πόσο ενδιαφέρθηκαν. Παρ' όλα αυτά, είμαστε ανοιχτοί, είμαστε ακριβώς και συμφωνώ μαζί σας. Είμαστε λοιπόν ανοιχτοί, το μουσικό σχολείο και ο διευθυντής του το γνωρίζει, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να αναδείξουμε αν θέλετε τη δουλειά που κάνουν. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο μονοπλευρό, είναι και από την άλλη πλευρά, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι για το μουσικό σχολείο, για το οποίο πραγματικά νομίζω όλοι είμαστε ευαίσθητοι σε αυτό το πράγμα και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Κύριε Σιγάλα, λένε ότι τους είχατε πει ότι θα παίξουν ένα τραγούδι και στο τέλος. Όχι, δεν είχε υποθεί τίποτα, δεν ξέρω από ποιον είχε υποθεί. Δεν ξέρω τι γράφει το δημοσίευμα. Τα εγγένεια ήταν αποκλειστικά ευθύνη του κυρίου Φωκά Ευαγγελινού. Ήταν σκηνοθετημένα έτσι ώστε από την φιλαρμονική μας, τη φιλαρμονική του ναυτικού, την χοροδία της κυρίας του Οδείου Τρεψιθέας, των ηθοποιών και όλα ήταν συνδεταγμένα σε μια σειρά από την σκηνοθετική, κάτω από την σκηνοθετική ματιά του κυρίου Φωκά Ευαγγελινού. Δεν γνωρίζω ποιος έχει πει κάτι τέτοιο. Δεν το γνωρίζω πραγματικά. Δεν το γνωρίζω. Για το κόστος του Δημοτικού Θεάτρου. Θεωρώ ότι το μεγάλο στοίχημα για μας είναι τα πάγια. Να μπορέσουμε να... έτσι από αυτά που έχω μάθει τους τελευταίους μήνες, έτσι. Να μπορέσουμε πραγματικά να καλύψουμε τα πάγια για να υπάρχει ένας ασφαλής, καθαρός, λειτουργικός χώρος βάσει της νέας τεχνολογίας που έχει πια το Δημοτικό Θέατρο και με ό,τι ανάγκες προκύψουν σε σχέση με τα πάρα πολλά χρόνια του κτηρίου και της αρχιτεκτονικής του αξίας. Και να επενδύσουμε. Είναι, πάγια, είναι σε μια άλλη μέρα να τα φέρουμε, κύριε Καρδαρά. Κύριε Καρδαρά, νομίζω ότι δεν είναι τώρα να απαντάμε σε όλα. Θα τα φέρουμε έτσι κι αλλιώς θα ψηφίσουμε και προϋπολογισμό, κύριε Καρδαρά. Τα πάγια, λοιπόν, ρώτησε. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που θα πρέπει να μας κινήσει το ενδιαφέρον είναι να επενδύσουμε στην τέχνη. Και πιστεύω ότι όλοι μας συμφωνούμε, ότι, γιατί όλοι το έχετε πει, ότι η τέχνη, βέβαια σε επίπεδα λογικά, δεν μετριέται σε κόστος. Οι ίδιοι οι νόμοι έχουν προβλέψει γι' αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι αν ψάξουμε και λίγο άλλους φορείς του Δήμου ή τομείς ή δεν ξέρω εγώ τι, πέστε, λειτουργίες, ας κάνουμε έναν απολογισμό αν αυτά που ξοδεύουμε επιστρέφονται ή αν θα έπρεπε να επιστρέφονται. Ας καθίσουμε λιγάκι να το ψάξουμε και να μην παίρνουμε το Δημοτικό Θέατρο αυτή τη στιγμή. Το οποίο τουλάχιστον έχει εξασφαλίσει και για το 2014 να λειτουργήσει. Αλλά τώρα ξεκινήσαμε. Να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι υπεύθυνος καλλιτεχνικός διευθυντής είναι ο κ. Τζαμαριάς και είναι υπεύθυνος για τα καλλιτεχνικά θέματα και για τα οποία ούτε και εμείς στον ΟΠΑΝ σαν Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά φαντάζομαι ότι και σαν Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε άποψη, γιατί
πρώτα απ' όλα είναι υποκειμενικό. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του άποψη, αν αρέσει ή δεν αρέσει κάτι. Έτσι είναι, σαν ένα πίνακα, σαν οτιδήποτε, σαν ένα σπίτι, σαν οτιδήποτε. Άρα εκείνος αναλαμβάνει την ευθύνη. Η Ιλιάδα δεν έχει κάνει πολλές παραστάσεις. Και ήταν σίγουρα ο λόγος να της δοθεί ένας χώρος μοναδικός για την αξία του ίδιου του έργου του κ. Ζακυνθινού. Και θεωρώ ότι το έργο αυτό, παρόλο που έχει, είναι δύσκολο, είναι 3,5 ώρες παράσταση, έτσι. Είναι πολύ μεγάλη παραγωγή. Θα το αγκαλιάσει ο κόσμος και πρέπει να το αγκαλιάσει ο κόσμος, και ειδικά οι νέοι. Θα μάθουμε ιστορία πραγματικά μέσα από εκεί. 3,5 το κάναμε. Για τον κύριο, θυμίστε μου αν θέλετε το όνομά του, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου μέσα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δυστυχώς ήταν μέσα στους ανθρώπους και ντράπηκα πραγματικά που δεν με περίμεναν. Γιατί οι κυρίες που θέλανε να κάνουν φασαρία από το Υπουργείο Πολιτισμού και μόνο αυτό ήθελαν, τελικά κάθισαν. Και δεν πρόλαβα μέσα σε αυτήν τη σαστιμάρα, και γι' αυτό αναλαμβάνω προσωπικά την ευθύνη, γιατί έβαλα πολλούς ανθρώπους εγώ προσωπικά να καθίσουν, ενώ δεν είχαν θέση. Δυστυχώς αυτόν τον άνθρωπο δεν τον πρόλαβα στο λεπτό και τον απογοητεύσαμε. Τον απογοήτευσα, αν θέλετε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να δώσω ευθύνη, ξέρετε, γιατί αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Νομίζω ότι χρειάζεται να τρώμε το χρόνο του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Σταθάκη, μην διακόπτετε. Το τετραήμερο, η συνέχεια για την κυρία Ρούσου. Αυτός ο προϋπολογισμός που έχω μοιράσει σε όλους είναι ο προϋπολογισμός του τετραήμερου που έχει γίνει. Δεν θα απαντήσω τώρα για το θέμα της κομμωτικής κτλ. Είναι για 4 ημέρες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μακάρι πραγματικά, αυτό το γνωρίζω και εγώ. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και αυτό βγήκε από τα εισιτήρια. Δεν μπορούσε να φιλοξενήσει παραπάνω από 550 άτομα το Δημοτικό Θέατρο. Για να υπάρχει μια ασφάλεια και κυρίως να καθίσουν όλοι. Να παρακολουθήσουν μια παράσταση σωστά. Και όχι απλά να είναι κάποιος σε μια γωνία και να μην μπορεί να δει ή δεν ξέρω εγώ τι, κάτι άλλο. Άρα λοιπόν πέρασαν από το Δημοτικό Θέατρο γύρω στα 2.300 άτομα το τετραήμερο. Το κόστος είναι αυτό το οποίο είχε προβλεφθεί έτσι και αλλιώς. Αν θυμάστε, σας είχα κάνει μια αναφορά για μια συναυλία, όπως ήταν το πρόγραμμα στην αρχή, εξωτερικά του θεάτρου, με φόντο το θέατρο, για όλο τον κόσμο του Πειραιά. Να είναι η σύνδεση, αν θέλετε, του κόσμου με το θέατρο. Νομίζω ότι έγινε κάτι ακόμα καλύτερο. Βάλαμε τον κόσμο μέσα. Δυστυχώς όμως υπάρχει ένα κόστος για το οποίο θα πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε με τον Δήμαρχο και την εφορία και τον καλλιτεχνικό διευθυντή, να δούμε τα οικονομικά μας και να δούμε πού θα μπορούσαμε να το εντάξουμε. Γιατί πραγματικά το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο και αυτό είναι ευχάριστο για αυτήν την παράσταση. Οι χορηγίες υπήρχαν. Το καλό είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από χορηγούς, οι οποίοι όμως, ξέρετε, θέλουν και το ανταποδοτικό. Δεν υπάρχει χορηγία χωρίς ανταποδοτικό. Ήταν όμως λοιπόν μια απόφαση, νομίζω σωστή, πέρα από τον Όλπ και τον κύριο Μελισανίδη, που πρόσφεραν τα 150.000 ευρώ, 100 Όλπ και 50.000 ο κύριος Μελισανίδης, και δεν ζήτησαν τίποτα σαν προβολή, πέρα από την αναφορά του Δημάρχου στην συνέντευξη τύπου, όλες οι άλλες οι εταιρείες που μας έχουν εκείνες προσεγγίσει, και αυτό είναι το ευχάριστο, είναι αρκετές, σίγουρα χρειάζονται ανταποδοτικό. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι αυτή η εβδομάδα θα πρέπει να ήταν ουδέτερη. Να είναι ο Δήμος Πειραιά, να είναι το Υπουργείο, να είναι το κράτος, να είναι ο κόσμος του Πειραιά. Να μην υπάρχει μια ταμπέλα. Το οποίο όμως αναγκαστικά και μάλλον πρέπει, όχι μάλλον, πρέπει να το συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο για να μπορέσουμε, όπως κάθε μεγάλος χώρος, κάθε μεγάλη παράσταση, κάθε μεγάλο θέατρο. Γι' αυτό ίσως να πρέπει όλοι μας να το προβάλλουμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε βοήθεια για ό,τι προκύψει μέσα από τις παραστάσεις του Δημοτικού Θεάτρου, μέσα από χορηγίες. Αυτό θα ήταν καλός στόχος για όλους μας. Ναι. Λοιπόν, τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, και το θέλω να το κάνω πάρα πολύ ειλικρινά και πολύ αυθόρμητα. Γιατί, κάτσε, περίμενε, συγγνώμη, γιατί. Γιατί με έκανε να ζήσω ίσως τη μεγαλύτερη εμπειρία της ζωής μου. Και το λέω ειλικρινά αυτό, και όχι για να του ευλογήσω τα γένια. 2 μήνες... Είμαι ευλογημένος που έζησα αυτό το πράγμα με κάθε κόστος, που συμμετείχα, αν θέλετε, στην έναρξη του Δημοτικού Θεάτρου, θα το θυμάμαι για όλη μου τη ζωή, που πέρασα αυτή την ημέρα των εγγενείων, πραγματικά, και που έζησα όλη αυτή τη διαδικασία. Το χρωστάω στον Δήμαρχο, το λέω με όλη μου την καρδιά, και το λέω μέσα από την ψυχή μου πλευράς, ότι πραγματικά ήταν τεράστια η εμπειρία. Και εύχομαι επίσης κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό, στον επόμενο πρόεδρο του ΟΠΑΝ να ψάξει να βρει, πριν της δικής μας προεδρίας, πώς λειτουργούσε ο οργανισμός,
τι θα αναλάβει εκείνος για να καταλάβετε τη διαφορά μιας δουλειάς η οποία έχει επιμονή, υπομονή, σύστημα, ακολουθεί τους νόμους 100% και ο κύριος Θεοδόρου, ο οποίος είναι κάτι παραπάνω απλό, από απλό συνεργάτης πια, το γνωρίζει και πραγματικά εύχομαι στον επόμενο πρόεδρο του ΟΠΑΝ να το αναγνωρίσει αυτό ή και τα όποια λάθη για το τι θα αναλάβει. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Μισό λεπτό, παιδιά. Μισό λεπτό, γιατί ο Δήμος λειτουργεί έτσι. Πρέπει να πάω, έχω συναντήσεις. Αισθάνομαι την ανάγκη για άλλη μια φορά. Είμαι ευτυχής που έχω πολύ καλούς συνεργάτες. Είμαι ευτυχής που έχω συνεργάτη τον Γιώργο του Σιγάλα. Αυτές οι στιγμές που ζήσαμε όλοι και εκείνη την μέρα ξεπεράσαμε όλοι και έναν ιδιότυπο μικροψυχισμό που υπάρχει λόγω της αντιπολιτευτικής προδιάθεσης που μπορεί να έχουμε και ήμασταν όλοι ευτυχείς. Σε όποια παράταξη και να ανήκαμε. Όλοι είχαμε άγχος. Εγώ έκανα ταξιθεσία από τις 7 μέχρι τις 8 και 4. Και ήταν πολύ φυσικό να την κάνω γιατί ήμουν ο πιο γνωστός. Ενώ οι προσκεκλημένοι δεν ήσαν όλοι γνωστοί. Να ήμασταν με μία ρύθμιση μιας μοναδικής, ας πούμε, οργάνωσης ηλεκτρονικής, αλλά άνθαστη, ούτε να μην πω τι. Λοιπόν, ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα για τον Πειραιά και για τον ελληνικό πολιτισμό. Ας μείνουμε σε αυτό. Ακόμη και οι παρατάξεις αντιπολίτευσης, διατηρώντας και τα ίχνη του αντιπολιτευτικού τους λόγου, το ανεγνώρισαν αυτό τώρα. Μάλιστα, επειδή εγώ ήθελα να αναδείξω το ρόλο του Γιώργου του Σιγάλα, τον είχα παρακαλέσει, αντί να με φωνάξουν από τα παρασκήνια ένας άγνωστος ιστινικών άνθρωπος, να ανέβει ο Γιώργος Σιγάλας να με καλέσει, ώστε να θυμηθώ να τον ευχαριστήσω. Δεν έγινε. Και πολλά άλλα δεν έγινε. Οι άνθρωποι του Υπουργείου Πολιτισμού, νόμιζα όλοι, αυτό το περιστατικό του ενός δεν το εγνώριζα, ήταν και με ευχαρίστησαν, γιατί και μπήκαν και κάθισαν και το απόλαυσαν. Ο Λεωνίδας ο Γρηγοράκος, αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, τον είχαν βάλει στο τελευταίο πάτωμα του εξώστη, ενώ ο Θανάσης ο Δαβάκης υφυπουργός καθόταν στη δεύτερη θέση. Τον πήρα τηλέφωνο, δεν είχε παραξηγηθεί καθόλου, γιατί είναι έμπειρος. Ήταν μεγάλη μέρα. Με πολύ λιγότερα οργανωτικά λάθη από όσο φοβόμουν ότι θα έχουμε. Ζήσαμε μοναδικές στιγμές, πετύχαμε αυτό το θαύμα λόγω της επιμονής, υπομονής όπως είπε ο Γιώργος, και του πάθους. Του πάθους να δώσουμε στον πειραϊκό λαό αυτό που δεκαετίες του χρωστούσαμε. Του πάθους. Και ασφαλέστατα ο συμβολισμός να πάρεις από το αποθεματικό του κρατικού προϋπολογισμού 1 εκατομμύριο είναι τεράστιος και το αναγνωρίζω στον Πρωθυπουργό. Όποιος και να ήταν. Το είπα και μέσα, όποιος και να ήταν. Διότι ο πολιτισμός δεν είναι σπατάλη, δεν είναι πολυτέλεια, είναι καθήκον προς την ιστορία μας και επένδυση προς το μέλλον μας. Τα όπλα της Ελλάδος ο πολιτισμός είναι, δεν είναι τα τάγκς. Εκφράζω και τώρα την αισιοδοξία ότι το θέατρο το δημοτικό θα λάμπει για τις προσεχείς δεκαετίες και μαζί του θα σηκώνει τον Πειραιά και ο Πειραιάς στην Ελλάδα. Να μην επανέλθω. Για άλλη μια φορά για τα δικαστήρια. Τώρα, θέλω να είμαι ήπιος. Η ιδεολογία του Τζάμπα Μάγκα έχει ξεφτύσει. Έχει τελειώσει. Δεν πουλάει πια. Τι να πούμε τώρα σοβαρά και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει και νομική επιστήμη ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι δημόσια συνεδρίας και ο λόγος του Δημάρχου στο όνομα της πλειοψηφίας δεν τον δεσμεύει. Τα πρακτικά και τα και εγγράφος είναι στο Μαξίμου που δίνει και τη λύση. Και να σας πω και κάτι για πρώτη φορά. Προσεχώς θα εκδοθεί και ανακοίνωση από το Μαξίμου. Το θέμα έχει πάει στο Μαξίμου. Αλλά αν δεν υπήρχαν οι δικηγόροι, αν δεν υπήρχαν ο Εμπορικός Σύλλογος, αν δεν υπήρχε το Βιομηχανικό Επιμελητήριο και η Δημοτική Αρχή, θα κάναμε επιτροπές αγώνα. Μην ξεχνάτε ότι είχα πολύ μεγάλες δυσκολίες για να έχω τη συνένεση. Αν θέλετε να τα πούμε και έτσι. Αλλά δεν το λέω άλλο. Πολύ μεγάλες δυσκολίες για τη συνένεση. Εννοώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ, 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 πολύ επιφυλακτικός. Αφού με προκαλείτε.
Λέω. Εσύ δεν υπονοούμε λέω, και άλλες φορές. Και λέω, να τα λέμε λέω, όλα. Πείτε μας λοιπόν, να καταλάβουμε. Λέω λοιπόν ότι επικρατούσε... Το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε με, τζάμπα μάγκες τώρα κύριε Σταθάκη. Αφήστε τώρα, έχετε μια καραμέλα τώρα γιατί μην μιλάτε συνέχεια. Λοιπόν. Είμαι δήμαρχος, έχω δικαιώσει το λόγο. Εννοείτε εμάς τους δημοτικούς συμβούλους, να τα ξεκαθαρίσετε. Θέλω να τα ξεκαθαρίσετε. Ξεκαθαρίζω. Ότι ο δήμαρχος από την πρώτη στιγμή το απολύτως αντίθετος με το να... Ορίστε. Εκεί που δεν ήσταν εσείς. Εκεί που δεν ήσταν... Παναγία μου, Θεέ μου. Μα λοιπόν, ακούστε με. Ο δήμαρχος επικοινώνησε και με εσάς. Θα σας είπα ότι είμαι στο όχι. Μετά από μια εβδομάδα. Όχι, την ίδια μέρα που επικοινωνήσαμε. Λέτε ψέματα, με συγχωρείτε. Δεν με ξαναπήρα τηλέφωνο. Τι? Δεν με ξαναπήρα τηλέφωνο μετά από. Όχι. Την ίδια μέρα που με πήρατε τηλέφωνο και μπαίνατε, μου λέτε μπαίνω τώρα στο μαξί μου και λέω εγώ είμαι στο όχι. Δεν το θυμόσαστε κύριε Δήμαρχε, αλλά εγώ ήμουν αυτή που από τον Ιούλιο σας είπα φέρετε το στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν υπήρχε η να άποψη, πάρει λοιπόν, απόφαση κατά της μεταστέγασης. Να αναπτυχθεί το διοικητικό κέντρο προς τη Λεύκα και τα λοιπά. Αφήστε με για θα πω και με ονόματα. Λοιπόν, τέλος. Δεν έχω πρόβλημα, τα πείτε τα ονόματα, αλλά να λέτε αλήθεια σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εσείς ήσασταν αυτός που δεν πήρατε απόφαση και δεν έχει πάρει ακόμα απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν αποφάσιζε το Δημοτικό Συμβούλιο, θα το είχε λήξει πριν ο ΣΥΡΙΖΑ καταλήξει στο να συμφωνεί με το λαό του Πειραιά και με τον δικηγόρο. Το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, σας κοιτάξτε παρακαλώ τη δικιά σας θέση και τις αρμοδιότητες που για να μην πω ότι και έχετε. Τα εγγένεια του Δημοτικού Θεάτρου... Εσείς ήρθατε σε αντίθεση με τον Εμπορικό Σύλλογο γι' αυτό. Σας παρακαλώ μα, πολύ. Και με τον Εμπορικό Σύλλογο ήρθατε σε αντίθεση. Κυρία Σταθάκη. Να σας πω κάτι. Παρακαλώ. Και λίγο σεβασμός. Ακούστε κύριε Σταθάκη. Είστε κυρία. Στη μια διαδικασία λειτουργίας. Ακούστε με. Εν πάση περιπτώσει. Παρακαλώ. Λοιπόν. Κύριοι συνάδελφοι. Στα εγγένεια του Δημοτικού Θεάτρου λοιπόν, για να καταλάβετε ποια είναι η θέση, ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μια πολιτική φούσκα, έγιναν τα εγγένεια με όλους παρόντες πλην Τσίπρα. Πλην Τσίπρα λέω. Λέω για την ευαισθησία αυτού του κόμματος στον πολιτισμό. Πλην Τσίπρα. Άπαντες πλην Τσίπρα. Και εκείνων που δεν εκλήθησαν. Άπαντες πλην Τσίπρα. Και Βενιζέλου, κύριε Καρδαρά, παρακαλώ. Ο κύριος Βενιζέλου ήταν στο εξωτερικό και έστειλε τον κύριο Μανιάτη εκπρόσωπό του. Ο κύριος Βενιζέλου ήταν στο εξωτερικό και έστειλε τον κύριο Μανιάτη εκπρόσωπό του. Κουβέλης. Ορίστε. Κουβέλης. Δεν είχε έρθει. Αλλά μιλάμε για μεγάλα κόμματα. Έτσι λέτε ότι είσαι μεγάλο κόμμα. Έτσι. Πάλι μαλακή. Λοιπόν, τέλος, τα δικαστήρια θα μείνουν στο κέντρο του Πειραιά, γιατί ο Πειραιάς είναι πολύ μεγάλος, δεν είναι μόνο ο Δήμος του Πειραιά, το είπα από την πρώτη στιγμή, λόγω του Πρωθυπουργού, του Δημάρχου, των δικηγόρων, του Εμπορικού Συλλόγου και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Να είστε... Κύριε Πρόεδρε... Επειδή το θέμα έχει πάει Μαξίμου, εγώ συζητώ με Μαξίμου. Να στείλετε τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Και τώρα στην ερώτησή μου, διαφωνεί κανείς με το να παραδώσουμε, να διευκολύνουμε στη δημιουργία νέων δικαστηρίων? Αν διαφωνεί κάποιος, θα το πει. Ψηφορίες δεν κάνουμε και αποφάσεις, γιατί δεν είναι θεσμική μας υποχρέωση. Το πύργο, τυράλιο, οποιοδήποτε κτίριο, οποιοδήποτε οικόπεδο, αν διαφωνεί να το πει. Όταν το είχαμε θέσει πρώτη φορά, ήταν ο κύριος Μίχας που διαφωνούσε. Και είπε τα δικαστήρια να πάνε εκεί. Λοιπόν, τελεία και παύλα. Όταν δε εγώ είπα, αυτά που λέτε. Παρακαλώ να πάνε τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, αλλά εν πάση περιπτώσει του Μαξίμου ασχολήθηκε με το θέμα και του Μαξίμου θα ασχοληθεί. Και να σας πω και κάτι, όταν είπα βεβαίως ότι το κουφάρι της Ραλίου θα είναι ή τα δικαστήρια ή πλατεία. Γιατί αν επιλέξουν τον πύργο, ας πούμε, τα δικαστήρια, αυτό θα γίνει πλατεία. Δεν το κάνω άλλο θέμα. Και το επαναλαμβάνω και σήμερα. Ή δικαστήρια, ή πλατεία και υπόγειο πάρκινγκ. Ευχαριστώ κύριε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, μία υπενθύμηση για 1η Νοέμβρη, που ίσως δεν υπάρχει ανάλογη προβολή για το Δημοτικό Θέατρο. Φιλοξενούμε την Ιταλική Μαντολινάτα από την Μπρέσια και την Αθηναϊκή Μαντολινάτα του κυρίου Νικόλαου Λάβδα. Είναι μία ξακουστή και πολλών χρόνων. 1η Νοέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο, στο πλαίσιο της συμφωνίας του προγράμματος Ευρωπαϊκές Συμφωνίες κτλ. Και το όποιο εισιτήριο είναι για έχει να καλύψει το ΦΠΑ, το οποίο δεν προβλέφθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο είναι 6-7 ευρώ το εισιτήριο.
για να μην σας κάνει κακή εντύπωση, σας ενημερώνω απλά γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί της προτάσεως του κυρίου Δημάρχου να αποσταλούν τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου στον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης, υπάρχει κάποια διαφωνία? Όχι, ομόφωνα όλοι, κύριε συνάδελφοι, ομόφωνα, ναι. Πρακτικά. Κύριε Κουβάτσο, έχετε το λόγο. Και να μοιραστούν και τα πρόεδρε. Πρακτικά των προηγούμενων. Συγγνώμη, κύριε Κουβάτσο. Όλα τον προηγούμενο τα πρακτικά, συνελέξεων κυρία εδώ για να δούμε αν αυτά που λέει κυρία ο Δήμαρχος είναι αληθινά ή όχι. Παρακαλώ σεβασμό στους θεσμούς. Όλα τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης. Τελεία και παύλα. Κύριε Κουβάτσο, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Κουβάτσο, μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Κύριε Αθανασιάδη, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Επειδή θέσατε το θέμα επί προσωπικού, για ένα λεπτό. Ούτε μισό λεπτό. Καταρχήν, να ανακαλέσω για ποιο λόγο. Είναι θράσος να ζητάς να ανακαλέσεις σε κάποιον που τον έχεις προσβάλει δημόσια. Και αιτιολογώ, δεν μ' αρέσει σε καμία περίπτωση να επισκιαστεί όλη αυτή η ιστορία του Δημοτικού Θεάτρου. Είμαι ούτε αντιπολιτευτικά το πάω. Απλώς σας λέω ότι δημόσια δεν έχει δικαίωμα κανένας να προσβάλλει. Και θεωρώ θράσος να ζητάς από τον άλλο να ανακαλέσει. Και φτάνω και λέω το εξής, ότι ακούστηκε από τον κύριο Δήμαρχο, ο κύριος Γεωργοράκος ήταν στον εξώστη, ήταν ο εκπρόσωπος πολιτικού χώρου. Η δημοτική σύμβουλος από την παράταξή μου δεν είχε να κάτσει και πήγε στον εξώστη. Από το Υπουργείο Πολιτισμού δεν είχαν να κάτσουν. Αυτές δεν είναι συμπεριφορές και δημόσια να προσβάλλουμε, αυτό είπα. Εγώ δεν κάνω αντιπολίτευση στο Δημοτικό Θέατρο, ίσα-ίσα ξεκινώντας ήμουνα από αυτούς που υπερθεμάτισα. Δεν μπορούμε όλα να προσβάλλουμε, ενώ είμαι Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Πειραιά, να καλούνται Δημοτικοί Σύμβουλοι από το Παλαιό Φάλιρο μετά τη συζύγου. Δεν ξέρω τι θέση είχε ο Δημοτικός ή ο Αντιδήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου μετά τη συζύγου και να έχει πρόσληση και εμείς δεν μπορούμε να βρούμε να κάτσουμε θέση. Αυτά είπα και νομίζω ότι είμαι πολύ κατανοητός. Και δεν θέλω να το συνεχίσω γιατί έχω να δώσω άλλα 5-6 παραδείγματα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Κύριε Αθανασιάδη, σας ευχαριστούμε. Κύριε Κουβάτσο. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ ησυχία. Κύριε συνάδελφε, ησυχία. Κύριε Παναγιώτη Κουβάτσο, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διεκδικώντας τα πρωτεία της ηλικίας και της θητείας αυτήν την αίθουσα, θέλω να πω συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον κύριο Δήμαρχο, συγχαρητήρια στον κύριο Σιγάλα, συγχαρητήρια σε όλους τους εργαζόμενους και σε όλους αυτούς που μας προσέφεραν αυτή τη λαμπρή βραδιά των εγγενείων. Η βραδιά ήταν σπουδαία και τέτοιες βραδιές είχε να δει ο Πειραιάς τουλάχιστον 50 χρόνια. Και πάλι συγχαρητήρια, σας ευχαριστώ. Κύριε Κουβάτσο, σας ευχαριστούμε. Κύριε Γρεπέο, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Δεν θα καθυστερήσω, δύο κουβέντες θα πω και εγώ, ως Δημοτικός Σύμβουλος που έχω εκλεγεί. Λοιπόν, καταρχήν ήθελα ως Δημοτικός Σύμβουλος και ως Δημότης του Πειραιά να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό που έδωσε να μέσω στον Πειραιά, στο Δήμο του Πειραιά, τα χρήματα αυτά που αφορούσαν το Δημοτικό Θέατρο. Αυτό έγινε από την αγάπη που έχει ο Πρωθυπουργός για τον Πειραιά μας και τη χάνει να τον γνωρίζω και όχι επειδή το χρωστάει στον Πειραιά οικονομικά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Λοιπόν, θέλω να συγχαρώ επίσης τον κύριο Δήμαρχο και τους συνεργάτες που ασχολήθηκαν με το θέμα του Δημοτικού Θεάτρου γιατί εργάστηκαν και αξιοποίησαν και τα χρήματα με απόλυτη διαφάνεια. Τώρα τα υπόλοιπα, πόσο κόστησε το ένα, πόσο κόστησε το άλλο, είναι λόγια τα οποία πιστεύω ότι ο κύριος Δήμαρχος θα δώσει τα στοιχεία να μου που υπάρχουν για πόσο κόστησε το κάθε μέρος το οργανωτικό, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες για το που πήγαν τα χρήματα. Όσον αφορά την καθαριότητα, εγώ θέλω να προτείνω κάτι. Το είχα πει και στον κύριο Δήμαρχο κατηδίαν. Η κάθε κατοικία του Πειραιά, είτε ιδιοκτήτης είναι αυτός, είτε διαχειριστής, να χρεωθεί κάδους. Έναν κάδο σκουπιδιών και έναν κάδο ανακύκλωσης. Έτσι όλοι οι δημότες να μπορούν να περάνε τα σκουπίδια τους και να μην υπάρχει κανένα παράπονο. Και αν δύνατε ο Δήμος, δεν ξέρω, δεν έχω πληροφορηθεί τι οχήματα έχουν αγοραστεί
καινούργια, αν δύνατε να αγοράσει, αν δεν έχει αγοράσει ήδη, μικρά οχήματα που να μπαίνουν σε μικρά στενάκια, γιατί ο Πειραιάς έχει πολλά μικρά στενάκια. Κάτι και της Καστέλας μου έχουν κάνει παράπονα ότι υπάρχει πρόβλημα στο στόνα τους. Και σε άλλα σημεία του Πειραιά, όπως είναι στα Μανιάτικα και στη Καμίνια και σε 7 γειτονιές του Πειραιά μας. Αυτά ήθελα να πω και ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γρυπέρο, σας ευχαριστούμε. Συγγνώμη, όχι, κύριε Βουράκη, δεν θέλω όχι, κάτι να έχετε πω. Έχετε μιλήσει. Δεν θέλω να μιλήσω. Μιλήσει. Έχει ζητήσει μία δημότης του Πειραιά το λόγο. Έχει κάτσει εδώ 2,5 ώρες. Κύριε να Βουράκη. Σας παρακαλέσω να δώσουμε το λόγο αυτό. Ναι, κύριε Πρόεδρε, και εγώ αυτό θα έλεγα. Θα συμπληρώσω κάτι άλλο, κύριε. Κύριε Γρυπό, παρακαλώ ένα λεπτό, συμπληρώστε και ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Όσο αφορά και τα επίσημα πρόσωπα, όταν υπάρχει μια. Επειδή έχω ασχοληθεί με το αντικείμενο υπηρεσιακά. Λοιπόν, όσο αφορά την προσέλευση επισήμων προσώπων, είναι σίγουρα θα υπάρχει κάποια παρεξήγηση, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, δεν είναι θέμα ότι δημιουργήθηκε σοβαρό θέμα. Και εμένα με πήραν τηλέφωνο εκείνο το απόγευμα. Είχα πει να μην έρθω και να διευκολύνω, ας πούμε, να κάτσει κάποιο άλλο στη θέση μου. Λοιπόν, με πήραν τηλέφωνο το γραφείο του αρχηγού του λιμενικού, γιατί ο Β' υπαρχηγός δεν έβρισκε θέση. Τελικά τακτοποιήθηκε. Δεν είναι λόγο να δημιουργούμε θέμα ότι υπάρχει μια αταξία, ας πούμε, έτσι. Αυτά. Κύριε Γρυπέο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καταρχήν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να σας επαναφέρω και στην τάξη, σεβασμό στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι η ανώτερη, ανώτατη βούληση του πειραϊκού λαού. Αποτελεί τη Βουλή του Πειραιά. Σεβασμό. Επιτέλους, μικροψυχίες, μικρότητες δεν συγχωρούνται σε αυτή την αίθουσα. Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ, όχι διάλογο μεταξύ σας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα να καλέσει υπαλλήλους, δημοτικούς υπαλλήλους, υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπροσώπους φορέων ή ιδιώτες να καταθέσουν την άποψή τους επί κάποιων θεμάτων. Αυτά τα θέματα μπορούν να είναι είτε θέματα επί της ημερήσιας διάταξης ή κάποιο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Για να χαρακτηριστεί κάποιο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης θα πρέπει να είναι κατεπήγον. Εάν οι κύριοι συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνουν ότι η παρουσία της κυρίας Πολίτου που βρίσκεται στην αίθουσά μας είναι θέμα που αφορά ζήτημα που είναι κατεπήγον, παρακαλώ να ψηφίσουν. Αλλιώς η κυρία μπορεί να υποβάλει το αίτημά της αρμόδιας υπηρεσίας και να της απαντηθεί δεόντως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι κατεπήγον, κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε. Ψηφίζουμε να την ακούσουμε. Να την κύριε ακούσουμε. Καρδαρά. Μου δίνετε το λόγο. Αν μου δίνετε κύριε το Καρδαρά, λόγο. Κύριε Καρδαρά, ποιος το κρίνει αυτό. Εσείς θα το κρίνετε. Θα το κρίνει το σώμα. Όχι. Και η φύση του θέματος. Ψηφίσουμε να λειτουργήσει η δημοκρατία εδώ στην αίθουσα αυτή, κύριε Πρόεδρε. Να ψηφίσουμε. Κύριε Βουράκη, υποδείξεις δεν χρειάζονται. Υποδείξεις δεν χρειάζονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ο λόγος δίδεται από το Προεδρείο στην κυρία. Για ένα λεπτό. Κυρία, παρακαλώ, στο βήμα. Για ένα λεπτό θα δώσετε τα στοιχεία σας. Έχετε το λόγο. Μ' ακούτε? Δεν θα πάρω χρόνο από το. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ, ησυχία. Από τον πολύτιμο χρόνο σας. Απλά μια ενημέρωση κάνω. Κυρία, σας παρακαλώ για τα πρακτικά τα στοιχεία σας. Όνομα, επώνυμο και ιδιότητα. Αβραμίδου Ιωσήφινα του Ιωσήφ. 80% αναπηρία. Περήφανη μητέρα δύο παιδιών παλαιολιονικών στον Υγρό Στίβο. Αυτά τα παιδιά με διδακτορικά και παιδεία 12 χρόνων. Από το εξωτερικό μπήκαν στο Hall of Fame μετά τον Νίκο Γκάλι για 3 συνεχόμενα χρόνια στη Φλόριντα της Αμερικής. Το 1990, εχρώμενοι από αθλητικά σχολεία με 3 προπονήσεις την ημέρα, προσπαθούσαν να μπει σπίτι τους. Η πόρτα τους ήταν κλειστή από παρκαρισμένα φορτηγά.
πηδήξαν από τις βεράντες και έσπασαν τα πόδια τους με αποτέλεσμα να αποκλειστούν από το πρωτάθλημα της Θεσσαλονίκης για πριν άνευ εξετάσεων. Ξενιτεύτηκαν μένοντας σε εστία, τρώγοντας από σκουπίδια και επιφρήγουν για Αγγλία μέσω υποχοδέ και του τότε Δημάρχου Πειραιά, υποβάλαμε αίτηση η οποία έγινε δεκτή. Το σπίτι βρισκόταν στη διασταύρωση Αρχιμίδου και Βενιζέλου, αδιέξοδο Σκαλάκια. Με απόφαση του τότε Δήμαρχου Πειραιά, κατασκευάστηκαν δύο κυπάρια. Στον λόγο πεζόδρομο, πίνκους 3 και 7 μέτρων, δηλαδή 3 επί 7 πόσο είναι, δεν ξέρω, υπολογίστε, κατασκευάστηκαν δύο κυπάρια. Εκεί παρκάριζαν τα αυτοκίνητα και ήταν εστία μόλυνσης, επειδή πετούσαν πολλά σκουπίδια, συνήθως μπαίναν 2 αυτοκίνητα και 3 μηχανές, όπως μέχρι και σήμερα. Με προσωρινή φροντίδα μου και των παιδιών μου και όλης της γειτονιάς, φυτεύτηκαν 7 δέντρα και άλλα φυτά, τα οποία φροντίζαμε και ποτίζαμε καθημερινά. Μέχρι και ένα πρωί, 16 δεκάτου και ώρα 6.30 το πρωί, οι μπολντόζες του Δήμου, απροσδιοποιητά. Έχω μεγάλη ταραχή, συγγνώμη, συγχωρέστε με. Και χωρίς καμία απόφαση, ισοπαίδωσαν κυριολεκτικά τα κυπάριο, το δύο πρωταθλητών έλεος. Εκεί έπρεπε να στήθει η Ανδριάνδας, διότι οι νίκες ήταν τόσο μεγάλες. Είναι υπερπάντων εγώ. Μετά τα συγκεκριμένα γεγονός, όλη η γειτονιά αναρωτιέται ποια είναι η τύχη του συγκεκριμένου σημείου, αφού έγινε πάλι αφαίρετο πάρκιν και σκουπιδότοπος, μέσα σε πολύ χρόνο μικρό. Πρώτα στον κατοίκων της περιοχής και των πρωταθλητών των παιδιών μου, είναι ο χώρος να φυτευτεί ξανά, ακόμα και με προσωπική εργασία και με χρήματα των παιδιών αυτών, που κάτω από αυτά τα δέντρα προσπαθούσαν και έλεγαν τους φρόνους με Αρώνη, Λούδη, Βενετόπουλο και όλους τους υπόλοιπους της εθνικής ομάδος, που πληγώθηκαν πολύ. Μετά από αυτό το γεγονός, απευθύνθηκα στην πρόεδρο της Β' Δημοτικής Κοινότητας, την κυρία Ανδριοπούλου, η οποία με επιβεβαίωσε ότι το γεγονός δεν είχε συγκεκριμένα, δεν υπήρε έγκριση από αυτήν. Απλά αυθαίρετα ήρθαν και όργωσαν το σημείο αυτό. Υποσχέθηκε ότι ο χορός θα ξαναφυτευτεί ξανά. Ευχή μου τώρα από καρδιάς, μητέρα δύο πανελληνικών, και επί συνάπτω υπογραφές, 35 υπογραφές των γειτόνων. Με εκτίμηση, Αβραμίδη Ιωσήφινα. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Αποχωρεί ο κύριος Βουράκης. Προσήλθε ο κύριος Θεοδόρου και επικεφαλής παράταξης Πειραιάς Πολυθρύλος, ο κύριος Βουγιουκλάκης. Κύριε Γραμματέα του Δημοτικού Συμβούλου, παρακαλώ να διαβάσετε το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Συγγνώμη, επί του θέματος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. Κυρία μου, καθίστε. Ο κύριος Ντρέπας το ξέρει το θέμα. Ναι. Παρακαλώ να απαντήσουμε στην κυρία. Αυτό το παρτέρι, η κυρία, το πολίτης είναι το αφεντικό μας. Παράνομα, σε κοινόχρηστο χώρο και το είχε ενώσει με τον μπαλκόνι της. Είναι πολύ απλό το θέμα. Είχαμε καταγγελίες από την γειτονιά και από γείτονες στα γύρω σπίτια. Το ξέρουν και άλλοι συνάδελφοι το θέμα εδώ πέρα που είμαστε της γειτονιάς. Και έτσι πήγαμε και τον κρεμίσαμε. Αυτό. Ήταν παράνομα φτιαγμένο το παρτέρι και ήταν ενωμένο με τον μπαλκόνι του σπιτιού της. Λοιπόν, εγώ τώρα δεν έχω εικόνα, αλλά μιλάμε... Δεν έχω εικόνα. Όχι, εικόνα προσωπικά. Θα το δω όμως. Θα το δω, κυρία μου. Ακούστε, αφήστε με να λειτουργήσουμε. Σας δώσαμε το λόγο. Μ' αφήνετε, σας παρακαλώ πολύ, χωρίς να μιλάτε. Εγώ προσωπικά θα δω το χώρο. Θα ζητήσω από τις υπηρεσίες και από την νομική υπηρεσία και από τις τεχνικές και από την νομική υπηρεσία. Και επειδή αγαπάμε πολύ το φυτικό πράσινο, ακόμη και όταν το φυτεύουμε παράνομα, εντός εισαγωγικών, επειδή πιστεύουμε ότι είναι ηθικό και κοινωνικά χρήσιμο, θα το δούμε. Αλλά αν θα στη δεν είναι ούτε συνεργάτες μου, ούτε τεχνικές υπηρεσίες. Θα το δούμε όμως με ευαισθησία και αγάπη. Αγαπάμε και αυτό που και τα παιδιά σας και τη μητρότητα και την αγάπη στο πράσινο. Αλλά το πεζοδρόμιο και με τον μπαλκόνι να συνδέεται δεν είναι κάτι σύνηθες. Θα το δούμε όμως. Να είστε καλά. Πάμε στα θέματα. Έχει εξαντληθεί το θέμα. Κύριε Γραμματέα, θέλω μόνο ότι υπάρχει έγγραφο. Εγώ τώρα τα πήρα αυτά στα χέρια μου. Δεν τα έχω διαβάσει. Επειδή είπε ο κύριος Ρέπας ότι ήταν παράνομο. Υπάρχει έγγραφο ότι είναι κατασκευασμένο από το Δήμο Πειραιά. Έχει αυτό γίνει το και δικαστήριο. Και έχει αθωθεί, αυτό το... κυρία. Εδώ είναι η απόφαση. Και έχει αθωθεί. Τώρα το τι σημαίνει ότι ενώνεται το παρτέρι με τον μπαλκόνι δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά... Δεν το έχω... Όχι.
Λέω ότι υπάρχουν έγγραφα. Κύριε Σταδάκη, ούτε σε αυτό σας κάνει την υποθέτησή μου. Κύριε Δημαρχέ, λέω το εξής. Θα έπρεπε η υπηρεσία να έχει δει αυτά τα έγγραφα, να τα έχει μαγειρεύσει. Τα έχει δει όλη η υπηρεσία και έχει κάνει και εισήγηση. Υπάρχει λοιπόν έγγραφο που λέει ότι είναι κατασκευασμένο από το Δήμο Πειραιά και έχει αποθεθεί. Υπάρχουν κι άλλα χαρτιά που δεν τα έχετε. Είναι ολόκληρο φάκελο, είναι εδώ και 10 χρόνια αυτή η υπόθεση. Δεν ξέρω. Κύριε Ρέπα, παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Κύριε Σταθάκη, γνωρίζετε ότι παρατύπως φυτεύουμε δέντρα, φυτεύουμε θάμνους, λουλούδια, γκαζόν, ομορφαίνουμε την πόλη. Έχουμε πάθος για αυτό που κάνουμε. Αν αυτό μπορεί να ερμηνευθεί σύνομο, και αυτό να το αποκαταστήσουμε. Και άλλα. Κύριε Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, το πρώτο θέμα, παρακαλώ, εκτός ημερήσιας διάταξης. Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Λήψη απόφασης γνώμης για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών υπαιθρίου εμπορίου, στάσιμο και πλανόδι για το έτος 2014, κατηγορία επαγγέλματος και είδος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εντάσσεται το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Εντάσσεται ομόφωνα. Εγκρίνεται το θέμα. Εγκρίνεται ομόφωνα. Πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2013. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Να παρακαλέσω και τον κύριο Κάρλε να καθίσει. Είναι άλλη μια πολύ σημαντική στιγμή της δημοτικής μας λειτουργίας. Μα πάρα πολύ σημαντική. Και αισθάνομαι την ανάγκη να το πω για να βελτιωθεί η αυτοπεποίθηση του Πειραιά που αλλάζει. Και αισθάνομαι την ανάγκη να το πω για να συγχαρώ τις τεχνικές υπηρεσίες και τους εργαζόμενους στο Δήμο. Άλλα 13,5 εκατομμύρια του ΕΣΠΑ αλλάζουν τον Πειραιά. Και αισθάνομαι πάλι την υποχρέωση να πω ότι όταν έγινα δήμαρχος και η πλειοψηφία δημοτική αρχή, δεν υπήρχε ούτε μία μελέτη κατατεθειμένη για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Δεν υπήρχε καν μία προμελέτη στα γραφεία μας. Δεν υπήρχε καν στόχευση για το σε ποια έργα πρέπει να γίνουν μελέτες προκειμένου να ενταχθούν. Και πρέπει να σας υπενθυμίσω, έτσι, γιατί δεν πρέπει και να ξεχνάμε εύκολα, ότι είχε αρχίσει και ένα έτσι σενάριο απαξίωσης της προσπάθειάς μας. Τελικά τίποτα εσείς δεν θα εντάξετε στο ΕΣΠΑ. Πρέπει να τα έχουμε εντάξει πριν αναλάβουμε. Και χωρίς μελέτες. Τρέξαμε πολύ. Πρέπει να πω, οι έμπειροι το ξέρουν, η πιο καινούργη Δημοτική Συμβουλή, ότι η μελέτη μόνο ενός έργου που οριμάζει, κοστίζει αν δοθεί σε ιδιώτη και κατά κανόνα σε ιδιώτες δίδονται τα μεγάλα έργα, το 5% του προϋπολογισμού. Δηλαδή στα 20 εκατομμύρια που δημοπρατήσαμε πριν από μερικές μέρες, έπρεπε να έχουμε δώσει 1 εκατομμύριο για μελέτη. Στα 13,5 εκατομμύρια που τώρα εγκρίθηκαν, έπρεπε να έχουμε δώσει 650.000 για μελέτη. Περίπου. Λοιπόν, δεν δώσαμε φράγκο. Δουλέψαμε σκληρά όλοι, πολιτικό και προσωπικό του Δήμου. Πολιτικό προσωπικό και εργαζόμενοι στο Δήμο. Και πετύχαμε αυτό το μικρό θαύμα. Και ένα θαύμα που αλλάζει, αυτό το έργο το πιστεύω πολύ εγώ, από τη Λεύκα μέχρι τον Άγιο Διονύσιο. Μια χαβούζα. Τα τρένα σταμάτησαν να περνάνε και έμεινε η χαβούζα. Σκουπιδότοπος. Γίνεται ένας υπέροχος πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος, καθιστικά και πράσινο. Αυτό είναι το ένα τμήμα του έργου. Το άλλο είναι οι υπόλοιπες οδοκλίμακες, οι οποίες θυμίζουν τριτοκοσμική πόλη. Ανακατασκευάζονται όλες. Και το άλλο, το τρίτο, είναι οι παιδικές χαρές που ακόμη δεν έχουν γίνει. Πέραν των παιδικών χαρών που κάθε μέρα φτιάχνουμε και κατασκευάζουμε. Και σήμερα είναι έτοιμη άλλη μία Χατζηκυριακού, που ήταν και αυτό χαβούζα, με τα παιδιά του Δήμου. Με τους εργαζόμενους του Δήμου, που γίνονται ένα με τους πολίτες που περνάνε και γιορτάζουν το γεγονός και βοηθάνε στις δουλειές. Άλλο ένα έργο λοιπόν, άλλα 13,5 εκατομμύρια μπαίνουν σε έργα στον Πειραιά. Τα πιο θερμά μου
συγχαρητήρια στους εργαζόμενους και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και μια συγγνώμη στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί τους πίεζα αφόρητα να τρέξουν και να προλάβουν. Ήταν πολύ δύσκολη η μελέτη. Πάρα πολύ δύσκολη. Και το αντιλαμβάνεστε όλοι, γιατί διασταυρώνεται με αυτοκίνητα, με φανάρια, έχει ανισόπεδες διαβάσεις και ούτω καθεξής. Τους ευχαριστώ, τους συγχαίρω και τους ζητώ συγγνώμη. Άλλα 13,5 εκατομμύρια και άλλα έργα. Αντιλαμβάνεστε γιατί με πάθος υποστηρίξαμε το Δημοτικό Θέατρο. Γιατί θα έχουμε την πολιτιστική μας δάψη σε ένα Πειραιά διαφορετικό. Με το μετρό, με το τραμ, με πεζόδρομους, με το παραλιακό μέτωπο όλο σε ανάπλαση, με μονοδρομήσεις, με το δρόμο να κατασκευάζεται τον υπόγειο από το ΣΕΦ μέχρι τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγκρίνετε το θέμα, εγκρίνετε ομόφωνα. Κύριε Θανσιάδη, παρακαλώ. Δεν θέλω να μην μισμυρίσω, αλλά δεν έχουμε ψηφίσει τον προϋπολογισμό. Όμως είναι θετικό. Είναι θετικό ότι παίρνεις λεφτά από τον ΕΣΠΑ, Δήμαρχε. Εγώ το βλέπω πολύ θετικό, αλλά δεν έχουμε ψηφίσει απαράταξη και εκεί κολλούμε. Κυρίες και κύριοι, κυρία Παντελάκη, παρακαλώ. Καλά, κοιτάξτε. Με αυτή την έννοια, καμία αναμόρφωση δεν έχουμε ψηφίσει, με την έννοια ότι δεν συμφωνούμε στον προϋπολογισμό. Όμως θέλω να ξεκαθαρίσω ότι συμφωνούμε να γίνει αυτή η παρέμβαση. Μόλον ότι υπάρχουν μεγάλες ανάγκες στην πόλη και είχα πει ότι απόψε επιλεξιμότητας προηγούνταν άλλα έργα. Όμως δεν θα πούμε να μην έρθουν αυτά τα χρήματα και να μην μπουν σε αυτό το έργο. Με αυτή την άποψη συμφωνούμε να γίνει το έργο. Σήμερα. Τι να λέμε, δεν... Κύριε Παντελάκη, ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κυρία Παντελάκη, με την άδεια του Δημάρχου βέβαια, δεν πρόκειται για ένα έργο. Υπάρχονται για πολλά έργα και σε πολλές περιοχές. Δεν πρόκειται για το πέμπτο διαμέρισμα μόνο ποδηλατόδρομος. Υπάρχουν για κοινόχρηστους χώρους στα Καμίνια, στην Παλιά Κοκκινιά. Διαβάσω εγώ που θα γίνουν. Καμίνια, Παλιά Κοκκινιά και Σιζέα θα γίνουν. Στην Καστέλα, στην Πυραϊκή, στο Λόφο Βόκου. Σε όλες τις περιοχές είναι αυτά τα λεφτά που είπε. Για όλη τον Πειραιά είναι. Έτσι, μπράβο. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κάτι κύριε Σαθάκη, παρακαλώ, επειδή ρώτησε ο κύριος Δήμαρχος, θα το ψηφίσουμε. Το έχουμε ψηφίσει σαν θέμα ξανά και θα το ψηφίσουμε και σας έχουμε πει ότι είναι από τις προτάσεις που έχει καταθέσει το λιμάνι της Αγωνίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο ποδηλατόδρομος και το δίκτυο κτλ. Βέβαια με πιο μικρότερο κόστος, βλέπουμε εδώ ότι έχει εκτιναχθεί στα ύψη, αλλά εντάξει. Θα πρέπει, τώρα πρέπει, μη μου δίνετε μπαλιές. Και πρέπει να παραδεχτείτε. Μη μου δίνετε μπαλιές, θα φάτε πάλι γκολ. Να λοιπόν, παραδεχτείτε ότι δεν κάνουμε μόνο αντιπολίτευση. Εγώ θέλω να δεν κάνουμε μόνο αντιπολίτευση. Εγώ ξέρω ότι όταν η κυρία Σταθάκη ακούει τον κύριο Καρδαρά, πάει καλά η διάδα. Όταν ο Καρδαράς ακούει τη Σταθάκη, πάει κακά η διάδα. Αυτές είναι μερικές από τις ιδιαιτερότητες των συνιστοσών του ευρύτερου κλίματος. Πάντως χαιρετίζω αυτή τη στάση, είναι υπεύθυνη. Αλλά θέλω να αναγνωρίσετε εδώ ένα πολύ μεγάλο γεγονός, μια μεγάλη κατάκτηση του Δήμου. Επειδή η διαφάνεια έχει ανοίξει, είναι όλοι πεπισμένοι ότι δεν υπάρχουν οι μέτεροι εργολάβοι, αλλά μόνο οι μέτερα έργα, έρχονται όλοι. Και επειδή υπάρχει και αναδουλειά, χτυπάνε κάτι εκτόσεις που μας κάνουν να είμαστε πολύ 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 ετοιμοπόλεμοι για να ελέγξουμε την ποιότητα, αλλά και την ποσότητα του έργου. Και να έχω ζητήσει από την κυβέρνηση να φτιάξουν και σώμα ελεκτών. Να ελέγχουν αν όντως εκτελούνται σωστά οι εργολαβίες. Όπως λέει ο προϋπολογισμός. Παραδείγματος χάρη, το έργο των 19.300 έγινε 8,5 εκατομμύρια. Με 55% έκπτωση. Το έργο νομίζω που σήμερα δημοπρατήθηκε στο Δηλαβέρι, είχαμε έκπτωση 52, ε. Λοιπόν, άρα δεν ξέρω πόσα λεφτά είχατε προϋπολογίσει εσείς. Αφήστε να λειτουργήσει ο νόμος της διαφάνειας και του ανταγωνισμού. Ανοιχτοί, διεθνείς, δημόσιοι διαγωνισμοί, όπου διεκδικούμε το μείζονο συμφέρον του Δήμου. Αλλάζει ο Πειραιάς. Και θέλω να λάβετε υπόψη σας ότι αυτό το κτίριο που το λέμε Δημαρχείο και κάποιοι το απαξιώνουν, είναι πραγματικά ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Βρήκαμε, όταν αναλάβαμε τη Δημοτική Αρχή, να έχει απορριφθεί η πρόταση, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη αυτού του κτιρίου στο πρόγραμμα Εξοικονομώ.
2 εκατομμύρια περίπου. Είχε απορριφθεί. Το πρόσχημα εκείνων που το είχαν απορρίψει ήταν ότι δεν υπήρχε στο φάκελο η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και έλεγαν ψέματα, γιατί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπήρχε. Την πήραμε, πήγαμε στον κύριο Μανιάτη, υφυπουργό τότε, και τον υποχρεώσαμε. Τότε δεν είχαμε συγκυβέρνηση, έτσι, μην λέτε ότι το κάναμε πάλι με το μέσον, να επαναπροκηρύξει το θέμα. Αναγνωρίζοντας ότι έκανα λάθος. Το επαναπροκήρυξαν, καταθέσαμε την πρότασή μας και τότε διαπιστώσαμε ότι ναι, μεν υπήρχε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά δεν υπήρχε η προμελέτη. Και τη φτιάξαμε κι αυτή. Έρχεται λοιπόν. Και αυτό, αλλά θέλω να περιμένετε να δείτε έναν Πειραιά με ανάπλαση από το ΣΕΦ, και όταν λέω από το ΣΕΦ σήμερα μιλάω από το ποτάμι που μας χωρίζει από το Μοσχάτο μέχρι τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο, με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί τώρα αυτές τις μέρες, και επίσης σε συνεργασία Δήμου Πειραιός, Δήμου Αθηναίων, την ανάπλαση του πιο ιστορικού δρόμου του λεκανοπεδιατικής που είναι Πειραιός, από την Ομόνια μέχρι το λιμάνι. Είναι δρόμος αυτός. Σκεφτείτε όμως, κύριε Αθανασιάδη, σας παρακαλώ πολύ, ότι όλα αυτά γίνονται στα τρία πιο σκληρά από άποψη οικονομίας χρόνια της πατρίδας μας. Σε ένα καθεστώς που η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει. Και εμείς τρέχουμε, εγκαταλείποντας την κεντρική πολιτική, επ' το κόμμα μας είναι ο Πειραιάς, να πείσουμε, να επηρεάσουμε, να υποχρεώσουμε, να πιέσουμε. Επιτρέπετε η Πειραιός, που τη θέλατε να είναι μόνο εργοστάσια και μπουζουκάδικα και δεν θέλατε κλινικές, να μην είναι ο καλύτερος δρόμος του λεκανοπεδίου Αττικής, να μην έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ολόκληρου του λεκανοπεδίου Αττικής, να μην γεμάτο ξενοδοχεία πρώτα πρώτα. Να πούμε κάτι για το πέμπτο διαμέρισμα και νοσοκομεία, κύριε. Και ιδιωτικά νοσοκομεία. Και ιδιωτικά νοσοκομεία, βεβαίως. Έτσι απλώς. Όχι, θέλετε μόνο ιδιωτικά μπουζουκάδικα και τάλα και κολάδικα, όπως τα λένε. Την ώρα που βυθίζονται όμως στα δημόσια, αυτό είναι το κακό. Κύριε Δήμαρχε, φεύγετε. Κύριε Δήμαρχε. Να μιλήσω. Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να πω κάτι για το πω και δημοσίως. Ακούγεται συνέχεια. Ακούγεται. Μ' ακούς? Η λέξη κολάδικα που είπε ο Δημαρχός διαγράφεται τα πρακτικά. Μισό λεπτό. Ακούγεται συνέχεια οι εκπτώσεις ότι είναι πάνω από 50%. Εμείς τις επιτυχάνουμε εδώ τις εκπτώσεις σχεδόν σε όλα τα έργα. Τα μεγάλα είναι από το 50 μέχρι το 55, 56 και 58. Έχω προβληματιστεί. Γιατί έρχονται τόσο μεγάλες εκπτώσεις? Γιατί προφανώς υπάρχει αυτό που λέει ο κύριος Δήμαρχος, το λέει και συνέχεια, το λένε και τα μέλη της Επιτροπής εκεί που κάνουν τους διαγωνισμούς, υπάρχει διαφάνεια, τελείως διαφάνεια. Ποιοι είναι αυτοί όμως που καθορίζουν αυτές τις μεγάλες τιμές? Γιατί άμα δεν υπήρχε διαφάνεια, θα μπορούσαν να κάνουν τον διαγωνισμό και κάποιος να δώσει 18 και κάποιος 20 και να χαθεί ένα 30%, δηλαδή να χαθούν 6 εκατομμύρια στο έργο το προηγούμενο, για παράδειγμα. Κύριε Κάρα, να έχουν αποφασίσει στη στάνη, πριν ανέβουν πάνω. Κύριε Δήμαρχε, επειδή έχετε ακόμη, όχι ακόμη, τον έχετε και με το παραπάνω τώρα πολιτικό λόγο, οι τιμές αυτές καθορίζονται από το Υπουργείο και πάει στο τεχνικό επιμελητήριο. Αυτοί πρέπει να διορθωθούν για να διορθωθεί και η διαφθορά και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Τίποτε άλλο. Ο κύριος Κάρνας στην απλή ελληνική γλώσσα λέει ότι οι τιμές το 19.300 ας πούμε ή το 13.500 δεν το ορίζει ο Δήμος. Ο προϋπολογισμός ορίζεται με τιμές που ορίζονται από τον νόμο. Τιμές μονάδος. Τόσα χιλιόμετρα άσφαλτος. Τόσα. Και από αυτής της τιμής γίνονται εκπτώσεις. Το ξέρουν οι παλιοί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγκρίνεται το θέμα. Εγκρίνεται ομόφωνα, δεν το ψηφίζει ο κύριος Αθανασιάδης. Για τους λόγους που, ανέφερε. Είπαμε με τις επιφυλάξεις μας, γράφτηκαν τα πρακτικά. Βεβαίως, για το γενικό πλαίσιο.
Κύριε Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Έχει αποχωρήσει η κυρία Ρούσου και ο κύριος Καλογερόγιαννης και ο κύριος Κορδίλης. Α, συγγνώμη κύριε Σκορδίλη, κάθεστε σε θέση. Να διαγραφεί. Συγγνώμη. Κύριε Γραμματέα, να διαγραφεί. Να διαγραφεί, ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Σκορδίλης κάθεσε σε θέση Δημοτικού Συμβούλου και δεν τον είδα. Συγγνώμη. Θέμα δεύτερο. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το γάμα τρίμηνο του έτους 2013. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγκρίνεται το θέμα. Εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα να πω τρίτο. Κάτι. Μισό λεπτό. Ναι, μισό λεπτό. Δεν έχω κάποια αναφορά να κάνω. Επειδή όταν δεν το ψηφίσεις αυτό το θέμα... Υπάρχει, θέλω να το ξεκαθαρίσω, ένα ζήτημα αν έχει θέματα διαχείρισης. Λοιπόν, αυτά που γράφει η έκθεση, συμφωνώ ότι έτσι έχουν γίνει. Έτσι έχουν γίνει τα πράγματα. Δεν έχω δηλαδή αμφισβήτηση σε αυτά τα λεγόμενα. Ο λόγος που δεν ψηφίζουμε ποτέ τα τρίμηνα είναι ο εξής. Ότι εκφράζεται σε αυτά η μείωση των πόρων της χρηματοδότησης, το περιεχόμενο και η λειτουργία που δεν συμφωνούμε κτλ. Και το λέω αυτό το πράγμα γιατί έχει μια σημασία. Γιατί το όχι, άμα το αφήσεις σκέτο, μπορεί να σε καλέσω να μας πεις, πες μας, τι ζητήματα υπάρχει σκοπιμότητα, ξέρω εγώ, σχέση με κάποια πόσα, όχι. Αυτά που έχουν λεχθεί εδώ, όντως έχουν έτσι πραχθεί. Αλλά δεν συμφωνούμε συνολικά με την κατάσταση που υπάρχει, που αφορά το συνολικό οικονομικό πρόβλημα και όχι μόνο της τοπικής διοίκησης και του Δήμου του Πειραιά. Γι' αυτό το ψηφίζω. Κύριε Παντελάκη, σας ευχαριστούμε. Κύριε Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, το επόμενο θέμα παρακαλώ. Θέμα τρίτο. Συμμετοχή στην πρόταση του ΕΣΝΑ. Και εμείς δεν το ψηφίζουμε. Δεν ρωτήσατε. Για τους ίδιους λόγους δηλαδή, για να μην επαναρχόμαστε. Ρώτησα, κυρία Σταθάκη. Εντάξει, συγγνώμη. Παρακαλώ, στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης να αποτυπωθεί ότι δεν το ψηφίζει ο κύριος Καρδαράς και η κυρία Σταθάκη. Θέμα τρίτο. Θέμα τρίτο. Συμμετοχή στην πρόταση του ΕΣΝΑ για δημιουργία υπόγειου δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων. Κυρίες και κύριοι, κυρία Σταθάκη, παρακαλώ. Κάτι στη διαδικασία τώρα αυτό. Εμείς δεν είμαστε έτοιμοι για αυτό το θέμα, γιατί το πήραμε βέβαια σήμερα, αλλά δεν έχουμε προλάβει να μελετήσουμε. Όμως επειδή πιστεύουμε θέλω ότι είναι πολύ. Να αναβάλλετε λοιπόν το θέμα για να το μελετήσουμε. Αν θέλετε, αλλά αν πάλι θέλετε να μας κάνετε μια ενημέρωση λίγο γι' αυτό, θα ήταν καλό. Μισό λεπτό, επί της διαδικασίας υπάρχει προθεσμία μέχρι τις 30 του μήνα. Όχι, τότε δεν αποσύρεται. Εγώ δεν σώνει και καλά, δεν θέλω να το πω. Υπάρχει διαδικασία, γι' αυτό το φέρατε, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Μίλια, έτσι παρακαλώ. Έτσι είναι η υπηρεσία, αυτό δεν λέει. Κύριε Μίλια, παρακαλώ, υπηρεσιακός παράγοντας να ενημερώσετε το σώμα. Ναι. Και εν συνεχεία θα ακολουθήσει κύκλος συζητήσεων. Ευχαριστώ. Η πρόταση που θα καταθέσει ο ΕΔΣΝΑ αφορά τη δημιουργία ενός πιλωτικού δικτύου για συλλογή βιοαποβλήτων. Ως βιοαπόβλητα ορίζονται αυτά που είναι υπολείμματα τροφίμων κατά κανόνα και τα πράσινα απόβλητα από κλαδέματα δέντρων κλπ. Η πιλωτική αυτή εγκατάσταση θα δημιουργηθεί σε 5 σημεία, προτείνεται από τον ΕΔΣΝΑ, σε 5 σημεία του Δήμου Πειραιά και δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τα εφιστάμενα σήμερα δίκτυα συλλογής που έχουμε. Θα συνδυάζεται με ευρεία ενημέρωση των κατοίκων που θα συμμετέχουν, στους οποίους θα δίνεται και ο κατάλληλος εξοπλισμός οικιακός για να συλλέγουν τα βιοαπόβλητα στο σπίτι και συνέχεια να τα αποθέτουν, να τα οδηγούν στο σημείο συλλογής που θα υπάρχει στην περιοχή τους. Σύμφωνα με την εμπειρία, όπως έχει δημιουργηθεί αντίστοιχο πρόγραμμα στο Δήμο Αθηναίων και Δήμο Κηφισιάς, επιλέγονται συγκεκριμένες περιοχές, οριοθετούνται, για να μην είναι σε απομακρυμένα σημεία από εκεί που θα συλλέγονται τα απόβλητα, και οι κάτοικοι θα έχουν κάποια ενημέρωση και κίνητρα για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Το κόστος για το Δήμο μας θα είναι μηδενικό, γιατί όλοι οι πόροι για τη δημιουργία του δικτύου θα διατεθούν από ευρωπαϊκά προγράμματα, από το LIFE κατά κανόνα. Και από πόρους του ΕΣΝΑ και για την δημιουργία του δικτύου, αλλά και για τη λειτουργία του. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα. Σαφώς και έχει ωφέλη, γιατί θα δημιουργηθούν υπόγεια σημεία συλλογής και με αντίστοιχη μείωση των σημερινών επιβαρύνσεων, τυχών επιβαρύνσεων που υπάρχουν από το υφιστάμενο σύστημα διαλογής. Και βέβαια το όφελο για το περιβάλλον είναι φανερό, γιατί αυτά τα υλικά που θα συλλέγονται. Θα οδηγούνται στην εγκατάσταση κομποστοποίησης του ΕΔΣΝΑ για να παραχθεί λίπασμα το οποίο θα διατίθεται συνέχεια για χρήση σε διάφορες καλλιέργειες, σε διάφορα άλση κλπ.
Αν κάτι δεν κάλυψα, προσπάθησα σύντομα να τα πω όλα, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Μέλια, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Αθανασιάδη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, θέλω ερώτηση να κάνω. Άκουσα για 5 πιλωτικά, νομίζω. Υποθέτω ότι θα είναι στα 5 δημοτικά διαμερίσματα. Υποθέτω, δεν ξέρω, ας πάρω μια απάντηση. Και επιπλέον θα πρέπει να δουν οι. Πώς? Όχι, τραπεζικό σήμα. Όλα μαζί, όλα μαζί. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να δουν οι υπηρεσίες, η εισήγηση όταν θα τελειώσει, ότι θα πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένοι χώροι, όπως φέρει πίνη Πειραϊκή, που είναι τα λεγόμενα φαγάδικα, που εκεί τα τρόφιμα και τα απόβλητα, ή στο Μικρολίμανο ή σε κάποιες άλλες περιοχές του Δήμου Πειραιά, στα Καμίνια, θα πρέπει να υπάρχουν εκεί συγκεκριμένες υπηρεσίες ή θέσεις που θα διευκολύνουν και τους εργαζόμενους και τα καταστήματα και όλες τις περιοχές της πόλης του Πειραιά. Ήταν μια ερώτηση και τοποθέτηση όλα μαζί. Ευχαριστώ. Όπως γνωρίζετε, για τη χωροθέτηση πρέπει να μας βοηθήσουν και οι διοικήσεις των δημοτικών κοινοτήτων. Αλλά η πολιτική μας πρόταση είναι αυτή, εκεί κοντά που είναι τα λεγόμενα καταστήματα εστίασης, όπου δημιουργούνται πάρα πολλά αποφάγια, πώς να το πω. Θα είναι και στις 5 δημοτικές κοινότητες, αλλά στις αντίστοιχες περιοχές. Ξέρω εγώ αν ήμουν στο δεύτερο διαμέρισμα, θα το βάζα στον προφήτη Λία, που άλλου έχει κτλ. Ή στο τρίτο διαμέρισμα, στο Μικρολίμανο κτλ. Αλλά να μας πούν. Εμείς είναι σαφές ότι επελέγουμε και λόγω των πιέσεων που ασκούμε και του κύρους που έχει αποκτήσει ο Δήμος Πειραιά. Δεν πληρώνουμε ούτε ένα ευρώ. Και νομίζω ότι με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε και μία διαδικασία παιδευτική για να συνηθίσει και ο κόσμος να κάνει την περισυλλογή των ειδών απορριμμάτων που προσφέρονται για κομποστοποίηση και για αυτή τη χρήση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγκρίνεται το θέμα. Κυρία Παντελάκη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Λοιπόν, καταρχήν για τα πρακτικά, επειδή έγινε συζήτηση και στα διαμερίσματα, όχι ότι έχει ιδιαίτερο νόημα, αλλά απλώς το αναφέρω για την ιστορία. Στο πρώτο, στο τέταρτο και στο πέμπτο έγινε, κατά πλειοψηφία γράφει ότι έγινε στο πρώτο, στο πέμπτο κατά πλειοψηφία και στο τέταρτο λέει εκτός από την ψήφο της κυρίας Λεβέντη που ψήφισε παρόν, ομόφωνα. Άρα είναι και αυτό κατά πλειοψηφία. Δεν είναι όμως τόσο ιδιαίτερο, απλώς το αναφέρω για τη διαδικασία. Τώρα για την ουσία. Εμείς συμφωνούμε στην κατεύθυνση αυτής της διαδικασίας. Λογικά δεν θα μπορεί να διαφωνήσει κανείς με κάτι τέτοιο. Το θέμα όμως ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι ο Δήμος δεν θα πληρώσει, λέμε, τίποτα, γιατί είναι από ευρωπαϊκούς πόρους και από τον ΕΣΝΑ. Όμως, άσχετο, αλλά σας λέω το εξής, ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Δεν είναι καθόλου λίγα τα λεπτά, τα χρήματα που μαζεύει ο ΕΣΝΑ, καθόλου χρήματα από τους Δήμους, αλλά όπως γνωρίζετε, μετά την τελευταία απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο, επειδή δεν είναι του θέματος αυτού, αλλά σας αναφέρω, η τελευταία του απόφαση σε σχέση με τα χρήματα, με τους πόρους, νομίζω θα το έχετε μάθει με την ανταποδοτικότητα, ο τόνος ήταν 45 ευρώ και πάει διπλάσιος. Είναι εφιαλτικό αυτό. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει και πώς θα προχωρήσει. Κλείνω τη μικρή παρένθεση. Επομένως, μπορεί να είναι να βάζει τα λεφτά να βάζουν από εκεί, αλλά οι Δήμοι θα δώσουν γερά χρήματα συνολικά για όλη αυτή την ιστορία. Αυτό τώρα αφορά συνολικότερα τη συζήτηση διαχείριση απορριμμάτων και ιδιαίτερα τι γίνεται με τον ΕΣΝΑ στην Αττική κτλ. Κλείνω την παρένθεση. Λέω για το ποσό, για το χρήμα αυτό. Επειδή λέμε ότι δεν θα συμμετάσχουμε, απευθείας ναι, έτσι είναι, μέσω του προγράμματος αυτού δεν συμμετέχουμε, αλλά οι καμπάνες ηχούν. Ότι θα δώσουμε χρήματα συνολικότερα οι Δήμοι στη συμμετοχή τους, πολύ περισσότερο το επόμενο διάστημα. Ο λόγος που εγώ δεν θα το ψηφίσω αυτή τη στιγμή και θα ψηφίσω παρόν, γιατί δεν μπορώ να το καταψηφίσω, γιατί συμφωνούμε να γίνει κάτι τέτοιο. Ο λόγος που ψηφίζω παρόν είναι το εξής, και το ίδιο έγινε και στις δημοτικές κοινότητες από τους εκπροσώπους μας, είναι γιατί ουσιαστικά όλη η διαδικασία των εργοστασίων την έχουν ιδιώτες. Αυτό είναι. Αυτό. Γι' αυτό το λόγο δεν θέλουμε να νομοποιήσουμε με τη θετική μας ψήφο αυτό, αυτή την ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία και τα άλλα 4 εργοστάσια που θα γίνουν, έτσι θα πάνε. Γι' αυτό ακριβώς θα δίνουμε θετική ψήφο από αυτή την άψη των κριτηρίων της, ότι το παίρνουν εργολαβία ιδιώτες. Αλλά η ουσία το ότι να προχωρήσει κάτι τέτοιο το θέλουμε. Άρα γι' αυτό ψηφίζω παρόν. Ευχαριστώ. Κύριε Σαθάκη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι.
Κοιτάξτε, μιλάμε για την κομποστοποίηση. Ωραία. Λοιπόν, εμείς ξέρετε ότι είναι, το έχουμε πει στις προτάσεις μας, στις απόψεις μας κτλ. Είμαστε υπέρ αυτής της διαδικασίας. Την κάνουμε ήδη κάποιες ταράτσες μας και στους κήπους, όσοι έχουν κήπους κτλ. Επί της αρχής, λοιπόν, συμφωνούμε απολύτως. Τώρα, τι λέει παραπάνω πράγματα αυτό το τρίτο θέμα και ξέρουμε, δηλαδή μας προβληματίζει ότι υπήρξε μια διαφωνία στη δεύτερη δημοτική κοινότητα, δεν συμφώνησαν με αυτό και στην τρίτη δημοτική κοινότητα. Δεν ξέρω για ποιους λόγους και γι' αυτό σας είπαμε δεν ήμασταν έτοιμοι σήμερα να διαβάζαμε καλύτερα το θέμα. Αλλά επί της αρχής δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε με αυτό, έτσι. Αυτό όμως. Σας είπα, επί της αρχής συμφωνούμε με το θέμα. Αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να πούμε παραπάνω πράγματα γιατί το έχουμε διαβάσει. Για να μην δημιουργούνται παραξηγήσεις. Προφανώς και πρέπει να γίνεται κομποστοποίηση και σε περισσότερα σήμερα σημεία κιόλας. Σήμερα ψηφίζουμε επί της αρχής και μόνον. Και μόνο για τα διαμερίσματα που έχουν επιλέξει και τη χωροθέτηση. Ψηφίζουμε αν θέλετε και τη χωροθέτηση. Για τα διαμερίσματα που δεν έχουν επιλέξει χώρο, στα διαμερίσματα θα ανατεθεί η ευθύνη να επιλέξει το χώρο. Και ό,τι επιλέξουν εμείς θα το υιοθετήσουμε. Και όπου διαφωνούν και με την ιδέα, θα πάμε και θα τους πείσουμε. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη των επιχειρημάτων μας. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να κάνω μια δήλωση. Πράγματι, είμαστε υπέρ της κομποστοποίησης, δεν το συζητάμε. Όμως, δεν πρέπει η υπηρεσία, και να κάνουμε εδώ και μια κριτική. Γιατί τα φέρνει την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να μην ενημερώνεται και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και η Διαμερισματική Σύμβουλη. Ποιος είναι ο λόγος που ήρθε, να σας πω τι εννοώ. Όταν έρχεται ένα τέτοιο θέμα, ο κάθε άνθρωπος δεν έχει την ίδια αντίληψη πρώτον, όταν δεν έχει ενημερωθεί. Γενικώς μπορεί να είναι υπέρ της κομποστοποίησης. Όταν δεν ξέρει και ακούει δύο επόβλητα, μπορεί να πάει όπου θέλει το μυαλό του. Και έρχεται το θέμα 29 Οκτωβρίου με τελευταία ημέρα 30. Ποιος είναι ο λόγος, γιατί δηλαδή θα πρέπει να εγκαλούμε ή να εγκαλούμεθα εμείς αν το ψηφίζουμε ή όχι. Να αναλάβετε την ευθύνη ότι εδώ υπάρχει μία καθυστέρηση. Και το δεύτερο, στο αλφα διαμέρισμα εψήφισαν μόνο 6. Μισό λεπτό. Στο αλφα διαμέρισμα, μισό λεπτό. Στο αλφα διαμέρισμα, επαναλαμβάνω κύριε Κάρλε, ψήφισαν μόνο 6 επί διαμερισματικού συμβουλίου που είναι 15. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Καρδαρά, βρίσκεται εδώ πέρα ο πρόεδρος της πρώτης δημοτικής κοινότητας και θα μας ενημερώσει. Ήμασταν παρόντες. Έχουμε ανθρώπους σε αυτά τα διαμερίσματα. Όταν εννοείται ανθρώπους, τι εννοείται. Αλλά, πώς δεν είναι σωστό. Ξέρετε τι κάνουν, κύριε Δήμαρχε, να σας πω ποιο, τι κάνουν. Εμφανίζονται κάποιοι εκ των υστέρων, βάζουν υπογραφή ότι ήταν παρόντες. Αυτά δεν μπορεί να γίνονται πλέον. Θέλουμε λοιπόν να σας πούμε. Αφήστε κύριε, σας παρακαλώ. Εψήφισαν 6 ή όχι. Κύριε Μοσκοβάκο, θα σας δοθεί ο λόγος μετά τον κύριο Καρδαρά. Σας παρακαλώ πολύ, όχι διάλογο. Δεν ψήφισαν 6. Κύριε Καρδαρά, παρακαλώ ολοκληρώστε. Ωραία. Δεν ψήφισαν, λέει. Εμείς θεωρούμε ότι ψήφισαν 6. Τους μετρήσαμε, είναι συγκεκριμένα τα νούμερα και δεν μπορούν να γράφουν ό,τι θέλουν. Υπάρχει πρόβλημα στο αλφα διαμέρισμα. Δεύτερον, στο Β δεν εψήφισαν και στο Γ δεν έγινε συνεδρίας. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα. Αναλάβετε την ευθύνη ότι το φέρνετε την τελευταία στιγμή και εμείς θα αναλάβουμε τη δική μας ευθύνη της ψήφου. Βάκο, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ελάτε στο βήμα για να μιλήσετε. Κύριε Μοσκοβάκο, θα θυμίσετε και το Ισάκος. Κύριε Καρδαρά, πρώτον δεν ψηφίσαν 6. Δεύτερον, δεν ήσασταν παρόν. Τρίτον, το στέλος, ο κοινοτικός σύμβουλος που σας αντιπροσωπεύει, οι άνθρωποι σας, μιλήσαμε, ψηφίσανε παρόν, ήταν θετικοί στο να προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία και η ένστασή τους ήταν ότι, όπως είπατε και εσείς τώρα, περισσότερο άμα πάει σε ιδιώτη και τι θα γίνει και όλο αυτό. Δεν ήταν έτσι. Αυτό το είπε ο δικός μας διαμερισματικός σύμβουλος. Και ο κύριος Κωνσταντίνου, που είναι διαμερισματικός κοινοτικός σύμβουλος με την κυρία Παντελάκη.
Δεν ήταν 6. Από το Σεπτέμβριο και μετά είναι 10 άτομα. Συνέχεια έχουμε από τα 15. Οι 2 είναι σε αναρωτική και οι 3 δεν έρχονται για τους δικούς τους λόγους. Λοιπόν, υπάρχουν τα πρακτικά, υπάρχουν όποιος θέλει στο επόμενο συμβούλιο μπορεί να έρθει και να το δει και μόνος του. Μη λέμε ανακρίβειες. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Φαινόμενα δυσλειτουργίας σε ορισμένα επίπεδα του Δήμου θα ήταν αφύσικο να μην υπάρχουν. Και εμείς εμένουμε να μην εφαρμόζουμε τον κανονισμό και τον νόμο ότι όταν κάποιοι απουσιάζουν 4 συνεχόμενες συνεδριάσεις και τα λοιπά, εκπίπτουν το αξιώματος. Αφήνουμε αυτό όχι στον νόμο αλλά στον πειραϊκό λαό. Θα είμαι πολύ σαφής και πολύ συγκεκριμένος. Τώρα, να μην λάβουμε υπόψη μας τα επίσημα πρακτικά αλλά την άποψη που διατύπωσε ο συνεργάτης του κυρίου Καρδαρά, τον κύριο Καρδαρά και ο κύριος είναι Καρδαράς. Του κυρίου Καρδαρά είναι της, υπάρχει παράταξη κύριε. Λέω κύριε Καρδαρά, εμείς από σεβασμό στη λειτουργία των θεσμών λαμβάνουμε υπόψη μας και μας δεσμεύουν τα πρακτικά της συνεδρίασης όπου ο καθένας φέρει και το βάρος της ευθύνης, της υπογραφής του και της ψήφου του. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει ο άνθρωπός σας τη δημοτική κοινότητα γιατί αυτό δεν συνιστά δημοκρατία. Είναι καθαρό αυτό που λέω. Τεβόμαστε τους θεσμούς. Έτσι μπράβο λοιπόν. Ψήφισαν 10. Οι 2 ήσαν άρρωστοι, οι 2 ψήφισαν οτιδήποτε άλλο και οι 3 δεν έρχονται. Αλλά άλλο θέλω να πω κύριε Καρδαρά. Εμείς φέρνουμε εδώ το θέμα επί της αρχής. Προσπαθούμε, να το πω πιο απλά, πιο λαϊκά, πιο πειραιώτικα δηλαδή, να μειώσουμε τον όγκο των συμβατικών απορριμμάτων. Με την κομποστοποίηση, με την ανακύκλωση. Δύσκολη καιρή. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω. Έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Επελέγει ο Δήμος Πειραιά, ο ξεχασμένος Δήμος Πειραιά. Δεν λαμβανόταν υπόψη ο Δήμος Πειραιά, κύριε Καρδαρά. Αυτή είναι μια δύσκολη, δυσάρεστη αλήθεια για τον Πειραιά. Τώρα κανείς δεν μπορεί να τον αγνοήσει. Ο Πειραιάς είναι ο πιο ισχυρός δήμος της χώρας. Γι' αυτό και ήρθε καθυστερημένα, αν θέλετε. Εμείς, ως Δημοτική Αρχή, και το δίνω στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα μπορούσαμε να πούμε αυτό που ως νομικός το γνωρίζετε. Η αρμοδιότητα της Δημοτικής Κοινότητας είναι γνωμοδοτική, εισηγητική. Την αποφασιστική αρμοδιότητα έχει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το κάνουμε. Γιατί αν δεν έχουν πιστεί οι τοπικές κοινωνίες και οι γειτονιές, δεν έχει αξία. Άρα λοιπόν φέρνουμε το θέμα επί της αρχής και το ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε και τους χώρους εκείνους που ψήφισαν τα διαμερίσματα και όπου δεν έχουν καταλήξει θα επανέλθουμε. Θα πάω εγώ στα διαμερίσματα. Και θα τους ενημερώσω. Μαζί με τον κύριο Μίλια. Ή θα πάει ο κύριος Κάρλες, που είχε την ευθύνη για τη λειτουργία των διαμερισμάτων. Τελεία και παύλα. Δηλαδή βρήκαμε να κάνουμε αντιπολίτευση και εδώ που η πρότασή μας σηματοδοτεί πρόοδο και συμβολική πρόοδο και ουσιαστική. Μόλις πριν από λίγο καλωσορίσαμε την κυρία Σταθάκη και τον κύριο Καρδαρά σε θετική ψήφο για τα έργα μας. Θέλετε να μην το ψηφίσετε, μην το ψηφίσετε. Τι να κάνουμε. Πάμε παρακάτω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγκρίνετε το θέμα. Παρών εγώ, παρών. Η κυρία Παντελάκη παρούσα. Εμείς το ψηφίζουμε με τις επιφυλάξεις. Το ψηφίζετε επί της αρχής, λέμε τις επιφυλάξεις που είπαμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Και όπου αποφασίσουν, κύριε Πρόεδρε, και όπου αποφασίσουν τα διαμερίσματα. Κύριε Καρδαρά, είναι σαφέστατη η τοποθέτηση του κυρίου Δημάρχου. Εντάξει. Είναι σαφέστατη και ξεκάθαρη. Πάμε παρακάτω, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Γραμματέα, το επόμενο θέμα, παρακαλώ. Θέμα τέταρτο. Έγκριση μετάβαση δημερούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά για συμμετοχή στη δεύτερη διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου MED, Smile Smart Green Innovative Urban Logistics for Energy Efficiency Mediterranean Cities στην Πολωνία της Ιταλίας 4 με 7 Νοεμβρίου 2000. Στην Πολωνία, συγγνώμη. Ναι. Της Ιταλίας 4 με 7 Νοεμβρίου 2013 και διάθεση πίστωση 4.000 ευρώ. Αυτά τι ταξίδια είναι, γιατί ακούμε τώρα τελευταία όλο ταξίδια. Τι γίνεται, αναψυχής είναι. Δεν έχετε καταλάβει, κύριε Καρδαρά, ότι ο Δήμος Πειραιά
έχει αλλάξει και τους έχει υποχρεώσει όλους τους θεσμικούς παράγοντες εντός της Ελλάδος και εντός της Ευρώπης να τον σέβονται. Ευρωπαϊκά προγράμματα είναι. Όπου ο Πειραιάς τις περισσότερες φορές είναι και πρωταγωνιστής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγκρίνεται το θέμα, εγκρίνεται ομόφωνα. Αποχώρησε ο κύριος Μοσχοβάκος. Θέμα πέμπτο. Έγκριση του πρώτου ΣΥΓΜΑΠΗ της εργασίας, επισκευές, συντηρήσεις στο κτίριο Κωνσταράκος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγκρίνεται το θέμα, εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα έκτο. Αναγκαιότητα υλοποίηση δράσεων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Καρδάρα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Επιμένω ότι ένα από τα θέματα, και θέλω να δω και κύριε Δήμαρχε, κάποτε σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, προμήθεια 500 μεταλλικών κάδων είχε ένα τεράστιο ποσό, 500.000. Γιατί τώρα έγινε 233.700. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Μετά την παρέμβασή σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο, προκάλεσα σύσκεψη και λέω, γιατί προτιμούμε τους μεταλλικούς κάδους, και η απάντηση ήταν απολύτως πιστική. Οι μεταλλικοί κάδοι, ο καθένας, κατά μονάδα δηλαδή, είναι κατάτι ακριβότεροι των πλαστικών, αλλά έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής, πολλαπλασίως μεγαλύτερο, είναι επισκευάσιμοι και πλένονται πολύ ευκολότερα. Άρα λοιπόν η πολιτική μας είναι να επιλέξουμε μεταλλικούς κάδους. Ένα. Δεύτερον, ασχοληθήκαμε, αν θέλετε, και με μένα προσωπικά προεδρεύοντα της σκέψεως, πόσους κάδους θα χρειαστούμε στον ορατό χρονικό ορίζοντα. Δεν είναι ανάγκη να έχουμε στις αποθήκες μας και για τα επόμενα πολλά χρόνια, και έτσι μειώσαμε και τον αριθμό. Αυτή είναι η απάντηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγκρίνεται το θέμα, εγκρίνεται ομόφωνα. Εμείς όχι, εγκρίνουμε όλα. Δεν το ψηφίζει ο κύριος Καρδαράς. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Όλα τα, όλα τα κονδύλια πλην του συγκεκριμένου. Δεν επίστημεν για το συγκεκριμένο θέμα, όπως και δεν έχουμε. Δεν έχετε πιστεί. Δεν έχουμε πιστεί. Για το όχι. Συγκεκριμένο θέμα. Καθώς. Δεν έχουμε πιστεί. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Τι δεν έχετε πιστεί, κύριε Καρδαρά, ότι θέλουμε καθαρή πόλη? Όχι, θέλουμε καθαρή πόλη κι εμείς. Τι θέλετε? Όμως, γιατί γινόταν? Γιατί εδώ μέσα οφείλουμε να είμαστε σοβαροί. Ναι, βέβαια. Στον Πειραιώτη. Ναι. Μπορούμε να έχουμε καθαρή πόλη χωρίς κάδους? Όχι. Μπορούμε να προμηθευόμαστε αλλιώς κάδους παρά μόνο με διαγωνισμό? Ναι, γιατί γίνεται αυτό ενώ μπορούμε να προμηθευτούμε πλαστικούς που είναι φτηνότεροι σε περίοδο τέτοια? Γιατί λέμε τέτοια. Αυτό αποδεικνύεται πρακτικά ότι είναι πολύ ακριβότεροι. Γιατί έχουν μικρότερο χρόνο ζωής, δεν καθαρίζουν και βρωμάνε, δεν πλένονται και δεν επισκευάζονται. Να μην πω ότι από την αρχή δεν έπρεπε να έχει υιοθετηθεί ο πλαστικός κάδος. Πηγαίνετε σε μια γειτονιά, πολύ εύκολα πλένεται ο μεταλλικός, βάφεται και είναι καινούριος. Για οικονομία. Όταν λοιπόν δεν ψηφίζουμε, να λέμε, δεν θέλουμε καθαρή πόλη. Τι να κάνουμε δηλαδή? Δεν θέλουμε διαγωνισμό. Προϋπολογισμός είναι. Μην μου θυμίζετε κάποιους που είναι πιο άπειροι, λένε τα στικάκια που κόστησαν πολλά λεφτά. Όχι, λέω για τα στικάκια, το ζήτημα είδα και κόστησαν 4,6 ευρώ το ένα, ενώ στην αγορά έχουν 8. Κύριε Δημαρχέ, μας έχετε κατατάξει σε αυτή την κατηγορία? Όχι, όχι, γι' αυτό λέω μη που με συμμυρούν για κάτι. Γι' αυτό λέω μη γίνεται. Περιορίσαμε τον αριθμό των κάδων που θα δημοπρατήσουμε σε μη οδοτικό διαγωνισμό στον απολύτως αναγκαίο. Κύριε Γρυπέο, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Δήμαρχε, στην προηγούμενη ομιλία που έκανα, πρότεινα, επειδή ειδικότερα στα καμίνια δεν έχουν μεταφέρει τους κάδους στις κεντρικές πλατείες των καμινίων. Το κάθε σπίτι, ο κάθε διοκτήτης ή ο κάθε διαχειριστής της κατοικίας να είναι υπεύθυνος και υπόλογος για τον κάδο. Να βάλουμε έξω από κάθε σπίτι ένα κάδο. Γιατί υπάρχει θέμα σοβαρό με το θέμα των κάδων σε ορισμένες περιοχές του Πειραιά. Και πρέπει να το λάβετε υπόψη αυτό να πούμε. Το ξέρω, αλλά επειδή μιλάμε για κάδους, και γι' αυτό αναφέρομαι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγκρίνεται το θέμα, εγκρίνεται ομόφωνα. Κύριε Καρδαρά, ψηφίζετε το θέμα, το ψηφίζετε? Είπαμε τις επιφυλάξεις, γιατί πρέπει να τις λέμε. Ναι, κύριε Καρδαρά, εντάξει. Κύριε Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Για είναι αυτό που κάνει ο κύριος Καρδαράς. Επίστη και το λέει έτσι. Θέμα 7. Έγκριση λύσης. Θέμα 7, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Έγκριση λύσης. 1. Τον με αριθμό πρωτοκόλλου 9779 / 8/2000 και
29.340 κάθετος 19 Εβδόμου 2000 συμβάσεων μίσθωση μεταξύ του Δήμου και των εκπιστωτών ιδιοκτητών του ακινήτου επεισοδού Ευρυπίδου 66 και δεύτερον της με αριθμό πρωτοκόλλου 27.678 κάθετος 28.92 σύμβαση μίσθωση μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του εκμισθωτή ιδιοκτήτη του ακινήτου επεισοδού Ευρυπίδου 79. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγκρίνεται το θέμα, εγκρίνεται ομόφωνα. Ναι, αλλά να κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ, πριν την ψηφοφορία. Θέλω να πω με αφορμή αυτό το θέμα ότι εξαντλούμε κάθε δυνατότητα για περιστολή δαπανών. Αυτό είναι το καθήκον μας απέναντι στους άνεργους, απέναντι στους χαμηλοσυνταξιούχους, στους μισθωτούς που μειώνονται οι αποδοχές τους, στους αγρίως φορολογούμενους Έλληνες πολίτες και πυρεώτες. Παραδείγματος χάρη, με απόφασή μας, το δημοτικό μας ραδιόφωνο μετακινείται και πάει στο ισόγειο της Καρθάρου. Φτάνει και περισσεύει. Δεν μπορεί να έχει κανείς διαβίωση πολυτελείας την ώρα που η Ελλάδα πονάει. Δεύτερον, καταργείται το κτίριο που είχε η καθαριότητα Κούτουλουπού, Επίτροπος και τα λοιπά, αξιοποιούμε πύργο και τη Θιβών. Και βεβαίως ενσωματώνουμε τους δημοτικούς αστυνόμους που δεν πάνε στην ελληνική αστυνομία και μένουν εδώ στο κεντρικό κτίριο και στον πύργο. Επιχειρούμε με κάθε τρόπο να στεγαστούμε στο σπίτι μας και να αξιοποιήσουμε και την περιουσία. Όπως και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω, θα έχω φέρει την πώληση του οικοπαίδου που διαθέτει ο Δήμος Πειραιά σε άλλον Δήμο, Όμορο Δήμο, για αξιοποίηση όπως ο νόμος προβλέπει και όπως οι ανάγκες μας έχουν. Γιατί είναι ένα οικόπεδο εκεί και κάθεται, μικραίνει συνεχώς και αξιοποιείται μόνο από ιδιώτες. Αυτό δεν σε ενόχλησε ποτέ. Εμένα με ενόχλησε, το είδα και το λύνω γι' αυτό μαζί με τον κύριο Ιακημίδη. Και βεβαίως όλα τα οικόπεδα του Συστό περιήλθαν στο Δήμο. Το Παπαδογεωργή περιήλθε και με τελεσίδικη απόφαση, με απόφαση αμέσως εκτελεστή. Υπάρχει μια εμπλοκή προσφυγής στον Άριο Πάγο. Κρίνεται αύριο μεθαύριο. Τελειώνουμε και με αυτό. Και βεβαίως πάμε να εγκαταστήσουμε τις υπηρεσίες μας και στο Παπαδογεωργή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγκρίνεται το θέμα, εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα 8. Απόδοση λογαριασμού για ένταλμα προπληρωμής ποσού 4.000 ευρώ που εκδόθηκε στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας Μπαφούν Ευαγγελία σχετικά με αριθμό 361 κάθετος 13 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 2013, ναι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγκρίνεται το θέμα, εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα 9. Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 3.633 ευρώ και 52 για τη γιορτή της τρίτης ηλικίας που οργάνωσαν τα 11 κέντρα αγάπης και αλληλεγγύης ΚΑΠΗ του Δήμου Πειραιά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγκρίνεται το θέμα. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, σε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχουν τα συνημμένα που αναφέρονται μέσα. Δηλαδή, ούτε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που δεν θυμάμαι γιατί ποσό μιλούσε, ούτε το τιμολόγιο. Εάν δεν υπάρχουν, επειδή η κυρία Σαρή έχει την τυφλή μου εμπιστοσύνη, αποσύρεται το θέμα για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν δεν υπάρχουν. Κυρία Σαρή, ότι είχαμε πάρει μεγαλύτερο το ποσό. Μισό λεπτό. Αν δεν υπάρχουν. Όχι αν δεν το διαβάσαμε. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Ναι. Τέλος πάντων. Κυρία Σαθάκη, τα έγγραφα υπάρχουν σε όλους τους φακέλους. Εάν δεν τα έχετε αυτή τη στιγμή, μπορούν να σας διατεθούν. Όχι. Υπάρχουν τα έγγραφα στους φακέλους μέσα. Γιατί όλοι οι φάκελοι, όπως ξέρετε, είναι άρτη. Ο κύριος Καρδάρα, δεν το έχουμε. Έχουμε εμπιστοσύνη στην κυρία Σαρή. Υπάρχουν όλα τα σχετικά συνημμένα έγγραφα, κύριε συνάδελφε. Η κυρία Παντελάκη δεν το έχει. Δεν μπορεί να μην το έχουμε, ειδικά για εσάς. Δεν αποσύρεται λοιπόν, γιατί έχει τα άλλη κανονικά. Δεν το έχει ούτε η κυρία Παντελάκη. Το έχετε, κυρία Παντελάκη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κυρίες και κύριοι, όχι, δεν το έχει ούτε η Παντελάκη. Στο επόμενο. Όχι, στο επόμενο σίγουρα. Δεν είναι στα χαρτιά μας, δεν ξέρω, μήπως είναι αλλού. Και κύριοι συνάδελφοι, πιθανόν έχει δημιουργηθεί. Υπάρχουν τα συνημμένα έγγραφα. Υπάρχουν, ναι, κύριε, ναι, Παντελάκη. Πάρτα, θες να τα δεις. Πιθανόν να υπήρξε κάποια δυσλειτουργία. Αν θέλετε, μπορούμε να το κρατήσουμε το θέμα. Όχι, δεν το κρατάμε από τώρα που υπάρχουν. Να το ψηφίσουμε λίγο αργότερα. Σήμερα όχι, όμως. Όχι. Προϋπολογισμός πόσο ήταν? 5. Ακούστε, εδώ
Δεν υπάρχει τίποτα που να έχει σκιά. Για όλα κάνουμε διαγωνισμούς. Για όλα πετυχαίνουμε τις καλύτερες τιμές. Καλύτερα από το αν πρόκειτο για ιδιωτικές μας δαπάνες. Κύριε Σαθάκη, το τιμολόγιο υπάρχει σε όλους τους φακέλους. Εάν δεν υπάρχει το δικό σας φάκελο, πιθανόν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία. Δώστε ένα το τιμολόγιο. Είναι το υπαρθμόν 2557 πρώτου δεκάτου του 2013. Να το πάρει τώρα, παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ τώρα να διατεθεί στην κυρία Σαθάκη και στον κύριο Καρνάρα. Το τιμολόγιο. Τώρα το τιμολόγιο. Αυτή τη στιγμή. Κύριε Σταθάκη, εμείς διδάσκουμε, δημιουργούμε πιλότο για όλη τη χώρα. Ακούστε με, ακούστε με, ακούστε με, ακούστε με. Η αντιπολίτευση, όχι έλεος, θα ζητήσω συγγνώμη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν δεν μελετάτε το φάκελο, εμείς τι φταίμε. Γιατί να ζητήσω συγγνώμη. Αφού το μελετάτε. Ούτε κυρία Παντελή. Σας παρακαλώ. Το μελετάτε... Σας παρακαλώ να το πάρετε σιγά πίσω αυτό. Σιγά μην αποσύραμε τώρα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και διαβάζουμε και προσέχουμε. Δε, ούτε κυρία Παντελή έχει το τιμολόγιο. Στα υλικά μας δεν είναι τα ίδια τα κείμενα, αλλά γράφει τους αριθμούς αυτών των αριθμών. Και σε εμάς γράφει τους αριθμούς. Δεν λέμε αυτό. Λέμε ότι δεν είστε συνημερωμένοι. Θα το βρείτε άμα ψάξετε κι εσείς καλά. Όπως το βρήκε η Ελπίδα. Το βρήκε. Το βρήκατε. Δεν το βρήκε η Έχω κυρία Παντελάκη. Έχω την απόφαση, τη συγκεκριμένη απόφαση. Δεν μπορεί να υπάρχει απόφαση χωρίς το αριθμός πρωτοκόλλου, χωρίς να υπάρχει το κείμενο. Θα υπάρχει. Το μόνο που θέλω είναι να σκεφτείτε πόσο κόστιζαν όταν γινόντουσαν εκδηλώσεις στα ΚΑΠΗ μας. Άλλες χρονιές, άλλες εποχές. Αυτό να δείτε και να δείτε. Παραπατήσαμε, σας παρακαλώ. Κύριε, γιατί Καρδαρά, επιμένετε. Κύριε Καρδαρά, για να μην δημιουργούνται εικόνες για το τμήμα του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες, μέσα στο φάκελο το συγκεκριτικό υπάρχουν οι αριθμοί, αναγράφονται οι αριθμοί των τιμολογίων. Και όλα τα συνημμένα έγγραφα. Πιθανόν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία από τα γραφεία παρακαλώ, των παρατάξεων. Παρακαλώ, κυρία Σαρή, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ή το αργότερο στο μεθεπόμενο, να έχετε και τις αντίστοιχες δαπάνες παρελθόντων ετών. Και το είδος των εκδηλώσεων. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγκρίνεται το θέμα. Ναι. Εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα 10. Και τα τιμολόγια τα πήραμε τελικώς. Είναι στα χέρια μας. Θέμα 10. Έγκριση συνολικού ποσού 1.117,14 ευρώ για αμοιβή του τελειόφυτου σπουδαστή του Τμήμα Μηχανικού Πληροφορικής ΤΕΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΗ Πελοποννήσου Παπαδόπουλου Μιχάλη του Διονυσίου, ο οποίος θα εργαστεί στο Δήμο μας κάνοντας την εξάμενη πρακτική του άσκηση. Κυρίες και κύριοι, σαράφε, εγκρίνεται το θέμα. Είναι πάγια πολιτική μας. Όποιος σπουδαστής τελειόφυτος θέλει να κάνει την πρακτική του, ο Δήμος στην πολιτική της ανοιχτής αγκαλιάς για την νεολαία και για την ενίσχυση των εφοδίων να αντιμετωπίσει τη ζωή του ανοιχτός. Κυρίες και κύριοι, σαράφε, εγκρίνεται το θέμα. Εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα 11. Ανανέωση συνδρομής για το έτος 2013 πρώτον. Στο τριμηναίο περιοδικό επιθεώρηση δημοσίου δικαίου και διοικητικού δικαίου και δεύτερο στο 15ο περιοδικό δελτίο εργατικής νομοθεσίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ναι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγκρίνεται το θέμα, εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα 12. Επιβολή προστήμων υπαίθριας διαφήμισης έτους 2013. Συνάδελφοι, εγκρίνεται το θέμα, εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα 13. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομη στάθμευση συνολικού ποσού πρώτον 33.804,25 δεύτερον 16.827 ευρώ, τρίτον 4.313,16 και τέταρτον 1.797,50 ευρώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγκρίνεται το θέμα, εγκρίνεται το ομόφωνο. Θέμα 14. Επιστροφή ποσού πρώτον 34.50 όσα χρεωστούς κατεβληθέν στον κύριο Απαζόγλου Ευάγγελο του Μιχαήλ και δεύτερον 80 ευρώ όσα χρεωστούς κατεβληθέν στον κύριο Μιχαήλ Μάχερ του Σύντχομ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγκρίνεται το θέμα, εγκρίνεται ομόφωνο. Θέμα 15. Παραχώρησε μια θέση στάθμευση πρώτων για το YKY6365 αυτοκίνητο του κυρίου Καλογεράκου Βασιλείου Επιτσοδού Καλύμνου έμπροσθεν της ιδιοκτησίας με αριθμό 13 και δεύτερον για το YKY6966 αυτοκίνητο της κυρίας Μανώλα Ροϊρίνης Επιτσοδού Βελισσαρίου έμπροσθεν της ιδιοκτησίας με αριθμό 37. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Σαθάκη. Λοιπόν, για το πρώτο, ναι, για τη δεύτερη... δεν υπάρχουν. Λέει μέσα στην εισήγηση ότι δεν έχει περιληφθεί το δελτίο στάθμευσης ΑΜΕΑ και τα λοιπά, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί στην υπηρεσία μας και το οποίο αποτελεί προϋπόθεση
για την καθιέρωση χώρου στάθμευσης. Συνεπώς, εμείς το καταψηφίζουμε αυτό, διότι δεν έχει όλα τα πετούμενα έγγραφα. Να το αποσύρετε, κύριε Πρόεδρε, αυτό. Να πω εγώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, η κυρία έχει ένα ανάπηρο παιδί. Είναι αυτοί που είχαν έρθει στο γραφείο. Έχει ένα ανάπηρο παιδί. Η υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών δεν της παραχωρεί το σηματάκι, το ειδικό του αναπηρικού αυτοκινήτου. Δεν ξέρουμε το λόγο. Η κυρία μου είπε ότι δεν μπορώ να πάω να αγοράσω αναπηρικό αυτοκίνητο με σκοπό να έχω μία θέση στάθμευσης. Και έτσι η υπηρεσία ευαισθητοποιήθηκε και εγώ ο ίδιος και ο Δήμαρχος και έτσι είπαμε να της δώσουμε αυτή τη θέση. Δεν ξέρω. Την ξαναστείλαμε στην υπηρεσία, δεν της το δίνανε. Της είπαν ότι πρέπει να πάει να αγοράσει το αυτοκίνητο να είναι αναπηρικό. Το παιδί όμως είναι ανήλικο και δεν μπορεί να αγοράσει αναπηρικό αυτοκίνητο. Έχει το αυτοκίνητο της μητέρας του που το μετακινεί, το οποίο δεν είναι αναπηρικό. Και έτσι δεν μπορεί να πάρει το σηματάκι του αναπήρου. Κρίναμε ότι πρέπει να πάρει μια θέση στάθμευσης και γι' αυτό το φέραμε. Πάντω μετά τη διευκρίνηση αυτή, εμείς δεν ήμασταν άλγητοι, θα το ψηφίσουμε. Πιστεύουμε ότι είναι κυρίες έτσι όπως τα λέει η κυρία. Εγκρίνεται το θέμα, εγκρίνεται ομόφωνα. Κυρία Σταθάκη, το παιδάκι είναι μικρό, παθαίνει επιληψίες και έχει και πέρα κάνει πολλές φυσιοθεραπείες, είναι ανάπηρο. Ρωτάμε, δεν κυρίες λέμε ότι δεν ψηφίζουμε, κύριε Γραμματέα, παρακαλώ να διαγραφεί από τα πρακτικά. Είναι προσωπικά ζητήματα του καθενός. Παρακαλώ, προσωπικά δεδομένα. Κύριε Πρόεδρε, θέματα σε ορισμένα θέματα ρωτάμε, γιατί ακριβώς σας διάβασε η κυρία Σταθάκη, ότι κύριε η υπηρεσία Καρδαρά, λέει ότι Καρδαρά, δεν έχει προσκομιστεί αυτό. Είναι υποχρέωση της αντιπολίτευσης και της κάθε δημοτικής παρατάξεως να ελέγχει τη δημοτική αρχή. Μετά είναι από αυτά που ακούσαμε, συμφωνούμε. Αλλά είναι και υποχρέωση των δημοτικών υπηρεσιών Σταθάκη. Να ανταποκρίνονται στα αιτήματα των δημοτών. Κύριε Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέμα 16. Εκποίηση άχρηστου υλικού που βρίσκεται στη διεύθυνση καθαριότητα επί της οδού 45. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγκρίνεται το θέμα. Εγκρίνεται ομόφωνα. Κύριε Πρόεδρε, ναι, αν μου επιτρέπετε, επειδή είναι ο κύριος Κάρλες, επειδή λέω ένα θέμα για σας, έτσι κλείνοντας. Στο έκτο θέμα υπάρχουν όλα αυτά τα μεγάλα ποσά, τα 13,5 εκατομμύρια ευρώ. Για αυτά θα υπάρξουν διαγωνισμοί και πότε? Για τα 4 εκατομμύρια, τα 2, 300, τα 7, τα... Μάλιστα. Θέλουμε να γραφτούν αυτά, σας παρακαλώ. Όχι, μια στιγμή, όχι, έχει σημασία, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Στο γυρίζουμε. Κανάλι 1. 90,4.